στείλουμε πολύ πολύ καλημέρα σας, όμορφη Παρασκευή. Σας στέλνουμε κοντά μας μέχρι τη μία. Να περάσουμε όμορφα, να απολαύσουμε το καφεδάκι μας, το πρωινάκι μας. Μαζί με ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Τόση ώρα λοιπόν είναι ο Αλέξης το γερανό και βλέπει την τρούφα. Και μια ώρα τον κοιτάει έτσι μες στα μάτια. Είναι... Και με το που πέφτει το σήμα, γυρνάει από πίσω. Είναι στάρ, αγάπη μου, η τρούφα. Δεν είναι καμία τυχαία. Το πλάνο που θέλει το ανθρώπινο. Είναι αντιστάρ, αντιστάρ. Αγάπη μου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, αγόρια μου. Γνιόμαστε. Μια χαρά, μια χαρά. 5,1 ήταν αυτά. Μας έχει επισκιάσει στιλιστικά. Η τρούφα είναι σήμερα. Τώρα έχουμε πάρει καινούργια γκαρδαρόμπα, την περιμένουμε να έρθει. Έλα, αγάπη μου, πάνε βόλτα. Πάνε βόλτα. Πού θα πας, η φίλη σου Ηρία, πού θα πας. Λοιπόν, δεν θέλει. Και εσύ όμως είσαι λίγο Catwoman. Κάτε. Η self-hiker στον Batman, έτσι. Είναι τη κουμπάρα μου τη χρήσα στο παντελόνι. Είναι λιβελούλα. Λοιπόν, κουνηθήκαμε και σήμερα το πρωί. Κουνηθήκαμε και χθες το βράδυ. Εγώ οδηγούσα και δεν οδηγούσαμε. Ναι, εμείς δεν το είδαμε. Το 5,1 κουνήθηκε πολύ η Εύβοια, πάρα πολύ. Και το πιάσανε και στην Αθήνα σήμερα το πρωί. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Οδηγούσα. Εγώ χθες το βράδυ νομίζω έχει γίνει και ένα ακόμα σεισμό με επίκεντρο την Μπεντέλη. Που παιδιά, κοιμόταν η τρούφα, ροχάλιζε δίπλα μου για τα καλά. Διακριτικό. Τι ροχάλι το να παράγει αυτό τι το σκυλί. Τι ροχάλι το να σου βάλω μετά να δεις βίντεο. Διακριτικό, διακριτικό. Ήχους παράγει λοιπόν πολλούς. Και κουνήθηκε όλο το σπίτι, έτριζε όλο το σπίτι. Και η τρούφα τάραχη. Τάραχη. Γιατί είναι τα σκυλιά γαυγίζουν πριν γίνει ο σεισμός. Όχι, τίποτα, εμείς τρούφα. Λίμα ρε νύχη η τρούφα. Εμείς η μόνη φορά που γαυγίζουμε είναι άμα μυρίσουμε κανένα μπριζόλα, κάτι φτιάχνει ή τέτοια πράγματα. Ξερινάζει το σκυλί. Και μόνο στους ανθρώπους πηγαίνουν επιθετικά πάνω τους. Εκεί καλά κάνει και γαυγίζει, νεφέλη μου. Εκεί αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Αν βλέπουμε επιθετική συμπεριφορά από να γαυγίζουμε. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Είναι θέμα άμυνα, έτσι πρέπει. Πήγε χθε Παλάς, ωραία παράσταση. Είναι φανταστική η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Φανταστική, δεν το περίμενα ότι θα μπορεί να παίξει και τόσο καλά. Γιατί είναι φανταστική τραγουδίστρια, το ξέρουμε. Η υπόλοιπη ήταν καλή. Συγγνώμη. Η υπόλοιπη ήταν καλή. Ο Νίκος Κουρής. Μου άρεσε. Έχω μία αντίρρηση λίγο στην σκηνοθετική προσέγγιση όσον αφορά τον Νίκο Κουρή. Α, ωραία, θα μας τα πεις, γιατί η κάμερα μας βρέθηκε εκεί και θα δούμε και την Ελεονόρα Ζουγανέλη να μιλάει στην κάμερά μας, αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους που βρέθηκαν εκεί ανάμεσα τους και η Χαρούλα Αλεξίου. Βέβαια, όλοι οι πρώτης γραμμής. Ωραία, σου απευθύνει, σου λέει και κάτι μέσα στο βίντεο, θα το δεις. Ναι. Να το τώρα. Τώρα τελείωσε, πάει. Παιδιά, ψήλωση, το χάσαμε. Συγκινήθηκε. Τώρα αντίο. Εντώθηκε με το που του είπα έτσι. Δηλαδή είναι έτσι. Μα πήγα να συγκινηθώ επειδή έχουμε σχέση αγάπης με τη Χαρούλα. Λέει και κάτι για σένα και θα δείξει λίγο κανείς. Όντως. Ψήλωσε λίγο από εδώ. Δεν θα ψηλώσω άμα με έχει αναφέρει. Σαφώς. Αν με έχει αναφέρει η εθνική μας τραγουδίστρια. Υπάρχει σημαντικότερη από τη Χαρούλα. Θα τα ακούσει πολύ πολύ λίγο. Μπορείς να περιμένεις το ακουστικό σου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα γιατί χθες βγήκαμε, πήγαμε παντού. Οι κάμερές μας βρέθηκαν σε όλα εκείνα τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις που δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς, αλλά ενδεχομένως ούτε κι εσείς. Αλλά θα ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη που είχαμε χθες, τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Κώστα Δόξα και στη Μαρία Δελ. Σας θυμίζω ότι το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο. Έχουν ένα παιδάκι, μια μικρή κορούλα που πλέον είναι 6 ετών. Και τον 1,5 τελευταίο χρόνο βρίσκονται στα δικαστήρια μετά το διαζύγιο τους για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Αρχικά ήταν το διαζύγιο το οποίο έχει εκδικαστεί. Και τώρα λοιπόν βρέθηκαν εχθές στην Ευελπίδων για την αγωγή που κατέθεσε ο Κώστας Δόξας εις βάρος της Μαρίας Δελιθανάση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλω πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε όλο το ρεπορτάζ και πριν δούμε τι λένε και οι δύο πλευρές, γιατί εγώ συνομίλησα και με τη Μαρία Δελιθανάση αλλά και με τον αδερφό του Κώστα Δόξα, τον Άκη Δίξιμο, να δούμε ένα χρονικό πώς ξεκίνησαν όλα και πώς φτάσαμε στο χτες. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία θα έχει δυστυχώς πολύ πολύ μέλλον και όχι καλό. Πάμε. Ήταν Φεβρουάριος του 2021 που ο Antenna εξέπεμψε την All-Star εκδοχή του Your Face Sounds Familiar, στο οποίο συμμετείχε ο Κώστας Δόξας. Λίγο μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, στο φως της δημοσιότητας ήρθε η καταγγελία της Μαρίας Δελιθανάση, της τότε σύζυγου του, για ξυλοδαρμό και βάναυση επίθεση προς το πρόσωπό της. Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της καταγγελίας, ο τηλεοπτικός σταθμός Antenna με δελτίο τύπου ανακοίνωσε την αποχώρηση του τραγουδιστή από το show, με την παραγωγή να αφαιρεί την παρουσία του από τα ήδη γυρισμένα επεισόδια. Ο Antenna ανακοινώνει την αποχώρηση του Κώστα Δόξα από το Your Face Sounds Familiar All Star για προσωπικούς λόγους. Σας ενημερώνουμε ότι το επεισόδιο της Κυριακής 7 Μαρτίου είναι μαγνητοσκοπημένο. Κράτα αποστάσεις από μένα,
μην ακούσω πια για σένα. Ο τραγουδιστής υποστήριξε πως η εν λόγω καταγγελία είναι κατευθυνόμενη και έγινε συνειδητά με μοναδικό σκοπό να τον διασύρει αλλά και να τον πλήξει τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Αποσύρομαι από σεβασμό προς το κανάλι και τους εκλεκτούς συναδέλφους μου, τους οποίους δεν επιθυμώ να επηρεάσω αρνητικά. Ούτε όμως κι εγώ θα είμαι στην ψυχολογική κατάσταση να αποδώσω όπως πρέπει ως καλλιτέχνης σε μια καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή, ενώ αναφέρονται τα χείριστα ψεύδια εναντίον μου. Η καταγγέλουσα λίγες μέρες έπειτα από την καταγγελία, στις 6 Μαρτίου 2021, μέσα από την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα», δήλωσε. Οι κακοποιητικές πράξεις που έχω υποστεί σε αυτή τη σχέση μετρούν πολλά χρόνια σε διάρκεια και δεν είναι κλιμακούμενες. Από πιο ήπιες μορφές λεκτικής ή ψυχολογικής βίας και πιο έντονες με σωματική βία απλή ως αρκετά σοβαρή. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η συνειδητοποίηση ότι κάθε υπόσχεση για αλλαγή και κάθε μεταμέλεια ήταν απλά προσχήματα για να αποφύγει τις όποιες συνέπειες. Ο τραγουδιστής από την πλευρά του αποκαλύπτει τη δική του εκδοχή μέσω του δικηγόρου του Σπύρου Δημητρίου. Με χτύπησε στο πρόσωπο και το σώμα, μου κάρφωσε ένα στυλό στο κεφάλι και στη συνέχεια με κλείδωσε στο μπάνιο για 3 ώρες. Όταν κατάφερα να ελευθερωθώ, μου επιτέθηκε πάλι και την απόθεσα αμυνόμενος, αλλά δεν τη χτύπησα κατευθείαν. Εδώ δεν μένει κανείς, μόνο συντρίμια θα βρεις. Τον Οκτώβριο του 2021, η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό με την απόφαση να αναφέρει πως ο τραγουδιστής πρέπει να καταβάλει διατροφή στην πρώην σύζυγό του, με τον ίδιο λίγο καιρό αργότερα να αιτείται μείωση της διατροφής, επικαλούμενος πως δεν εργαζόταν πουθενά εκείνη την περίοδο, με το δικαστήριο να εγκρίνει το αίτημά του. Τον Ιανουάριο του 2022, η Μαρία Δελιθανάση μηνύει τον Κώστα Δόξα για τη μη καταβολή της διατροφής σε εκείνη. Ο ίδιος συλλαμβάνεται, οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, όπου λίγη ώρα μετά αφήνεται ελεύθερος καθώς κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό. Ο ίδιος από την πλευρά του μηνύει την πρώην σύζυγό του. Ο αδερφός του, Άκης Δίξιμος, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή του Α. Αυτό το διάστημα γενικότερα της πανδημίας, που γενικά όλοι μας δυσκολευόμαστε, όσο μπορώ στηρίζω τον αδερφό μου όλο αυτό το διάστημα και η αλήθεια είναι ότι χθες το σύστημα δεν με άφησε να πληρώσω. Πράγμα το οποίο το έκανα σήμερα. Όντως τον παρέλαβανε οι αστυνομικοί την ώρα μάλιστα που άφηνε την κόρη του στο σπίτι της πρώην γυναίκας του. Γενικότερα προφανώς η άλλη πλευρά αρέσκεται μάλλον στο να υπάρχουν επεισόδια ή να φαίνονται επεισόδια. Στην ίδια εκπομπή, τον φετινό Σεπτέμβρη, ο τραγουδιστής δήλωσε πως το διαζύγιο βγήκε, έτσι. Περιμένουμε μια έφεση το Σεπτέμβρη. Γενικότερα τα δικαστήρια είναι αρκετά. Οι αποφάσεις που βγαίνουν είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πολύ, πολύ σωστές. Η δικαιοσύνη βλέπει τα στοιχεία και αποφασίζει αναλόγως. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το σοφάκι, το παιδί. Εκεί είναι όλη μου η προσοχή και η ανάγκη. Σου έχει κάνει κακό εσένα όλο αυτό, γιατί μοιραία έχασες τη δουλειά σου από την τηλεόραση, το Your Face Sounds Familiar. Σε κάθε. Και οι εμφανίσεις και πολλοί από τους συνεργάτες μου δεν μου μιλούσαν. Υπήρχαν αφεντικά που δεν μου δίνουν πλέον δουλειά, αλλά δεν πειράζει. Υπήρχαν άνθρωποι στον δρόμο μου που με βοήθησαν. Χθες το πρωί, ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δελιθανάση βρέθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, με τον πρώτο να συνοδεύεται από τον δικηγόρο και αδερφό του, Άκη Δίξιμου, και την τελευταία από τον πατέρα της. Κατά την έξοδό τους από το δικαστήριο, μίλησαν στην κάμερα του Α. Κώστα, ξέρω ότι σου κοστίζει όλο αυτό με το δικαστήριο. Ευχαριστούμε πολύ. Έχεις να πεις κάτι για όλα αυτά που ακούστηκαν? Πολύ, πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Περιμένουμε την απόφαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εκδικάστηκε λοιπόν χθες η αγωγή, περιμένουν την απόφαση για το θέμα του διαζυγίου. Έχει βγει η απόφαση για την οποία έχει κάνει έφεση, έχει ασκήσει έφεση η πλευρά του Κώστα Δόξα. Οπότε αναμένεται και εκείνη. Πρωτόδικα δηλαδή, έχει τελειώσει έχει αυτό το θέμα. Ναι. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Κώστα Δόξα, ο ίδιος θέλησε να τονίσει ότι το λόγο έχει δικαιοσύνη και έχει εμπιστοσύνη σε αυτήν για την εξέλιξη όλων των δικαστηρίων τα οποία έχουν. Έχει μεταξύ τους το πρώην ζευγάρι και μιλάμε για μια ιστορία η οποία έχει απώλειες και από τις δύο πλευρές, αλλά στο επίκεντρο πάντα βρίσκεται ένα εξάχρονο παιδάκι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και το πιο σημαντικό και εκείνοι που έχουν εστιάσει και φαντάζομαι γι' αυτό κρατάνε χαμηλούς τόνους και οι δύο, τι λένε στα μέσα από εκεί και μετά, και για το δικαστικό του πράγματος, γιατί δεν μπορείς να πεις τίποτα
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον σου αργότερα. Βέβαια, έτσι αλλά, είναι τα πράγματα, ναι. Αλλά και γιατί υπάρχει στη μέση ένα παιδί το οποίο δεν πρέπει να έχει ντοκουμέντα ηχητικά και τηλεοπτικά, να έχουν υποθεί σκληρά πράγματα μεταξύ των γονιών του και να τα βρει μετά όταν μεγαλώσει. Δυστυχώς είναι 6 χρονών αυτό το κοριτσάκι, δηλαδή από εδώ και πέρα. Μεγαλώνει και μεγαλώνει σε μια κοινωνία η οποία έχει με ευχέρεια πια χειρίζεται ταχύτητα το διαδίκτυο φυσικά. Και όλα αυτά. Οπότε μπορεί πολύ εύκολα να έχει πρόσβαση σε ό,τι αφορά τους γονείς της. Γι' αυτό και όσο πιο γρήγορα εκδικαστεί θα είναι καλό, γιατί από τα 6 χρόνια και μετά είναι που τα παιδιά αντιλαμβάνονται ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Ώστε τουλάχιστον να έχει λήξει το θέμα, να μην εισπράττει τρέχουσας επικαιρότητας εικόνες και πληροφόρηση και αυτά να τα ανακαλύψει όταν θα είναι μεγαλύτερη και θα μπορεί να τα αντιμετωπίσει και καλύτερα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η αγωγή κατατέθηκε από τη μεριά του Κώστα Δόξα εις βάρος της Μαρίας Δελιθανάση, της πρώην συζύγου του, για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με τις φωτογραφίες που είχε η ίδια δημοσιοποιήσει, που ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον τραγουδιστή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα την πλευρά του Άκη Διεξιμού, να δούμε πρώτα την πλευρά του αδερφού του Κώστα Δόξα, με τον οποίο έτσι μίλησα και είχα και ένα αρκετής διάρκειας τηλεφώνημα. Θέλω να δούμε τι λέει ο Άκης Διεξιμός, τι θέλει να μείνει από όλη αυτή την ιστορία αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι διαμάχες και αυτή η δικαστική υπόθεση. Και μετά να δούμε τι λέει και η Μαρία Δελιθανάση, η άλλη πλευρά. Η έκβαση της αγωγής που υπέβαλε ο αδελφός μου εναντίον της πρώην συζύγου του για συκοφαντική δυσφήμιση κυλάει όπως θέλουμε. Σήμερα ολοκληρώθηκε η εγγραμματική διαδικασία με μάρτυρες, εμένα και τον πατέρα της Μαρίας Δελιθανάση. Προσκομίσαμε στο δικαστήριο στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ουδέποτε υπήρξε βιοπραγία από την πλευρά του αδελφού μου προς το πρόσωπο της Μαρίας Δελιθανάση. Το μόνο που ενδιαφέρει τον αδελφό μου, Κώστα Δόξα, είναι η εξάχρονη κόρη του. Ουσιαστικά η πλευρά του Κώστα Δόξα αρνείται όλες τις κατηγορίες περί ξυλοδαρμού με τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία φαντάζομαι ότι έχουν προσκομιστεί ήδη. Όχι, έχουν προσκομιστεί για να έχει τελειώσει. Είναι η στάση που υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Ναι, και στον ιδιωτικό τους λόγο, όχι μόνο στο δημόσιο, να ξέρετε. Ακριβώς. Δεν ακριβώς. Είναι μόνο γιατί. Γιατί, επιτρέψτε μου μια παρένθεση, όταν είχε σκάσει αυτό το θέμα, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, θυμάμαι ήταν Παρασκευή και είχαμε καλεσμένο την επόμενη μέρα στην εκπομπή του Σαββατοκύριακο που κάναμε με την Αντελίνα και το Χάρη τον Άκη Δίξιμο και περιμέναμε ότι θα μας ακυρώσει. Δεν μας ακύρωσε προς τιμήν του, ήρθε καλεσμένος και όταν μίλησα για αυτό το θέμα που ήταν τρέχουσα επικαιρότητα τη προηγούμενη μέρα, είχε αυτήν ακριβώς τη στάση τηλεγραφικά. Με δύο θέσεις εκπροσωπώντας και τον αδελφό. Γενικά ο Άκης. Ότι εμένουν σε αυτό. Γενικά ο Άκης δημόσια από την θέση και προστατεύει πολύ τον Κώστα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάει ανταυτού για να μην εκτεθεί ο ίδιος για τον οποιοδήποτε ξέρεις, οποιαδήποτε παράπτωμα μπορεί να πέσει ο λόγος, γιατί συμβαίνει και αυτό. Είναι εκεί, τον στηρίζει και είναι μπροστάρης. Είναι και μάρτυρας εχθές στην δίκη. Και επιμένουν σε αυτή τη θέση. Από την πλευρά του Κώστα Δόξα και επιμένουν και όχι μόνο επιμένουν, αλλά διεκδικούν και το δίκαιο του μέσω των επιχειρημάτων που έχουν για να δείξουν ότι είναι ψευδή τα όσα. Εξού και η αγωγή μετά που τα όσα κατηγορεί τον Κώστα Δόξα η άλλη πλευρά. Αλλά θέλω να πάμε και στην άλλη πλευρά. Στην πλευρά της Μαρίας Δελιθανάση θυμίζουμε ότι είχε ανεβάσει μόνη της φωτογραφίες αποδεικτικό υλικό του ξυλοδαρμού τον οποίο υποστηρίζει η ίδια ότι είχε υποστεί. Πάμε να δούμε τι λέει η ίδια η Μαρία και πώς αντιμετωπίζει και εκείνη την εξέλιξη του χθεσινού δικαστηρίου. Είμαι καλά ψυχολογικά. Συνεχίζω να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Υπόθηκαν ψεύδι μέσα στη δικαστική αίθουσα για τον ξυλοδαρμό μου, αλλά επιμένω στην αλήθεια, που είπα από την πρώτη στιγμή πως οι φωτογραφίες που δημοσίευσα είναι πραγματικές. Και εκείνη επιμένει στην αρχική της θέση ότι οι φωτογραφίες είναι πραγματικές. Παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν θυμάμαι λάθος και διορθώστε με, ποιος είχε ανεβάσει κάποια χαρτιά από το νοσοκομείο, το οποίο μετά τον ξυλοδαρμό πήγε η Μαρία Δελιθανάση, ο Κώστας Δόξας ή η ίδια η Μαρία. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Τα οποία είχαν βγει μετά από καιρό στο φως της δημοσιότητας. Νομίζω η ίδια η Μαρία, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Θυμάμαι. Νομίζω ότι. Ναι, γιατί νομίζω ότι μετά την όλη ιστορία ο Κώστας Δόξας κράτησε πολύ διακριτική στάση και μετά την απομάκρυνση του για το παιχνίδι είχε εξαφανιστεί. Θυμάμαι, τον ψάχναμε. Έχασε και δουλειές ο άνθρωπος έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι το έχει βάλει μέσα στην αγωγή του. Έχασε και δουλειές. Ούτε μια γυναίκα ξύπνησε ένα πρωί και πήγε και είπε γεια σα, αυτές οι μελανιές είναι ψεύτικες και θέλω να κατηγορήσω τον πρώην σύζυγό. Απλά και από τη δική του πλευρά έβαλε θέματα επαγγελματικά. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας για το θέμα ότι έχει απώλειες και από τις δύο πλευρές. Βέβαια. Και μια τέτοια ιστορία, δυστυχώς, ακόμα και μια σχέση που φτάνει και παίρνει αυτή την τροπή και αυτό το δρόμο, σίγουρα θα έχει απώλειες και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια είναι και μια ιστορία που δεν ξέρεις τι θα γίνει, γιατί είναι ο λόγος του ενός εναντίον του λόγου του άλλου. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει και καμία πρόθεση από κανέναν από τους δύο
να υψώσουν μια λευκή σημαία και να βγει λευκός καπνός. Συντηβαστικής λύσης. Έστω για το καλό ενός παιδιού το οποίο βρίσκεται στη μέση. Yeah. Δηλαδή είναι τα πράγματα τόσο έντονα και από τους δύο. Υποστηρίζοντας ο καθένας με σθένος και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πείσμα αυτό που υποστηρίζει, που είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Γιατί και εκείνος από την πλευρά του θέλει να αμυνθεί, σου λέει. Κινδυνεύει η καριέρα μου κιόλας. Δηλαδή η επιβίωσή του. Δεν λέω για την δημοσιότητα. Το Your Face ήταν η αδέρφη. Έχει υποστηρίξει και για τη μη καταβολή τη διατροφή. Τη διατροφή. Γι' αυτό και όταν το πιάσανε στη Θεσσαλονίκη και έμεινε στο κρατητήριο. Και είπε ο άνθρωπος ότι εγώ τα χρήματα που μου έχουν επιβληθεί να πληρώσω δεν μπορώ να τα πληρώσω γιατί δεν δουλεύω. Και χτες. Και κορονοϊός. Και χτες θέλω να σα πω ότι έκανε ένα story η κυρία Δελιθανάση, το οποίο χρησιμοποίησε έτσι μια φράση του Άρθουρ Σόπενχάουερ, όπου λέει κάθε αλήθεια περνάει από τρία στάδια. Πρώτα γελιοποιείται, μετά βρίσκει σφοδρή αντίθεση και στο τέλος θεωρείται αυτονόητη. Ναι, είναι αυτά που δεν μπορεί να πει ο καθένας ως Μαρία Δελιθανάση, αφήνει τις αιχμές μέσα από κάποια άλλη ανάρτηση. Αλλά νομίζω ότι τώρα ό,τι και να λέμε, παιδιά... Ο λόγος του ενός εναντί του άλλου. Και είναι αυτό που λέμε. Είναι κρίμα δυστυχώς μια σχέση αγάπης κάποια στιγμή να καταλήγει έτσι. Χωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα χωρίζουν. Είναι κρίμα να φτάνουν σε εκείνο το σημείο. Και εκεί μπαίνει η δικαιοσύνη, γιατί όπως λέμε, όταν κλείνει η πόρτα ενός σπιτιού, δεν ξέρουμε τι διαδραματίζεται από πίσω. Έτσι. Και γι' αυτό είναι μόνο ο λόγος των δύο. Εμείς ευχόμαστε να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία, ακόμα και τώρα, και η κοινή τους αγάπη για ένα παιδάκι, το οποίο δεν φταίει τίποτα και σε τίποτα. Τώρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που έχει τον τελευταίο λόγο. Φυσικά. Και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, οπότε θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Θυμάστε πριν 10 μέρες περίπου παίξαμε και την συνέντευξη του Αργύρη Παπαργυρόπουλου εδώ στην εκπομπή από τον Γιάννη Ερμουτίδη, ο οποίος μας είχε αποκαλύψει πριν βγει σε πληστηριασμό το σπίτι του στην Γλυφάδα τι επρόκειτο να συμβεί. Αυτό συνέβη, το σπίτι του Αργύρη Παπαργυρόπουλου στην Γλυφάδα έχει περάσει πια σε άλλα χέρια. Ο ίδιος το έχει διαχειριστεί με ψυχραιμία αυτό, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση και θυμό και πικρία, γιατί τα τόσα χρόνια δουλειάς του, όπως λέει, έχουν περάσει σε άλλα χέρια. Τώρα, λοιπόν, κάνει δημόσια έκκληση να του επιστραφεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο έχει κλαπεί. Και από τότε που εκλάπει, όλα του πηγαίνουν, όπως λέει ο ίδιος και θα τον ακούσετε να λέει στη συνέντευξη στο Γιάννη Ερμουτίδη, όλα αρχίζουν και του πηγαίνουν στραβά. Όλα πηγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα και κάνει μια δημόσια έκκληση. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί τι λέει ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Αργύρη, μίλησε μου για την ιστορία του φυλακτού. Τι είναι αυτό το φυλακτό? Αυτό το φυλακτό το είχα μαζί μου 60 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω. Είναι ένα φυλακτό, ήταν το κοκαλάκι της νυχτερίδος. Το έχω πει παλιά πάλι ότι εγώ ήταν θύμιο από τη γιαγιά μου, από τους αδελφούς. Είχε μια βαλσαμωμένη νυχτερίδα, κοκαλάκια, τα είχε διαβάσει. Δεν ήταν εξόρκη, ήταν ένα φυλακτό, το κοκαλάκι της νυχτερίδος. Μισά Αυγούστου, δεν ξέρω, περίπου εκεί, έγινε μια κλοπή στο σπίτι μου, μπήκανε μέσα. Είχα λοιπόν στην τουλάπα με ένα μικρό χρηματοκιβώτιο βιδωμένο κάτω και μου το πήρανε και φύγανε. Μέσα εκεί λοιπόν είχα όλα τα ενθύμια τα δικά μου. Είχα ό,τι φέρει από την Αμερική, είχα φέρει ό,τι χρυσαφικό, ό,τι ενθύμιο είχαμε, τα είχα μέσα έτσι να τα αφήσω στα παιδιά μου. Και κάτι χαρτιά άλλα δικά μου που είχα μέσα. Εμένα με πείραξε πάρα πολύ ότι χαθήκανε αυτά για τα παιδιά. Μετά ακολούθησε, μόλις χάσαμε το κοκαλάκι, έγινε και ο πληστηριασμός. Δηλαδή, ίσως να είναι μια συγκυρία, δεν το πιάνω έτσι, αλλά ήθελα να πω ότι αυτά οι λεβέντες που μου το πήρανε, με γεια τους, με χαρά τους μου τα πήρανε και αυτά που είχα για τα παιδιά μου, αλλά αν μπορεί κάποιος να μου το φέρει το κοκαλάκι της νυχτερίδας πίσω, να το ρίξει στο χρηματοκιβώτιο μέσα, και να του δώσω, θα βρούμε τον τρόπο, θα βρει το τηλεφωνό μου, να μιλήσουμε, να του δώσω χρήματα. Αρκεί να μου το φέρει πίσω. Παιδιά, σας παρακαλώ, κρατήστε τα χρυσαφικά, πουλήστε τα, κάντε ό,τι θέλετε. Φέρτε μου πίσω το κοκαλάκι της νυχτερίδας, το φυλακτό της γιαγιάς μου. Πιστεύεις ότι ας σου επιστρέψουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας κάτι θα αλλάξει? Τι να πω, ρε παιδιά, δύσκολα αλλάζουν τα πράγματα τώρα, αλλά είναι το γούρι μου. Τουλάχιστον να με φυλάει από εδώ και πέρα.
όπως με είχε καλά μέχρι τώρα που το είχα επάνω μου, το είχαμε στο σπίτι μου. Ξέρεις την ιστορία αυτού του φυλακτού? Ξέρω. Πέβαια. Αυτό είναι... Εδώ με τρώει περιέργεια. Νομίζω από ό,τι μου είχε πει η γιαγιά μου, γιατί ήταν μυστήρια, είχε πάει σε κάτι σπηλιές που ήταν νυχτερίδες. Τότε οι παλιοί είχαν άλλα πράγματα. Και την έτσι εκεί και μια... Αλλά για τα λένε η νυχτερίδα δεν είναι καλό πράγμα. Το είχε πάει στην εκκλησία και το είχε αγιάσει αυτό. Το είχε αφήσει, δεν ξέρω πότε, μου λέγε 40 μέρες να διαβαστεί. Και μου λέει πάρ' το αυτό. Αυτό ήταν τώρα. Τώρα εσείς θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί να το λέει έτσι με γλυκύτητα και αφέλεια. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει κάτι που το θεωρεί γούρι, τώρα δεν ξέρω αν είναι το κοκαλάκι της εταιρίδας, απόλυτα. Το κοκαλάκι του... Όχι, για εκείνον είναι παραπάνω από γούρι. Εγώ θα καταλάβει, είναι πολύ σημαντικό. Παραδέχεται ότι είναι προληπτικός. Είναι σημαντικό. Εγώ είμαι προληπτικός με κάποια πράγματα. Παρότι τρολάρω τον εαυτό μου, καταλαβαίνω ότι ίσως είναι αστείες κάποιες προλήψεις, αλλά παρόλα αυτά τις λαμβάνω υπόψη μου, είναι αυτό που λέμε προληπτικά καλού κακού. Μπορώ να τον κατανοήσω εν μέρη, βέβαια όταν μιλάμε για επιχειρηματίες τόσο μεγάλης επιφάνειας, όταν φτάνουν σε μια πολύ σοβαρά δύσκολη κατάσταση, σίγουρα δεν μπορεί να οφείλεται στην απώλεια κάποιου γουριού, οφείλεται για να ενεργεί κάτι όμως. Οφείλεται και σε κάποιες λαθεμένες αποφάσεις και κινήσεις. Πρόσεχε τι λέει όμως. Δεν σου λέει ότι θα το πάρω το κουκαλάκι πίσω και θα μου γυρίσουν τα χρήματα. Ναι. Από εδώ και πέρα να νιώσω καλύτερα. Είναι καθαρά ανάγκη προσωπική του ανθρώπου. Και το λέω σαν προληπτικός. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι μεγαλώντας να έχουμε τη σοβαρότητα ότι μπορεί να χάσουμε ένα γούρι μας και να κλονιστούμε. Δεν είμαι αυστηρό. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά δεν είμαι αυστηρό. Ο άνθρωπος αυτός έχοντας περάσει πάρα πολύ δύσκολα αισθάνεται ότι κάπου πρέπει να είναι αποθέσει. Τις τελευταίες του ελπίδες. Θα είναι κάτι σωτήριο να επανέλθει. Μπράβο, το γούρι. Κάπου πρέπει σωστά. Να πιαστεί. Σεβαστώ, κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει κάτι. Εγώ μπορεί να έχω το να θέλω να πάω στην εκκλησία και να ανάψω 10 λαμπάδες. Να προσευχηθώ. Ναι. Άλλος μπορεί να θέλει να πάει στο βουνό και να μιλήσει με τη φύση. Ναι, απλά να έχουμε υπόψη μας ότι εκτός από τα θεία και σαν άνθρωπος που πιστεύω επίσης εκτός από προληπτικός. Φέρουμε ευθύνη και εμείς για κάποιες κινήσεις μας. Και το λέω ειδικά για επιχειρηματίες μεγάλης επιφάνειας. Ναι, απλά τώρα έρχεται να σου πω κάτι από τον νόμο κατόπιν. Ναι, προφανώς και έχει τις ευθύνες του, αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτή τη φάση, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο απελπισμένος, που δημόσια βγαίνει και λέει ότι φέρτε μου πίσω το κουκαλάκι της εταιρείας να με γλιτώσει από τα κακά. Το συμπονώ το ίδιο. Απλά λέω το λογικό ότι οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μας. Η λογική χάνεται κάποια στιγμή. Τι έχει γίνει τώρα που μένει ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, γιατί έλεγε ότι θα μείνω στον δρόμο και δεν έχω που να μείνω. Και όλα αυτά ήταν σε πολύ έντονη συναισθηματική κατάσταση και πάρα πολύ φορτισμένος τις προηγούμενες ημέρες. Και εκεί βγήκε ότι ο Πασχάλης Τερζής θα γράψει ένα τραγούδι για όλο αυτό με αφορμή και σκεπτικό να βοηθήσει να συμπαρασταθεί στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο. Τι ωραία κίνηση. Νομίζω έχει γραφτεί ήδη το τραγούδι από τον Ηλία Φιλίππου και σκοπεύει να το πει ο Πασχάλης Τερζής να επανέλθει για χαρτίρι του. Είναι σαν να μην διαβάζει τη σκαλέτα. Το είπε ο κύριος Κοντολάζος εχθές και ήμασταν εκεί. Είπα το όνομα του δημιουργού, του Ηλία Φιλίππου. Το τραγούδι. Ναι, το είπε ο Πασχάλης Τερζής. Ναι, αλλά έπρεπε να πω το όνομα του δημιουργού. Το λέει ο Δημήτρης Κοντολάζος. Λοιπόν, πάμε να δούμε για πρώτη φορά το τραγούδι που γράφτηκε για αυτό που περνάει, για όλη αυτή την περιπέτεια και τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Όλα αυτά στο Γιάννη Ερμουτίδη. Ήταν εκεί στην ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού. Δεν το τραγούδισε ο Τερζής, το τραγούδισε ο Κοντολάζος. Τώρα και μπήκα. Το τραγούδι είναι αυτό, κατάλαβες. Οι εποχές ήταν ωραίες, οι πελάτες ήταν φίλοι, είχαν όλες οι παρέες. Γίνεται κάτι σπουδαίο. Τι γίνεται λοιπόν? Ένα τραγούδι ειδικά γραμμένο για τον Αργύρη τον Παπαργυρόπουλο, το φίλο μας, τον αγαπημένο μας φίλο. Γιατί ειδικά γραμμένο? Ειδικά γραμμένο γιατί ο Αργύρης ήταν αυτός ο οποίος πρόσφερε στη νυχτερινή διασκέδαση κάτι που ίσως δεν το ξέρει πολλής κόσμος, αλλά θα πρέπει να το μάθει. Και μπορεί να το μάθει μέσα από ένα τραγούδι λοιπόν που γράφτηκε από μένα σε στίχο, από τον Κυριάκο Παδόπουλο σε μουσική. Και μέσα από αυτό το τραγούδι μπορεί ο κόσμος λοιπόν να καταλάβει ποια ήταν πραγματικά η νυχτερινή διασκέδαση την εποχή που ο Αργύρης μεσουρανούσε. Γιατί γράφεται το τραγούδι αυτό σήμερα? Γιατί ο Αργύρης πέρασε μια δύσκολη κατάσταση και περνάει. Δεν είναι όμως ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Η ώρα που να μιλήσουμε είναι να μιλήσουμε για το τραγούδι. Δύσκολη κατάσταση, αλλά όχι ανεπιστρεπτή όταν έχουμε αισιοδοξία. Ο Αργύρης είναι ένας άνθρωπος που καταρχήν, για όσους δεν το ξέρουν, ξεπερνάει τα προβλήματα
γιατί είναι τόσο δυνατός που δεν έχει ανάγκη από τέτοια θέματα. Νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα υλικά αγαθά, όσο οι φίλοι του να περνάει καλά και να ζει τη ζωή του έτσι όπως έχει μάθει να τη ζει σαν μάγκας. Όταν ακούσατε την είδηση ότι ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος περνάει αυτόν τον μεγάλο Γολγοθά και τελικά το σπίτι του βγαίνει στον πληστηριασμό και συνέχεια το παίρνει, τι αισθανθήκατε? Εγώ αυτό που είδα με πείραξε πάρα πολύ, γιατί δεν του αξίζει αυτού του άρχοντα της νύχτας να βιώνει και να περνάει όλο αυτό το πράγμα. Δεν του αξίζει γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει δώσει τα πάντα σε όλους. Σε οποιονδήποτε υπήρχε μες τη νύχτα και όχι μόνο μες τη νύχτα. Και σε μένα. Και μένα έχει βοηθήσει κάποια στιγμή και δεν του το έχω δώσει πίσω αυτό. Προσπαθώ να το δώσω μέσα από την καρδιά μου αυτό το τραγούδι. Για να μαθαίνουν οι μικροί και να θυμούνται οι μεγάλοι. Αυτό που ζούμε τώρα πάλι με πονάει. Και στο μυαλό μου στα χρόνια εκείνα με γυρνάει. Πω πω, παιδιά. Τι ωραία στιγμή, τι ωραία σύμπραξη είναι αυτή. Και να πω και κάτι. Δεν το είπε ο Πασχάλης Τερζής, αυτό το ρολάρω. Δεν το είπε ο Πασχάλης Τερζής, το είπε ο Δημητρής Κοντολάζος. Μπορεί στην πορεία των ετών μερικοί άνθρωποι όταν έχουν. Όταν περνάνε πολλά λεφτά από τα χέρια τους, κάνουν τεράστια επιτυχία, δίνουν δουλειά σε κόσμο, μεσουρανούν, έχουν εξουσία. Σίγουρα κάποιους θα ευεργετήσουν, κάποιους θα αδικήσουν, κάποιους θα προσπεράσουν, κάποιους δεν θα τους δουν καν και δεν θα τους δώσουν τις ευκαιρίες που πρέπει. Όλα υπάρχουν μες στη ζωή και είναι απολύτως λογικό. Όμως, στο βάθος του χρόνου, εκεί που φτάνεις σε ένα σημείο που δεν υπάρχει όλο το προηγούμενο, η δόξα, η φήμη, τα λεφτά, βλέπεις τελικά αν στους 5 ανθρώπους που ενδεχομένως βγάλαν και πήραν κάτι από σένα, αν τους μένει κάτι για να σε στηρίξουν και να είναι δίπλα σου. Γιατί εγώ βλέπω τρεις ανθρώπους που είναι δίπλα αυτή τη στιγμή στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο. Σίγουρα δεν μπορεί να τα έκανε όλα σωστά. Καλά, κανείς ποιος τα κάνει όλα σωστά. Ποιος είναι, θα ρωτήσει έναν άνθρωπο που είναι πέντε καλά λόγια και δέκα θα σου πούνε κακά λόγια. Αυτό είναι. Αλλά αυτοί οι πέντε να είναι εκεί. Αλλά βλέπεις ότι τρεις τουλάχιστον αυτούς που έχουν δει. Και η συγκεκριμένη δημιουργή είναι και πρώτης γραμμής, είναι από τους πλέον περιζήτητους. Βάλανε Ευαγγελίνα Κοντολάζος. Και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Και τι φωνή ακόμα Κοντολάζος, παιδιά, ε. Καλά, φωνάρα. Ναι. Είναι παλιό, σε τρομερό, καλό σε μπουζούκι δεκαετίας 80. Φωνάρα. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα τα σημερινά και μπράβο και στο Γιάννη για αυτό το αποκλειστικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτό το τραγούδι, για το οποίο έγινε λόγος το τελευταίο διάστημα για τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο. Έχουμε όμως πολλές αποκαλύψεις σήμερα. Πολύ γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, ετοιμάζεται και αυτός να αναλάβει η εκπομπή. Έχουμε κάποιον που αποκαλεί τη Σοφία Χατζηπαντέλη λατέρνα της Πλάκας. Τώρα πει μικρό επικεφαλαίο της περιοχής ή της Πλάκας, έχει φάσει και Πλάκα μαζί, δεν ξέρω. Χριστίνα Πολίτη, σε μια συζήτηση που κάναμε μαζί, που πιστεύω ότι θα δούμε και θα μάθουμε πολλά. Όλα αυτά με όλη μας την ωραία διάθεση για να καλωσορίσουμε αύριο το Σαββατοκύριακο. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά, το πρωινό σου μόλις ξεκίνησε. Απ' το μηδέν ξεκίνησα. Εγώ τι θα ζούμε εδώ και τώρα. Η στιγμή που φεύγει δεν γυρίζει πίσω. Η μέρα που περνάει δεν η ζωή μπορεί που να γυρίζει. Και χάνεται, χάνεται. Το είπε και στα μετέωρα και η Άντζελα. Ο Γιάννης Πάριος, αλλά εσύ την Άντζελα. Το είπε και η Άντζελα.
Όσες μέρες λείπει η Μέρη Ευγερινοπούλου που είναι ανάμεσά σας, θεσσαλώνουμε. Νιώθω ότι είμαι σε τη δασκάλα. Αφού είναι ο διπλανούλης μου. Το τελευταίο το θρονείο. Ποιος διπλανούλης, μόλις μιλήσω επεμβαίνεις. Μα είπες ότι είναι... Δεν το έχει πει κι άλλο το τραγούδι. Παραλίγο να υποστηρίξεις και τη νυχτερίδα πριν. Συγγνώμη φίλε μου, εγώ είμαι και παραλίγο να υπερασπιστεί τη νυχτερίδα, να πει ότι είναι καλή λαϊκή τραγουδίστρια ίσως, δεν ξέρω. Νιώθω ότι έχω εδώ τον αφοσιολόγο, στον οποίο βασίζομαι να ξέρει. Είναι ο καλός μαθητής και τα τέρατα. Κάτσε, γιατί το έφυξες. Το έχει πει ο Γιάννης Πάριος πρώτος, σύμφωνοι. Δεν το πεκιάζει στα μετέωρα. Ναι, αλλά όταν το έχει πει ο μέγιστος Γιάννης Πάριος, είναι σαν να μην το έχει πει. Ναι, θυμάσαι το βίντεο κλιπ, την παραγωγή. Και δεν θα στο σχολιάσω. Το ποιο βίντεο κλιπ. Το σήμερα, η ζωή μου όλη σήμερα. Α, το η ζωή μου όλη σήμερα. Λατρεμένη. Θυμάμαι και το καμπάκι. Λατρεμένη κιτσερέλα στιγμή των ελληνικών βίντεο κλιπ. Ωραία. Είναι κιτσερέλα στιγμή των ελληνικών. Ωραία δόνια όμως. Συγχωρέστε μας και λίγο, είναι λίγο η Παρασκευή, είναι λίγο όλα. Εδώ είναι λίγο οι άνθρωποι. Που τα είναι λίγο οι άνθρωποι. Εδώ, ναι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας. Γιατί... Κόσμε. Του αρέσει, του αρέσει του κόσμου. Ένα μικρό πεντάλεπτο εσωτερική κατανάλωση. Φαίνεται πω ζητώ το όνομα αυτό. Του αρέσει, του αρέσει, του αρέσει. Του καταλαβαίνω. Πάμε στα τηλεοπτικά μας. Γιατί εχθές με αφορμή την κουβέντα που γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα περί κοιλών, περί όλη αυτή ιστορίες με το πόσο πρέπει να σεβόμαστε το όριο, την προσωπικότητα, την εικόνα και την εμφάνιση ενός ανθρώπου, ξέσπασε και ο Γιώργος Γιάγκας μέσα από την εκπομπή του στον Αντένα. Πάμε να δούμε τι είπε. Είναι σαφές, το ξαναλέω, ότι εγώ έχω δικαίωμα να είμαι χοντρός, να τρώω όσο θέλω, να κάνω τι θέλω και να μην ενδιαφέρει κανέναν. Επίσης έχω δικαίωμα να σαρκάζομαι με τον εαυτό μου. Δεν έχεις δικαίωμα εσύ να μου κάνεις πλάκα που είμαι χοντρός. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Σωστό. Ναι. Αν εγώ λέω σε ένα δυνατό κόσμο, είναι δικό μου το θέμα. Έλεγα ότι θα ξυπνήσω και αύριο το πρωί θα είμαι όπως θέλω. Θα ήθελα να είμαι πάλι το ίδιο, θα ήθελα να ξυπνήσω με 15 κιλά λιγότερο εγώ. Εγώ με 15 κιλά λιγότερο θα ήθελα να ξυπνήσω, το λέω ξεκάθαρα. Νομίζω όλοι μας. Νομίζω ότι αυτό είναι τώρα προσωπικό θέμα του καθενός. Όχι, εγώ γιατί κάποιος... και λένε ναι. Κάποιοι ότι ρε παιδί μου, εγώ έχω κιλά. Αλλά είμαι μια χαρά έτσι όπως είμαι. Δεν του είπε κανείς ότι δεν είναι μια χαρά. Κι εγώ μια χαρά είμαι. Όλοι μας μια χαρά είμαστε. Αλλά μην το περνάμε ότι εγώ θέλω. Δηλαδή, πες με έναν άνθρωπο που έχει παραπάνω κιλά, έναν ειλικρινός, που να πει ότι εγώ και αύριο να ξύπναγα και να είχα τη δυνατότητα, θα ήθελα να έχω τα ίδια κιλά. Εγώ δεν ξέρω με κανέναν. Όλοι όσοι το λένε, λένε ψέματα Φωτεινή. Έναν άνθρωπο που έχει δεχθεί το ύψιστο bullying που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και δεν έχει μιλήσει κανένας. Όταν περιοδικό μεγάλη κυκλοφορία με έβαλε με τη φάτσα μου και το σώμα ενός bodybuilder από κάτω, κανένας δεν βγήκε να μιλήσει σε αυτή τη χώρα. Άρα μην βγαίνουν εμένα να μου κουνήσουν δάκτυλο διάφοροι για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Όταν εμένα περιοδικό με έβγαλε με τη φάτσα τη δικιά μου και σώμα bodybuilder, βγήκε κανείς να μιλήσει από αυτός τώρα που το παίζουν δικαιωματιστές. Κανένας. Άρα μην μου μιλάτε εμένα για το ποιος είναι σωστά και πολιτικά ορθός σε αυτή τη χώρα. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Γιώργο. Δεν μπορούμε να λέμε, α, είμαι 300 κιλά και πόσο ωραίος είμαι που είμαι 300 κιλά. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο εξώφυλλο του Downtown. Downtown, ναι, 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 ναι. Που είχαν βάλει το κεφάλι του με το σώμα ενός bodybuilder. Μιλάμε τώρα για μια δεκαετία πριν αυτό, έτσι, και το θυμήθηκε τώρα να ξεσπάσει. Δεν είναι δεκαετία, είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι και παραπάνω λίγο, ναι. Αλλά αυτό το ετεροχρονισμένο ξέσπασμα, λόγω εγώ θεωρώ ότι δεν έγινε. Ακριβώς, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα. Ναι. Που έχει ανοίξει από παντού. Και για το bullying, για τα κιλά, τα παραπανήσια, για το πόσο πρέπει να σχολιάζει ο ένας την εμφάνιση στα κιλά και του άλλου. Αν το πάμε γενικότερα, για να είμαστε ειλικρινείς, αν το πάμε γενικότερα και φύγουμε από το θέμα των κιλών και μιλήσουμε γενικότερα για λόγους για τους οποίους μπορεί να το πούμε λαϊκά να κράξουν ανθρώπους, υπάρχει μια ευαισθησία της κοινής γνώμης. Τι εννοώ. Αν υπάρξει κράξιμο προς κάποιο πρόσωπο που είναι συμπαθές γενικότερα, θα προστρέξουν να το υποστηρίξουν. Αν τύχει αδικίας κάποιο πρόσωπο που δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθές, δεν υπάρχει. Τώρα συμπαθές αντιπαθές, δεν ξέρω. Όχι, υπάρχει. Δυνατό, αυτό που λέει δυνατός, ο Γιώργος υπάρχει. Άκουνε, επειδή το να πεις κάποιον άνθρωπο αντιπαθή στον κόσμο δεν ξέρω αν είναι σωστό ή αν είναι δίκαιο. Αλλά το ότι μοιάζει πιο δυνατός και πιο ανθεκτικός. Αυτό νομίζω το κάνει σωστό. Στον Γιώργο Λιάκη. Και έχουμε και πολλά παραδείγματα όσον αφορά το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Υπάρχουν άνθρωποι, γι' αυτό είπα το ρήμα κράξη, που τους έχουν κράξει και δεν έχει κουνηθεί φίλο και δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί ή εν πάση περιπτώσει είχαν εκθέσει απόψεις. Άρα είχαν και υποστηρικτές και haters. Και από την άλλη πλευρά, αυτό είναι πάρα πολύ όμως το θέμα. Μα το πάμε γενικά. Πολύ συγκεκριμένο και με το ξέσπασμα. Πάνω σε αυτό λέω ότι συμφωνώ εν μέρει μαζί του. Μια αφορμή που είναι αυτό. Τα κιλά ναι. Και που σου λέει ότι εμένα με χλεβάσατε, ναι. Γελάσατε έχει με. Έχει να κάνει με το συμπάθεια. Ναι, τότε δεν είχε δείξει να ενοχλείται τόσο πολύ από αυτό το εξώφυλλο και νομίζω ότι όλοι το είχαν αντιμετωπίσει με χιούμορ. Είναι η αλήθεια. Γιατί
Επειδή έχω δουλέψει και πάρα πολλά χρόνια στο Downtown και έχω συνεργαστεί με την Νάνση, τη Ζαμπέτο Κλου και τον Θανάση τον Αγνωστόπουλο, δεν υπήρχε, θεωρώ, αυτή η πρόθεση την οποία μας παρουσίασε τώρα ο Γιώργος Λιάγκας. Να τον κοροϊδέψουν, εννοείς. Ναι, και επίσης δεν ξυπνήσανε μια μέρα και είπαν να κάνουμε αυτό. Υπήρχε πάλι κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα και είχε γίνει αυτό το εξώφυλλο. Ναι, ήταν ένα εξώφυλλο που ήταν γύρω από την επικαιρότητα. Το εξώφυλλο το θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποια ήταν η εποχή εκείνη που υπήρχε πάλι κουβέντα. Είχε γίνει ένα αντίστοιχο εξώφυλλο με το Σάκη Ρουβά στον Ήτρο, αν θυμάμαι καλά, και κάνανε παραλλαγή του εξώφυλλου του Σάκη Ρουβά με τον Γιώργο Λιάγκα στο Downtown. Αν θυμάμαι καλά, αφορμή δεν είχε γίνει. Για να την πούμε στον Γιώργο Λιάγκα δηλαδή. Δούλευε εκεί στο Downtown τότε. Τότε όχι. Γενικότερα στην εταιρεία. Αν δεν κάνω λάθο, Νίκο, διόρθωσε με που ήσουν στα περιοδικά μέσα. Τότε δεν ήταν τόσο έντονο το κίνημα του να προσέχουμε τι λέμε και να μην. Δεν υπήρχε αυτή η λέξη. Δεν υπήρχε καν η λέξη. Και όταν έχει υπάρξει ο ίδιο εξαιρετικά δεικτικός και ο Γιώργος Λιάγκας έχει πει στο παρελθόν πράγματα τα οποία πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θα τα έλεγε σήμερα. Είναι πιο προσεκτικός για τα δεδομένα του Λιάγκα. Έτσι, εννοείται, εννοείται. Όλοι είμαστε και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εννοείται, εννοείται. Φαίνεται όμως ότι είχε πειραχτεί, γιατί για να το λέει μετά από τόσα χρόνια, φαίνεται ότι μέσα του πραγματικά όλα αυτά που άκουγε και αυτός τα μάζευε και έχει ένα παράπονο ότι ξέρεις κάτι, εμένα ρε παιδιά γιατί. Αλλά νομίζω ότι εν μέρει δόθηκε απάντηση. Ο Γιώργος αρέσκεται, γιατί ξέρει ότι αυτό το πράγμα πουλάει, να φέρνει την κουβέντα στον εαυτό του. Ναι, αυτό είναι επίσης μια αλήθεια. Δηλαδή είναι ένας ρόλος λίγο αυτό, ένας τηλεοπτικός ρόλος. Πολλοί παρουσιαστές το κάνουν. Εγώ έτσι το λαμβάνω. Ναι, αν το ξέσπασμα αυτό το προχθεσινό, δηλαδή το χθεσινό του Γιώργου Λιάγκα, θεωρείς ότι ήταν λίγο παραπάνω τσιμπημένο από όσο το νιώθει πραγματικά. Μπορεί να τον είχε πειράξει, γιατί μπορεί να μην υπήρχε κακή πρόθεση, αλλά να τον είχε πειράξει. Καμιά φορά μας λένε κάτι, δεν υπάρχει κακή πρόθεση, αλλά μπορεί να μας έχει στεναχωρήσει. Παίζει και αυτό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Κοιτάξτε, επειδή τώρα με ρωτήσανε και σε κάποιες δηλώσεις έτσι, για αυτά που έγραψα χτες. Στο Νικόπολης blog, στο OK. Έχω περάσει έτσι μια δυσκολία με τον Γιώργο. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Αυτό που είπες, για να το μεταφέρουμε και στον κόσμο, αν θέλεις εσύ, γιατί το έγραψες, το δημοσίευσες. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Σας λέω, επειδή με ρωτήσανε κιόλας χτες. Ήταν πάλι αρκετά χρόνια πριν, είχαν στο πάνελ τότε τον Άρη Καβατζίκη και του έλεγε ο Γιώργος έτσι με έντονο ύφος, πιστεύω θα το θυμάται ο Άρης ακόμα αυτό, ότι εσείς τώρα τα περιοδικά δεν πουλάτε πια σχεδόν καθόλου, γιατί βάζετε τους ανθρώπους, ήταν καλοκαίρι, ξέρεις, που τους φτιάχνουμε λίγο τους ανθρώπους με μαγιό. ναι. Ότι τους κάνετε πάρα πολύ Photoshop, γι' αυτό πια δεν πουλάτε, γιατί είναι ένα ψέμα όλο αυτό. Και σας προκαλώ. Και σας προκαλώ να σταματήσετε να κάνετε Photoshop και όλα αυτά. Υπάρχει αυτή η συζήτηση, έχει γίνει τηλεοπτικά, στον αέρα. Και ξέρεις, λέω εγώ, οκ, δεν θέλει τόσο Photoshop ο Γιώργος και λέει ότι δεν πουλάμε πια τα περιοδικά, αλλά κάτσε να ακολουθήσω αυτό που λέει ο Γιώργος, να του κάνω λιγότερο Photoshop. Όχι καθόλου, προσοχή, έτσι. Να του κάνω λιγότερο Photoshop. Γιατί τον φτιάχναμε, επειδή ο Γιώργος πάντα πήγαινε για μπάνιο, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες πηγαίνει για μπάνιο. Και τον πρόσεχα. Ήμασταν και στον ίδιο όμιλο, γιατί τότε και ήταν στον όμιλο Αντένα. Και κάνω λιγότερο Photoshop. Το τι έγινε μετά. Εγώ κόντουσα να έχω στη δουλειά μου τότε. Γιατί? Το οποίο, άσε που το έμαθα με καθυστέρηση. Έμαθα ότι έγινε μια αναστάτωση, αλλά δεν ήξερα ότι είχε πάει το πράγμα τόσο σοβαρά. Γιατί, όπως μου είπε μετά την ιστορία ο ίδιος ο Γιώργος, έστειλε επιστολή παρέτησης στην ιδιοκτησία του Αντένα, λέγοντας ότι τα περιοδικά του ομίλου σου δεν με φροντίζουν. Αλήθεια, κύριε Κυριακού. Εγώ το ακούω τώρα όλο αυτό. Και τον καλεί ο κύριος Κυριακού στο γραφείο και του λέει, έτσι πως μου έχει μεταφέρει ο ίδιος ο Γιώργος, τι να κάνουμε τώρα, να τον σταματήσουμε, να τον πάψουμε από διευθυντή του, OK. Και γυρνάει ο Γιώργος και λέει όχι. Σας λέω, είναι λόγια του Γιώργου αυτά, έτσι πως μου τα έχει μεταφέρει. Μετά την ιστορία, όχι, δηλαδή, και σου λέει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί επειδή δεν είναι και ο πιο συμπαθής άνθρωπος στα ελληνικά μίντια. Θα το χρεωθώ εγώ και θα μου κάνει τελικά χειρότερο κακό αυτό το πράγμα. Σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς, Γιώργο, κράτησα τη δουλειά μου. Αυτά τα είπατε μετά από χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μετά, εγώ με τον Γιώργο τα βρήκαμε, κάναμε πολύ στενή παρέα. Θέλω να σου πω ότι εγώ, όχι κακία δεν κρατάω. Και με τι αφορμή είπατε αυτή την ιστορία. Εγώ τον αγαπάω τον Γιώργο, γιατί έχω γνωρίσει ένα Γιώργο που δεν είναι αυτό που βλέπουμε
το μπροστά ξέρω, στις κάμερες. Εγώ, ναι. Ναι, το έχει γνωρίσει κι εσύ και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Ναι, καθίστε ρε παιδιά, γιατί εγώ που δεν ξέρω τον Γιώργο. Και δικαίως. Εγώ που δεν ξέρω τον Γιώργο. Βλέπω χθες έναν άνθρωπο να λέει με παράπονο ότι εμένα μου κάνανε bullying, μου βάλανε το Photoshop και με κοροϊδέψαν τότε. Και τώρα ακούω μια ιστορία ότι έγινε όλη αυτή η μανούρα επειδή δεν μπήκε το Photoshop. Θέλετε να μου εξηγήσετε, επειδή εσείς το ξέρετε καλύτερα τι από τα δύο είναι. Άλλο γιατί καμπερδεύουμε λίγο τώρα. Να σε κάνω από την πίλτερ. Ουσιαστικά δεν ήταν Photoshop να σε κάνω από την πίλτερ, είναι ένα άλλο κορμί. Ναι. Ουσιαστικά λες ότι κρατάμε τη φάτσα, γιατί η φάτσα είναι αυτή που ξέρει ο κόσμος. Και από κάτω για σώμα βάζω το σώμα τη. Και βγαίνει το εξώφυλλο μου όπως είναι κανονικά. Και βγαίνει το κανονικό τρολάρισμα. Και βγαίνει το εξώφυλλο κανονικό που είναι όπως είναι και δεν υπάρχει κανένα τρολάρισμα, καμία κοροϊδία. Και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί εγώ την το εξώφυλλο ήταν η κεντρική ιδέα το ρολάρισμα. Δεν υπήρχε η λέξη τότε, όπως και το political correct, αλλά ήταν. Έμοιαζε με το ρολάρισμα. Όχι, το εξώφυλλο που συζητάμε. Ναι, δεν έχω πάει. Αυτό ήταν και το σκεπτικό, δεν ήταν λίγο. Ήταν το ρολάρισμα. Σας λέω και θυμάμαι τότε. Προφανώς δεν του άρεσε. Με βάλανε να δείξω. Δικαίωμά του να μην το πει. Ακριβώς αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Αλλά αγαπητοί να μου πει ότι ή θέλω Photoshop να μην τρολάρει. Ή δεν θέλω, δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω λίγο. Υπάρχει μια απόσταση βέβαια το ένα στο άλλο. Μην τρελαθούμε. Μια απόσταση λόγω και πράξη. Υπάρχει μια απόσταση από το ένα στο άλλο. Άλλο είναι σε τρολάρο, τύπου φαν, και άλλο είναι θέλω ή δεν θέλω. Δηλαδή, σου λέει ο άνθρωπος, όχι ο συγκεκριμένος οποιοδήποτε, υπάρχει μια μέση λύση. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Ούτε να με τρολάρεις, ούτε να με κάνεις αγνώριστο από το ρετούς. Επίσης, τι είναι πίσω το σώμα του bodybuilder, δεν το κάνατε πολύ. Είναι too much. Είναι too much. Δεν χρειάζεται όταν ρεκεβάζεμα. Πάει too much. Αλλά μετά τα βρήκατε, δεν έγινε τίποτα. Αφού ήσασταν μαζί πριν λίγα χρόνια. Δουλέψαμε μαζί. Όχι, εννοώ στα δικά σου αυτιά. Δεν ήρθε ποτέ αυτή η ιστορία από τη διοίκηση. Δεν ήρθε, δεν ήρθε τόσο έντονη. Κατάλαβα ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλη παπούρα, γιατί με βάλανε καταρχάς να δείξω τις φωτογραφίες, το πριν και το μετά, δηλαδή για να αποδείξω ότι όντως είχα. Το είχες κάνει Photoshop. Είχα απλά κάνει, απλά δεν είχα κάνει το Photoshop που κάναμε μέχρι τότε. Ήτανε που... το light edition. Ήτανε ένα πιο ελαφρύ. λοιπόν, αγαπάμε Γιώργο. Καλή αυτό είναι το δεκάτερο. Και από τη μια είναι καλό που αλλάζουν οι εποχές. Εγώ αυτό έχω να πω και το βλέπω σε πολλά σημεία της τωρινής πραγματικότητας. Ότι είναι καλό που εξελισσόμαστε και αυτή η πολιτική ορθότητα καλώς έχει μπει. Βεβαίως. Και στο δημόσιο λόγο και στο τι λέμε. Όταν θα καταργηθούν οι εκπομπές σχολιασμού θα δείτε τι ωραίο που είναι. Γιατί απλά... γιατί... Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Και κάποτε εσύ, η Ποσειδώνα, η αμετροέπεια που υπήρχε και ο καθένας έβγαινε και έλεγε σαφέστατα. Τα τέρατα απλά δηλαδή. Είναι το γνωστό θέμα που το συζητάμε κάποιοι άνθρωποι ότι θέλει προσοχή τόσο όσο. Εγώ προτιμώ να φοβάται κάποιος να κράξει. Την ελευθερία και το χιούμορ. Προτιμώ να φοβάται κάποιος να κράξει, πάντα να υπάρχουν παιδιά σπίτι και το μάτι. Γιατί να κράξει, όταν λες τη γνώμη σου. Ούτε εγώ θέλω να κλαίνε παιδιά στο σπίτι, φτάνει αυτό. Όταν λέει κάποιος κάτι που είναι ομά ρεαλιστικό, δεν σημαίνει ότι δεν συμπονεί τους ανθρώπους που κλαίνε στο σπίτι. Δηλαδή λίγο φτάνει αυτό. Και αυτό μια μανία τοξική θετικότητα είναι αυτό το πράγμα. Αυτό λέγεται τοξική θετικότητα, είναι new entry. Είναι ότι οι άνθρωποι που λέμε παιδιά, να πούμε και κάτι λογικό, να πούμε και κάτι ρεαλιστικό, είμαστε κακοί και βγαίνει. Π.χ. Μέρη Συνατσάκη και είναι αλήθεια. Με τον Φωτοστέφανο. Στο δημόσιο λόγο πρέπει να είμαστε. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λόγο σίγουρα. Σίγουρα θέλω να πω, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θέλω να πω ότι όποιος λέει παιδιά να σκεφτούμε αυτό το ενδεχόμενο δεν σημαίνει ότι είναι απάνθρωπος, ότι θέλει να κλαίνει άνθρωποι στα σπίτια. Όχι, ο τρόπος όμως που θα βάλει στο τραπέζι και αυτό το ενδεχόμενο σαφώς, παίζει πολύ μεγάλο απλά ρόλο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Εγώ το βάζω και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ως μη μας παρασύρει και πάμε σε ένα νέο φασισμό που μπορεί να γίνει ένα νέο φασισμό λεκτικό. Τα αδέφη Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και πάω σε μια πολύ και φέρει και την απόλυτη ευθύνη. Εντάξει. Έβαλες τελεία. Να πάω παρακάτω. Εννοείται. Εννοείται, λένε μου. Γιατί το λες συνέχεια. Νιώθω άσχημα. Θέλω να ξέρω ότι... Εννοείται. Θα σταματήσετε μια φορά. Βούρου. Λοιπόν, και πάνω το κάνω ευγενικά. Γιατί βρήκαμε την Τζίνα Λιμόνου και τον Λάκη Γαβαλά εχθές στο Fashion Week και ο Ηλίας Κουλάς ήταν εκεί και μιλήσανε για όλα. Πάμε να δούμε τι λέει η Τζίνα Λιμόνου για το αν έχει δεχτεί πρόταση να κάνει κάτι τηλεοπτικό, κάποια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και ο Λάκης Γαβαλάς χρησιμοποιεί έναν ειδικό χαρακτηρισμό για τη Σοφία Χατζηπεντελή. Η παρουσία σας θα ήταν κάτι που θα θέλατε να κάνετε ή μεταγενέστερα, σε μόνιμη βάση. Κοιτάξτε, είναι κάτι που μου αρέσει και το κάνω στο κανάλι μου, στο Good Life by Gina στο YouTube. Θα το έκανα μόνο αν με ενδιαφέρει πολύ το αντικείμενο. Σας έχουν κάνει προτάσεις. Μου αρέσει πολύ το well-being. Ναι, μου έχουν κάνει προτάσεις, απλώς έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο αυτή τη στιγμή, γιατί ασχολούμαι με την εταιρεία, με τα καλλιτικά που έχω βγάλει, με τα τέσσερα παιδιά μου. Υπάρχουν πολλές εκπομπές μόδας στην ελληνική τηλεόραση, στο My Style Rock, στο Shopping Star. Βλέπετε κάποια από αυτές? Δεν έχω χρόνο να βλέπω τηλεόραση καθόλου, παρόλο που έχω δουλέψει πολύ στην τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι είναι εκπομπές που είναι ευχάριστες για το κοινό. Σας λείπει η τηλεόραση γενικά?
Μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Μόνο αν κάνω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί γενικώς η τηλεόραση έχει μία παραγωγή από πίσω που είναι στρεσογόνα και είναι. Δεν είναι πάντα εύκολη. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε τη Σοφία Χατζηπαντελή. Δεν την έχω δει, οπότε δεν θέλω να σας τη σχολιάσω. Τη γνωρίζετε όμως. Ναι, φυσικά, αλλά δεν την έχω δει. Προσωπείτε ένα διαφορετικό κομμάτι της μόδας, ένα πιο εναλλακτικό. Εσείς αποδέχεστε αυτό το κομμάτι στη μόδα? Καταρχήν δεν κάνουμε body shaming, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ομορφοί. Το μόνο θέμα για κάποιον που μπορεί να είναι υπέρβαρος είναι το θέμα της υγείας του. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι όμορφος, οι καμπύλες. Ο Μποτερό, ας πούμε, είναι ένας από τους γλύπτες που λατρεύω, που κάνει αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους. Και θεωρώ ότι είναι θέμα, η ομορφιά είναι θέμα προσωπικότητας και πόσο αυτοπεποίθηση έχεις. Αυτό είναι περισσότερο. Σαν σχεδιαστής, σε ποιο μοντέλο θα δίνατε το ρούχο σας, στην Ηλία Παπαγεωργίου ή στη Βίκυ Καγιά? Σαν σχεδιαστής. Μαζί με το team μου θα έδινα σε ένα νέο κορίτσι φρέσκο, το οποίο θα ήταν πολλά υποσχόμενο. Είχατε δώσει πολύ επιτυχημένα το στίγμα σας στο My Style Rocks, το παρακολουθείτε? Ναι, μερικές φορές το παρακολουθώ. Έχετε... Και στενοχωριέμαι. Γιατί? Γιατί όλα τα κορίτσια κλαίνε συνέχεια και με στεναχωρούν και εμένα, ξέρετε. Δηλαδή, όλο λέω, αύριο θα πάω να βάλω βλεφαρίδες ψεύτικες σκέζες από αυτές που βάζουν όλες και είναι σαν ανεμιστήρα. Αλλά πού να πάω, καλέ, με το δάκρυ θα ξεκολλήσουν. Ευτυχώς το βλέπω σπάνια, γιατί αλλιώς θα κινδύνευα. Εκπροσωπούν τελικά οι εκπομπές μόδας τη μόδα ή το reality? Καμία σχέση. Τη μόδα δεν την εκπροσωπούν δυστυχώς σε τίποτα. Δεν έχει χαζομάρες, δεν έχει κατηνιές. Η μόδα είναι περήφανη, περπατάει κορδωτή. Μπαίνει στις βιτρίνες, μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων, καλοποιίζει ανθρώπους. Δεν τους κάνουν να γίνονται ψυχαναλυτές και να παθιάζονται με κάποιο κορίτσι ή να μισούν κάποιο άλλο. Αυτοί έχουν κάνει, από ό,τι βλέπω κάτι σχόλια, να μισούν κάποια κορίτσια, τα οποία μπορεί στην κανονική του ζωή να είναι εκπληκτικά κορίτσια. Εκεί όμως είναι μαριονέτες κάποιου κόνσεπτ που δυστυχώς δεν τις ευνοεί. Θέλω να μου σχολιάσει και την άκοψη χειρονομία που έκανε η Σοφία Χατζηπαντελή κατά την έξοδο της Ραμόνας Βλαντή. Το έχετε δει? Ναι, το έχω δει βέβαια, γιατί τον παράξανε 100.000 άτομα. Και είπα και πάλι ότι η Χατζηπαντελή κάνει κινήσεις με τα νύχια της, με αυτά όλα τη διακόσμηση που βάζει απάνω τους που είναι σαν λατέρνα της παλιάς πλάκας, της περιοχής πλάκας εννοώ, και της πλάκας γενικότερα. Οπότε μπορεί να ήταν μια χειρονομία να δείξει τον νύχι της, που το ένα είναι μακρύτερο από το άλλο, τι να σας πω. Γιατί αν ήταν έτσι και την κρατάει η Επιτροπή ακόμη, κάνει, μάλλον ο σταθμός, κάνει λάθος. Παιδιά, ο Λάκης είναι ο Λάκης. Δηλαδή, δες τώρα τι ωραία, το πήγε από εδώ, το έφερε από εκεί. Είπε αυτό που ήθελε να πει, αλλά κατέληξε και εκεί που έπρεπε να καταλήξει. Μπράβο, γιατί πήγε να το σώσει και μετά το αποτελείωσε με την πλάκα. Παίζει ρόλο το χιούμορ και η χαριτομενιά, έτσι, γιατί κατά καιρούς έχει πει και πολύ ακραία πράγματα, αλλά πάντα με έναν τρόπο που δεν παρεξηγείται. Δέχομαι να πω ότι για το My Style Rocks έχει τρέφει μια αδυναμία ο Λάκης Γαβαλάς. Το αγαπάει πολύ αυτό το show. Κοίταξε να δεις αυτό. Αν έμενε μόνο το ότι κανονικά το παιχνίδι, το κανάλι θα έπρεπε να τη διώξει μετά από αυτή τη χειρονομία, δηλαδή αν έλεγε αυτή την πρόταση, ναι, θα ήταν κάτι που θα ήταν πολύ αυστηρό. Σωστό η γνώμη του, σεβαστή βέβαια πάντα. Και αυτό που θα επέλεγε εκείνος να πει. Τώρα τι σου λέει? Έδειξε τα νύχια της, γιατί αν, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν. Είναι διπλής. Δεν έδειξε κανένα νύχι. Αυτό είναι διπλής. Σαν τη λατέρνα που ήταν επίσης διπλής. Γιατί? Τα νύχια μου. Α, ναι. Έτσι, έτσι από την χειρονομία και μόνη της δεν μένει στο νύχι, φαντάζομαι. Είναι μια χειρονομία που τα λέει όλα από μόνη της. Αλλά θέλω να πω ότι το πήγε λίγο από εκεί για να το κάνει λίγο πιο γλυκό, πιο εύπεπτο, για να καταλήξει στο αν όντως συνέβαινε αυτό που λέτε και εσείς το κανάλι θα έπρεπε να έτσι, την απομακρύνει. Ακριβώς. Επίσης, το My Style Rocks για τον Λάκη, ο οποίος αντιπροσωπεύει μια εποχή της μόδας τεράστια και πάρα πολύ μεγάλη και μεγαλειώδη και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλη τώρα η μόδα βγαίνει στο TikTok. Όλες οι παίκτριες του My Style Rocks είναι μέσα από το TikTok, παιδιά. Ακριβώς, παιδιά. Ακριβώς, άρα, ακριβώς, λοιπόν, ποια μόδα. Απομυθοποίηση είναι. Και είναι κάτι πολύ προσβάσιμο, γιατί κάποτε η μόδα ήταν και λίγο, ξέρεις, ένα άλλο universe, ένα άλλο σύμπαν. Εντάξει, είναι η βάση η μόδα και μετά είναι όλο το άλλο που έχει να κάνει έχει με τις σχέσεις. Έχει αλλάξει και η μόδα, γιατί το βλέπουμε σε άλλες μορφές τέχνης, σε θέατρο, μουσική κτλ. Που έχει αλλάξει τεχνολογία και πολλά πράγματα, αλλά και η μόδα. Όμορφη. Ναι, όμορφη. Αλλά θυμίστε μου, πού την έχουμε δει τηλεοπτικά? Έπαιζε στο Ρίγα και Αποστόλου, δεν έπαιζε. Σαν ηθοποιό, σε εκπομπή λέω την έχουμε δει κάπου. Ναι, ούτε εγώ θυμάμαι. Γιατί είπε έκανα τηλεόραση, μήπως εννοούσε ότι έκανε εκπομπή. Σε σειρά, σειρά. Σειρά, εντάξει, εννοείται. Και έχουμε και αρκετά χρόνια και είναι κούκλα, παιδιά. Δείτε τώρα μια αριστοκρατική. Σαν να είναι 15 χρόνια πριν. Τότε είναι η ίδια εικόνα, δεν έχει αλλάξει. Κούκλα.
Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι εσείς τηλεφωνείτε στο 14800 όσες περισσότερες φορές μπορείτε, γιατί σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα δούμε ποιος είναι ο τυχερός ή ποια είναι η τυχερή που θα κερδίσει την δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ από τη Βιοκαρπέτ. Να σας υπενθυμίσω ότι αν μέχρι την Κυριακή 5 του Νοέμβρη επισκεφτείτε ένα από τα 45 καταστήματα της Βιοκαρπέτ, το επίσημο e-shop της εταιρείας, το biocarpet.gr, μπορείτε να κερδίσετε, να παραλάβετε το πιο χουλιάρικο δώρο. Δύο γούνινα χαλάκια με πολύ δώρο από τη Βιοκαρπέτ. Για σας με πάρα πολύ αγάπη. 14800 τηλεφωνείτε, είναι η όμικρον κενό, το νοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό για να στείλετε τα μηνύματά σας. Ταυτόχρονα μπαίνετε στην κλήρωση για το Peugeot 208, την έκδοση Like, 1200 κυβικά, 75 άλογα, αξίας 19.000 ευρώ. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε την αποκάλυψη για τον τραγουδιστή που θα πέσετε από τα σύννεφα. Είναι κάποιος που δεν έχετε ξαναδεί και δεν περιμένετε να δείτε. Διπλή να αναλαμβάνει. Διπλή αποκάλυψη έχουμε για τον τραγουδιστή. Να αναλαμβάνει δική του τηλεοπτική εκπομπή. Θα σας αρέσει πολύ. Χριστίνα Πολίτη, μία μοναδική αγαπημένη. Πιάμε ένα πολύ ωραίο καφέ στα μισά της εβδομάδας στο κέντρο της Αθήνας και μιλήσαμε για όλα. Μία γυναίκα που πραγματικά θέλεις να συναναστρέφεσαι και να κουβεντιάσεις μαζί της, γιατί όλα τα κεφάλαια της ιστορίας της είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε μέχρι να πιείτε μια γουλίτσα καφέ. Θες απ' τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπισσα. Κι όταν δε σ' έχω σονιλεύομαι, κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά. Θες απ' τα μάτια μου. Ζήνα Κουτσελίνη, ε! Ναι, ναι. Αλλά να τη στείλουμε αλήθεια. Και ένα μεγάλο, μεγάλο φίλι. Ποια είναι η αλήθεια? Αλήθεια, ότι αγαπάς τον Κουτσελίνη. Αλήθειες με τη Ζήνα. Λοιπόν, διμερούλα στείλαμε σήμερα ένα φίλι. Διαδικτυακά. Διαδικτυακά και WhatsAppικά. Να τη στείλουμε και τηλεοπτικά. Μωράκι μας, πιστεύω ότι Δευτέρα θα είναι ένα κομμάτι. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα είναι πολύ αχνή η γραμμή. Δεν την κρατάει τίποτα. Αχνή γραμμή να έρθεις, Μέρη. Ορίστε. Λέω αχνή η γραμμή στο τεστ, να έρθει Δευτέρα. Ναι, ναι, θα είναι. Θα έρθει πως... Καλέ, άλλο κακό να μην μας βρει. Πώς το έκανες αυτό το χορευτικό? Σήκω στο κεφάλι, τρούφα και τρόμαξε. Όχι, ναι, ναι, σήκω στο λιοντάρι το κεφάλι. Δεν ξέρω τι μου συνέβη. Εσκάλωσε στο τραπέζι. Όχι, τι να εσκάλωσε, αυτό γλιστράει. Λοιπόν, πάμε στον Λευτέρη Μετσόπουλο. Έχει τεστ μέσα από το πρωινό σου, σαν να το ξέραμε. Παιδιά, πραγματικά. Κάναμε την κουβέντα. Τι θα γίνει με το πιο μεγάλο, το μεγάλο παζάρι. Τι θα γίνει με την. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Με το τηλεπαιχνίδι αυτό, πώς πάει στους πίνακες στις AGB, αν είναι ικανοποιημένη εκεί στον Α, γιατί δίνει και LinkedIn στο δελτίο ειδήσεων. Και κάναμε την κουβέντα εδώ ότι θα αλλάξει η ώρα το πιο μεγάλο παζάρι και για να δώσει LinkedIn στο δελτίο οικογενειακές ιστορίες. Συναντήσαμε τον Λευτέρη Μητσόπουλο. Θέλω να δούμε τι λέει για όλες αυτές τις αλλαγές και για τα νούμερα τηλεθέασης. Και μετά έχουμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Λευτέρη, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σου κάναμε το κιού. Τη μέρα που σας γνώρισα. Πώς είσαι εδώ στο Happy Day? Εντάξει, παιδιά, πάρα πολύ καλά. Καθημερινά, Happy Day με την ομαδάρα μας. Πάμε τέλεια, φανταστικά. Και το καλύτερο είναι ότι είμαστε παρεά και αράζουμε. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εδώ τα βλέπεις τα νούμερα? Όχι. Όχι, δεν ήμουν ποτέ, δεν κοιτούσα ποτέ ούτε τα νούμερα, ούτε και στο παζάρι τα κοιτάω, ούτε και εδώ. Γενικά δεν. Ό,τι είναι να γίνει, γίνεται. Ό,τι βλέπουμε και όπως το βλέπει και ο κόσμος, μας αρέσει να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα και να βγαίνει προς τα έξω προφανώς. Τώρα δεν είμαι από αυτούς που θα κάτσω να κοιτάω, να μπω στα site, να κοιτάξω τα νούμερα ή να ψαχτώ. Δεν είχες μπει στη διαδικασία στο δικό σου πάρτι της εκπομπής εδώ στο Happy Day να δεις πώς πάει αυτό? Το βλέπω, εντάξει, αναγκαστικά, ρε παιδί μου, επειδή το ανεβάζουν και τα παιδιά, με κάνουν tag, το βλέπω, αλλά δεν είμαι όμως από αυτούς που θα κάτσω να ψαχτώ εγώ και να πω «Α, κάναμε ή πέσαμε». Θα σε πάω και στο μεγάλο παζάρι. Τι γίνεται εκεί, γιατί πολλά ακούμε? Πάρα πολύ ωραία, πολύ διασκέδαση, περνάμε φανταστικά.
Έχουν μπει εντατικά πολύ μεγάλα δώρα. Είχε πει και ο κύριος Μικρούτσικος στην Σούπερ Κατερίνα ότι ακούμε το πιο μεγάλο παζάρι, αλλά τα δώρα δεν είναι τόσο μεγάλα. Εντάξει, στην αρχή λογικό ήταν, μόλις είχε ξεκινήσει και μετά από τόσα χρόνια. Οπότε έπρεπε να δούνε πώς θα πάει και για μένα στην ουσία δεν είχαμε ξεκινήσει καν. Τώρα έχει γίνει το σωστό παζάρι, τώρα έχουν μπει τα ωραία δώρα και θα ανέβει πολύ περισσότερο. Τελικά θα πάει όλη την σεζόν, εσύ τι ξέρεις? Αυτά γνωρίζω, κανονικά. Είχε ακουστεί ότι ενδεχομένως να τελειώσει τον Δεκέμβρη, κάπου εκεί στις γιορτές, και μετά να ξεκινήσει ένα νέο παιχνίδι, το Password, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ούτε μας έχουν πει. Γενικά, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, μαθαίνει ο άλλος τι φαΐ έχουμε στο σπίτι μας και εμείς δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αλλά εμείς είμαστε μια χαρά, πάμε καλά και το πιο μεγάλο παζάρι είναι απίστευτο. Με ανταγωνισμό μπαίνεις στη διαδικασία να τον δεις? Όχι. Δεν ήμουν ποτέ έτσι. Τον Αντώνη είναι Όδο Ζαρίφη. Τον Αντωνάκο μου, τον έχω παρακολουθήσει, τον βλέπω. Μιλάμε όσο μπορούμε γιατί τρέχει κι αυτός, τρέχω κι εγώ. Εντάξει, μου έχει λείψει, τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι φανταστικός, δεν φοβάμαι τίποτα σε αυτόν και πάνε σφαίρα τα παιδιά. Κάνετε κάτι μαζί? Μακάρι, το εύχομαι. Μόλις ξεμπερδέψουμε και έχουμε τον ελεύθερο χρόνο να κάτσουμε πρώτα απ' όλα, να τα πούμε και να μπορέσουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε βασικά κάτι. Εννοείται, χαρά μου θα ήταν να κάνω κάτι με τον Αντώνη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι οι δηλώσεις του Λευτέρη ήταν πριν ανακοινωθούν οι αλλαγές. Γιατί όλο αυτό προέκυψε χθες το απόγευμα. Εμείς τον είχαμε συναντήσει πριν τον Λευτέρη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη να βάλουμε στην παρέα μας και τον Δημήτρη Σαράντο. Έλα, Δημήτρη. Όπα. Δεν έχει τέλο. Ο άνθρωπος είναι... Σωστό. Δεν έχει τέλο. Είσαι αγόρι του Λευτέρη, λεπά. Παιδιά. Είσαι ο Δημήτρης Ευαγγελάτος. Παιδιά, μόλις τώρα παρουσιάζουμε στον Α, έτσι, τη μεγαλύτερη βελτίωση που μπορεί να παρουσιάσει αυτό το παιχνίδι, το πιο μεγάλο παζάρι. Πρόσεχε, μην πατήσεις και τα πόδια του Κασελάκη. Να είμαι το ζόγκ. Όχι, αυτά τα προσέχει ο Ευαγγελάτος. Είσαι ο Ευαγγελάτος του Open. Πρόσεχε το φίλι, θα μην μπει στο μάτι σου τουλάχιστον. Δέσποινα μοιραράκι τη καρδιά. Παρασκευή σήμερα, εντάξει, έπρεπε λίγο να κάνω κάτι πιο εντυπωσιακό. Γιατί δίνουν χαλιά στο παζάρι? Απλά πάνε χάλια. Έλα, σταμάτα, μην γίνεσαι κακούλης, αλλά να σου πω κάτι. Θα μπορούσαν σιγά σιγά να το εμπλουτίσουν και λίγο παραπάνω. Φυσάει και αυτό. Αυτό ήταν μεγάλη καφέ. Έλα, μου εντάξει, λίγο παίρνει κανένα και εσύ. Βιοκαρπέτ. Είναι μίστε. Αυτή την βιοκαρπέτ, μακάρι και την αγαπάμε και πάντως σου πάει. Σου πάει το εφέ, Δημήτρη. Και ο λεπά. Τι ξέρουμε για το μεγάλο παζάρι, Δημήτρη Σαράντο? Λοιπόν, να σταθεροποιηθώ λίγο για να σας τα πω. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είδαν και από είδαν. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν διάφορα έτσι πράγματα, όπως έχουμε συζητήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σκέφτηκαν μήπως, ας πούμε, βάλουν ένα καινούριο παιχνίδι, όπως έχουμε πει το Password, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, το οποίο το διέψευσαν ουσιαστικά. Πώς να σε πάρουμε σοβαρά, δεν θα δούμε. Αντί στην εικόνα σου, θα μπορώ να γίνει. Παιδιά, το βλέπω και προσπαθώ να κρατηθώ. Μην με κάνετε να γελάσω, γιατί κατά πάθος είμαι ένας άνθρωπος σοβαρός. Ευτυχώς, αγόρι μου, πας γυμναστήριο και έχεις κοιλιακούς και μπορείς να σταθεροποιηθείς το χαλί. Μπράβο. Ναι. Ο Αλαντί. Λοιπόν, και α, το δώσατε και φουλ. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό που κάνατε. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε ήταν αυτό σαν σκέψη. Μετά όμως, τέλος πάντων, τα νούμερα, επειδή δίνει και leading στο δελτίο ειδήσεων, προβληματίζει καθημερινά. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι λίγο να ανέβουν τα νούμερα. Οπότε αυτό που σκέφτηκαν τελικά. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς εχθές. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς τελικά εχθές. Να κάνουν μία τράμπα με τις οικογενειακές ιστορίες. Open δηλαδή, και γένετο. Να έρθει πριν. Open και γένετο. Open, ακριβώς. Το παιχνίδι, έτσι ώστε μετά. Να έρθουν οικογενειακές ιστορίες, όπου εντάξει, εκεί βέβαια αλλάζει και ο ανταγωνισμός. Να δούμε και τι νούμερα θα φέρουν και αυτές. Πάντως, ρε παιδιά, είναι τρομερό το πόσα χρόνια υπάρχουν οικογενειακές ιστορίες, είναι οι ίδιες και σε όποια ζώνη και να τις βάλεις, είναι... έχουν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Όταν σοκαριστικό, εγώ σας είπα ότι έχουν σοκαριστικό, πλάκα μεν, και σοκαριστικό μεν, αλλά πραγματικότητα. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, είναι κάτι νούμερα. Σαν ένα reality, χωρίς να είναι reality, με ανθρώπους. Χωρίς. Που μπορεί να είναι άγνωστο, αλλά προτιμούν δηλαδή τις οικογενειακές ιστορίες για LinkedIn στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τραγικό. Παρά ένα τηλεπαιχνίδι που είναι ένας ζωντανός οργανισμός και μπορείς να κάνεις. Ένοχη απόλαυση, παιδιά, σας λέω, τις οικογενειακές ιστορίες. Ένοχη απόλαυση. Αυτό που λέμε το βλέπω, δεν βλέπεις την υποκριτική σε όλο το μεγαλείο. Αλλά... Αυτό που δεν έχουν κάνει. Κοιτάξτε, μπορώ και με το ένα πόδι. Αυτό που δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι να βγάλουν το ζόγκ, το οποίο πραγματικά κλέβει τις εντυπώσεις. Πρόσεχε, μην παίζεις την άγκραμπα και σε κυνηγάμε και σε ψάχνουμε. Έπεσε από το χαλί. Έπεσε από το χαλί. Βασικά χάθηκε το πόδι μου στο χαλί. Αυτά. Υπάρχει δίκτυο ασφαλείας για να με κρατήσει.
Δημήτρη, μ' άρεσε αυτό. Θέλω αύριο. Ναι, ναι. Θέλω από Δευτέρα. Ενότητα. Όχι, να κάνουμε μια κόντρα και εμείς στον Ευαγγελάτο. Ακριβώς. Να το πω δημόσια για να το κατοχυρώσουμε. Ναι. Από Δευτέρα πρέπει να κάνεις όπως κάνει ο Νίκος, ο Ευαγγελάτος, που μπαίνει όλα αυτά τα. Να περνάω πάνω από τα πόδια του Κασελάκη. Έτσι, α, θέλει α, το τώρα αυτό είναι και ανάγνωση μυστήρια. Όταν το έχεις, ναι, 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 να περνάς λίγο. Να μπαίνεις εκεί στην καρδιά του ρεπορτάζ. Βεβαίως. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, σε αφήνουμε για την τα ώρα. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο. Καλή πτήση. Α, πάει το κατέβασμα. Μια δουλειά είχες να κάνεις. Μια αυτή. Λοιπόν, και πάμε στο Στάδη Σχίζα, τον οποίο πετύχαμε η Κωνσταντίνα Μαύρου και μιλήσανε για τη σχέση του φυσικά με την Αλεξάνδρα Παναγιώτερου. Η τιμή σχέση του. Η τιμή σχέση του και τη σχέση του μέχρι στιγμής. Μετά το χωρισμό, το Survivor. Αλλά τον ρώτησε το Κωνσταντινάκι μας αν είχε πρόταση για την να κάνει τηλεόραση. Και αν είχε πρόταση, θα έκανε τηλεόραση. Πώς ήταν η φιλοξενία στην Οδό Ζαρίφη 2? Φανταστικά η Κατερίνα, είναι φανταστική, το ξέρουμε χρόνια ότι είναι φανταστική, αλλά πρώτη φορά την γνώρισε από κοντά. Είναι τρομερή, δεν υπάρχει, έχει αίσθηση του χιούμορ, είναι θεά. Ποιος είναι, δεν πιστεύω, τώρα αλήθεια δεν ξέρω. Λες να έχουμε καμιά επίσκεψη? Έλα, Ευαγγελίστρα μου σήμερα. Θεέ μου, βάλει το χέρι σου. Κατερίνα, ξέχασα το κινητό. Α, έχεις επισκέψει, βλέπω. Στάθη μου, ίσως κάτι σου θυμίζει η κοπέλα. Άννα, με λένε, μην μπερδεύεσαι. Α, εντάξει. Είναι μοιάζει, η Άννα. Μοιάζει σε μια φίλη μου, γι' αυτό. Μοιάζει σε μια φίλη, μοιάζει, λέει η Άννα. Μια φίλη μου. Πολύ. Ωραία, τι με βρήκε. Μοιάζει πάρα. Έχετε κάποιες διαφορές, αλλά μοιάζετε λίγο. Μοιάζετε. Εσύ τι πήρες, τι θέση φίλης? Είμαι εδώ και με λένε Άννα. Α, μπερδεύτηκα παραλίγο. Στάθη. Στο άλλο όνομα. Είδαμε και την Άννα. Στην Άννα, ναι. Ως Αλεξάνδρα. Πολύ ωραία, μοιάζει μια φίλη μου η Άννα. Φίλη σου ακούω. Σχέση μου δεν είναι, γνωστή δεν είμαστε, φίλοι μου. Δεν μπορούσατε να βγείτε και για καφέ ως φίλοι? Δεν νομίζω, ωραία. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά στο μέλλον, τώρα είναι νωρίς. Γενικότερα εσύ με τις πρώην σχέσεις σου κρατάς επαφές? Δηλαδή είσαι ο άνθρωπος που μετά θα βγει για καφέ, θα μπορεί να συζητήσει προσωπικά θέματα κτλ? Γενικότερα, γιατί πρέπει να λύσουμε όλες μου τις σχέσεις? Μας απασχολεί. Εντάξει, ανάλογα, ανάλογα την περίπτωση. Ανάλογα την περίπτωση. Δεν ρίχνεις μαύρη πέτρα? Όχι μωρέ, εντάξει, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που τώρα ρίχνω μαύρη πέτρα και θα δω τον άλλο, λέξω, δεν του μιλάω και γενικά αυτά τα κατηνίστικα και αυτά τις μικρότερες. Με έναν άνθρωπο έχεις περάσει ώρες και κακές στιγμές, κρατάς καλές, θα τον δεις σχέση σου, θα πεις και ένα γεια, δεν το συζητάμε. Πιστεύεις ότι μπορεί και να σας μάτιαξαν? Όχι μωρέ, τι να μας μάτιαξαν, εντάξει. Κεφάλαιο Survivor. Ακούσαμε ότι ξεκίνησα τα casting για τους μαχητές. Μπράβο, Γρήγορη. Μπράβο. Μακάρι να βρουν καλά άτομα οι άνθρωποι, να τους βγει το πρόγραμμα. Εγώ την εκτιμάω πάρα πολύ την Ατζούν Μίντια. Μακάρι να τους βγει το πρόγραμμα και πάει πολύ καλά και να κάνω ένα πετυχημένο παιχνίδι. Ακούστηκε ότι η παραγωγή είναι ανοιχτή σχετικά με τους διάσημους και σε παίκτες που είτε αποβλήθηκαν είτε αποχώρησαν και ο θελός. Και εσύ αποχώρησες και ο θελός. Αυτό πρέπει να ρωτήσει την παραγωγή, αν με θέλει. Ξέρω εγώ, αρχικά. Ξέρεις, δεν μου πήρε καν από τον πιάνο το παιχνίδι καθόλου. Τώρα, αν μου κάνουν κάποια πρόταση ή το οτιδήποτε, το συζητάμε, αλλά γενικά θα εξελιχθεί πολλά πράγματα. Μωρέ. Τώρα να πω τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο. Να αφήσω πάλι τη ζωή μου πίσω είναι λίγο χοντρό. Δεν είναι ότι έχω περάσει ένα διάστημα και λες, άντε ξαναπώ. Και γενικά. Δεν νομίζω τώρα ότι κολλάει να ξαναπήγαινα στο παιχνίδι τόσο σύντομα. Γενικότερα, τηλεόραση σε ενδιαφέρει? Όχι ιδιαίτερα. Τώρα είχα κάνει κάποιες συζητήσεις. Πρέπει να είναι κάτι πολύ περίεργο, να μου ταιριάζει πάρα πολύ για να μπω στη διαδικασία. Προς το παρόν, ό,τι προτάσεις μου έχουν κάνει, δεν μου ταιριάζει κάτι από αυτά. Τύπου για πάνελ. Διάφορα τέτοια, ναι. Δεν σας άρεσε να σχολιάζει? Όχι μωρέ. Ξέρεις, μ' άρεσε να μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάζω τη ζωή στον άλλον και δεν ξέρω κιόλας να το κάνω αυτό. Οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει δημοσιογραφία και τα σχετικά, τώρα να πάω εγώ να σχολιάζω, δεν νομίζω ότι το έχω. Εντάξει, είχαμε δει αρκετούς, είτε παίκτες από το Survivor, όπως ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ήταν χρόνια σε πάνελ. Ναι, εντάξει, ο Κωνσταντίνος τέριαζε. Δηλαδή το έχει αυτό. Ας πούμε αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος, μπράβο του, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε μόνο να σχολιάζεις για το Survivor. Μόνο εντάξει τώρα, δηλαδή έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου. Okay, πήγα στο Survivor, ξαναπήγα στο Survivor, όλη μου ζωή θα περιτριγυρίζεται γύρω από ένα Survivor. Ξέρω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα θα τα πω και θα τα αφήσω εδώ.
να πάρετε το Σαββατοκύριακο να τα σκεφτείτε. Έτσι, μπράβο, και θα γυρίσουμε με έκθεση Δευτέρα. Το πρώτο είναι μπράβο, που είναι ίσως και ο μόνος άνθρωπος που έχω ακούσει που έχει βγει από ένα reality που λέει ότι εγώ δεν θα ήμουν καλό σχολιαστή και οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι δημοσιογράφοι, είναι χωρίς ίχνος απαξίωση. Αυτογνωσία το λες αυτό. Μπράβο, του βγάζω το καπέλο σε αυτό ένα και δύο. Λέω. Πήγε τη δεύτερη φορά ο καημένος, ο οποίος καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, του λέει: πήγα τη δεύτερη φορά στο Survivor. Το κόστος ήταν η σχέση μου με την Αλεξάνδρα. Θα ξανασκεφτώ εύκολο να ξαναπάω. Και με τις δύο δηλώσεις δείχνει πολύ σοβαρός άνθρωπος. Να, ένας άνθρωπος, επειδή πολλές φορές χαρακτηρίζουν με απαράδεκτες εκφράσεις τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε reality και ειδικά στο Survivor, που έχει να κάνει και με την αγωνιστικότητα. Δύο δηλώσεις που δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε ένα σοβαρό άνθρωπο. Είναι και αυτό σοβαρό, και το ένα και το άλλο. Έτσι. Σοβαρό. Δεν κάνω και αυτή τη δουλειά, ξέρω μέχρι που απλώνω τα πόδια μου, που λέει ο κόσμος. Και από την άλλη, δεν θα με χαρακτηρίσει ένα παιχνίδι, επειδή πήγα μια μισή φορά. Είναι και λίγο αυτοσυντήρηση, είναι λίγο να βοηθηθώ. Έχει κοπέλα. Θα το κάνω το σουσού. Όταν παίξαμε την συνέντευξη της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου την περασμένη εβδομάδα, η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος εντυπωσιάστηκε από αυτό που είπε. Για το Survivor, ότι αν δεν είχε πάει δεύτερη φορά, ότι τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά στη σχέση μας. Δεν το είχε πει. Γιατί αυτό νομίζω ότι δεν το είχε καταλάβει και το άκουσε πρώτη φορά τηλεοπτικά. Να τα. Δεν το είχε πει μάλλον η Αλεξάνδρα για να μην τον κάνει να αισθανθεί άσχημα, να μην τον στεναχωρήσει. Πάντως, δηλαδή, έμεινε έκπληκτος και δεν ήταν δυσάρεστη η έκπληξη. Δηλαδή, δεν είναι ότι ενοχλήθηκε από αυτή τη συνέντευξη, επειδή, ξέρεις, το συζητήσαμε. Αλλά του έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτή η παραδοχή εκεί της Αλεξάνδρας. Γιατί μεταξύ τους προφανώς δεν είχε υποθεί. Μα και είναι εκεί σημαντικό. Το συνειδητοποίησε, παιδιά, ότι το παιχνίδι αυτό πραγματικά έκανε σε πολύ κόσμο κακό σε αυτό το δεύτερο κύκλο. Βρε, αγάπη μου, από την άλλη μεριά να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι τώρα μου περνάει από το μυαλό. Έφυγε από ένα παιχνίδι για να βγει έξω και να πάει να βρει την Αλεξάνδρα, δηλαδή άφησε μια ευκαιρία την οποία ήθελε να την πάρει και... Ναι, δεν ήταν μόνο έκανε αυτό. Μια θυσία, είχε ήδη πιεστεί από συμπεριφορές ανθρώπων μέσα στο παιχνίδι, που το είπε και ο ίδιος ότι είχαν βγάλει το χειρότερό τους σε αυτό όλοι για τα χρήματα. Ναι, αλλά τώρα το και βασικό ήταν και αυτό. Και αυτό της ελευθερίας ελευθερίου. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι ήταν του κόστησε τον... γιατί βλέπω έναν άντρα που αγαπάει πολύ, με μια γυναίκα που υπήρξε πολύ ερωτευμένος και μπορεί ενδεχομένως... Και εκείνη, είπε και εκείνη ότι έχει ερωτευτεί μια φορά πολύ στη ζωή της. Το Στάθη εννοούσε, να ξέρετε. Αυτό εννοούσε, γιατί το ρωτάγαμε τώρα. Αλλά εκείνον εννοούσε. Αναρωτιόμασταν αν αυτός ο άνθρωπος. Το Στάθη εννοούσε. Λοιπόν, έχει υπάρξει και φαίνεται ότι με σεβασμό μιλάει ακόμα και για το χωρισμό και για το τελείωμα αυτής της σχέσης. Άρα προφανώς ήταν ο λόγος που τον έκανε να φύγει τη δεύτερη φορά που πήγε στο Survivor, Αλεξάνδρα. Πολύ ορκείται ο Στάθης, να ξέρετε πάντως. Εντάξει, ένα νέο αγόρι, όμορφο πολύ αγόρι. Ορκείται, αυτό θα πω. Ελεύθερος, γιατί να μην πολύ ορκείται, φυσικά. Το λες όμως να θες να αναφέρει και να ρωτήσει ποιο πολύ ορκείται και πόσο με τρελαίνει. Γιατί μόνο η Αλεξάνδρα πολύ ορκείται. Ναι, μόνο η Αλεξάνδρα. Απλά το λες. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τα δίκτυα του Γιάννη. Το λέει όμως αν θέλει να φτάσει σε κάποια αυτιά του αυτό το πολύ ορκείται. Κάποιον κάτι του whom it may concern. Κάτι ξέρω κι εγώ. Mm-hmm. Την ξέρουμε. Κάτι ξέρω κι εγώ. Περίμενε, να κάνουμε λίγο αναμονή κοινού γενικότερα. Θα το πει από εβδομάδα προφανώς. Κρυός. Λοιπόν, είναι ακόμα αρχές Νοέμβρη. Τη Δευτέρα μήπως θα είμαστε έτοιμοι να μας το πεις. Να πάμε το Σαββατοκύριακο στο Αντέλ, στο μαγαζί του, να μάθουμε. Να δούμε. Λοιπόν, φίλοι μεγάλο στον και γλυκό στον Στάθη Σχίζα και καλή αρχή. Τώρα ανοίγει, έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία, να πάμε. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη να δούμε πώς θα συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Δημήτρη Σαράντο. Α, είναι ταπεινός και απλός. Κανονικά. Εντάξει, γιατί το ρεπορτάζ είναι σοβαρό. Απλός και ταπεινός, τώρα εντάξει. Boring. Λοιπόν, θα πει κάτι σοβαρό τώρα. Να μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα και να πάμε μαζί να βρούμε τη λύση αυτού του γρίφου. Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ετοιμάζεται μία εκπομπή στο Μέγκα, την οποία εκπομπή, της οποίας εκπομπής επικεφαλής θα είναι ένας άνθρωπος που δεν τον έχουμε ξαναδεί σε κάποιο παρόμοιο ρόλο. Είναι ένας πολύ δημοφιλής, πασίγνωστος, σούπερ επιτυχημένος, σούπερ αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δέχτηκε και είπε το μεγάλο ναι. Εμείς λοιπόν έχουμε εδώ και αρκετό καιρό στα γραφεία μας αυτή την πληροφορία. Που το ψάξαμε. Ψάχναμε να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, βρε μπάς και είναι αυτός, όχι, μπάς και είναι αυτός, όχι. Διασταυρώθηκε η πληροφορία. Και μάλιστα έχουμε και μία πληροφορία που μας ήρθε, ότι σαν σκέψη το κόνσεπτ, να πούμε ότι πρόκειται για late night show, και το οποίο κάθε εβδομάδα
θα έχει και μια διαφορετική τοποθεσία που θα γυρίζεται. Δεν θα είναι δηλαδή σε ένα σταθερό στούντιο. Με εξωτερικά γυρίσματα, έτσι, με συνέντευξη του κεντρικού καλεσμένου. Δεν αυξάνει το κόστος αυτό. Εξαρτάται που κάνεις τα εξωτερικά γυρίσματα. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος τραγουδιστής δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι έτσι πολύ συμβατικό. Και δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι το οποίο δεν θα ήταν θορυβόδες, κάτι που δεν θα ήταν μεγάλο. Επίσης, να σας δώσω και ένα ακόμη στοιχείο, έχουμε κάνει μαζί φαντάρι. Και εγώ θα μιλάμε τώρα, αυτό το στοιχείο ήταν συγκλονιστικό. Μας... Είναι παιδί της νύχτας και όχι της τηλεόρασης. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ζηλεύεις. Λοιπόν, Δημήτρη, πες το. Είναι παιδιά, Γιώργος Μαζωνάκης. Εντάξει, είναι θα κάνει πολύ δώρο. Θα γίνει νομίζω μεγάλος πανικός, αν όντως δηλαδή προχωρήσει ή υλοποιηθεί αυτό. Να πούμε ότι ήδη αυτό που γνωρίζουμε έχουν γίνει κρούσεις σε δημοσιογράφους για να ετοιμάσουν όλη τη δημοσιογραφική ομάδα που θα πλαισιώσει τον γνωστό και πολύ αγαπημένο μας τραγουδιστή. Εμείς περιμένουμε να το δούμε. Και να πω και κάτι, ενώ μέσα στα χρόνια έχουμε δει πάρα πολλούς τραγουδιστές και του επίπεδου και της αξίας του Γιώργου Μαζωνάκη, συναδέλφους του, να κάθονται σε κριτικές επιτροπές και με κάποιον τρόπο να βρίσκονται σε ένα παιχνίδι, είτε talent show, είτε να κάνουν άλλες εκπομπές τηλεόρασης. Είναι πρώτη φορά που θα δούμε τον Γιώργο Μαζωνάκη όντως να παρουσιάζει μία εκπομπή ή να βρίσκεται τηλεοπτικά σε μία εκπομπή. Ο τραγουδιστές είναι ο μόνος που θα μπορεί να κάνει μία παρουσίαση ανατρεπτική, γιατί όλο το image του, ανά τις δεκαετίες αυτές τις τρεις που είναι η καριέρα του, είναι πάντα ανατρεπτικό. Πιστεύω ότι πραγματικά σαν παρουσιαστής θα κάνει κάτι διαφορετικό και ευτυχώς που θα είναι late night. Μπορεί να του ξεφεύγει καμία. Όχι βομολοχία. Μπορεί να του ξεφύγει. Βομολοχία όχι, αλλά θα είναι, ρε παιδί μου, σίγουρα όχι ο μέσος παρουσιαστής. Από εκεί υπάρχει το μοντάζ. Από την άλλη. Εκεί υπάρχει το μοντάζ και σίγουρα είναι μια εκπομπή. Εντάξει, και με το που το ακούς, σου προκαλεί το ενδιαφέρον. Θέλεις να δεις πώς θα μπορούσε να είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και σαν παρουσιαστής. Άρα την άλλη Πέμπτη, που αν όλα πάνε καλά έχει πρεμιέρα στο Φωταέριο, έχουμε τι να ρωτήσουμε. Με ποιον είναι στο Φωταέριο. Εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον. Με ποιον. Με τον Ηλία Καμπακάκη. Τον Ηλία Καμπακάκη. Κατεβαίνει Αθήνα. Όχι, Αθήνα έκανε και πέρσι. Ήταν στο Μπουντού στις Κυριακές, θυμάμαι. Που είναι ακριβώς δίπλα. Ένας από τους αθόρυβους ανθρώπους που κάνει επιτυχία χωρίς να βγαίνει πολύ. Γεμίζει μαγαζιά μόνος του σε όλη την Ελλάδα και κάνει και εξαιρετικό πρόγραμμα. Και ένα δυσκολεμένο παιδί. Τέλος πάντων, έχει περάσει και ιδιαίτερα πράγματα. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άρα την άλλη Πέμπτη ο Μαζωνάκης στο Φωταέριο με τον Ηλία Καμπακάκη έχει βγει η αφίσα, την έχουμε δει. Αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε να έχει βγει η αφίσα, γιατί η ημερομηνία που είχαν ανακοινώσει για πρεμιέρα είναι η επόμενη Πέμπτη. Θα ήταν Πέμπτη και Σάββατο. Να ψάξουμε, μήπως έχει βγει από η αφίσα. Θα το βρούμε, παιδιά, θα το βρούμε. Ένας ακόμη λόγος για να περιμένουμε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την πρεμιέρα. Έχει γίνει και παλιά μια συνεργασία των δυο τους. Καμπακάκης Μαζωνάκης. Όχι. Καμπακάκης Μαζωνάκης, όχι. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πάρα πολλά οι Αθηναίοι επιχειρηματίες ήθελαν τον Ηλία Καμπακάκη εδώ, αλλά αυτός αρνούνταν για πάρα πολλά χρόνια και ήθελε να είναι Αθήνα. Να είναι Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Από τη Θεσσαλονίκη έτσι ξεκίνησε και έγινε πολύ πολύ γνωστός ο Ηλίας. Με την κομματάρα το φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά. Κοίτα, είναι δύσκολο τώρα αυτό, γιατί ο Ηλίας Καμπακάκης, τώρα μου στέλνουν και ένα μήνυμα ότι μάλλον θα είναι τη μεθεπόμενη Πέμπτη η πρεμιέρα, αλλά. Ο Ηλίας Καμπακάκης λοιπόν έχει απορρίψει πάρα πολλές προτάσεις από πολύ μεγάλα ονόματα για συνεργασίες για τέτοια, ναι. Και εκείνος ήθελε πάντα να είναι μόνος του για να έχει τον έλεγχο, τέλος πάντων. Ο Ηλίας Καμπακάκης νομίζω ότι τραγουδούσε σε πιο μικρά μαγαζιά που έβγαινε και έκανε το πρόγραμμά του. Το βουντού δεν το λες και πολύ μικρό χώρο. Κάποιοι άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν ήταν δήμου η πύλη αξιού ή το. Ναι, έβαζε μέσα όμως χιλιά άτομα. Δεν είναι αυτό. Συγκριτικά με μια μεγάλη πίστα, ας πούμε. Ναι. Πάντως οι άνθρωποι που είναι έτσι αυτή τη σχολή, δηλαδή που είναι και δημιουργοί των τραγουδιών του, δηλαδή είναι τραγουδοποιοί, θέλουν το χώρο του λίγο διαφορετικό. Το βουντού δεν είναι κλαμπ. Είναι κλαμπ, αλλά έχει και live. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν είναι μπουζούκια. Είναι Παρασκευές ο Γιαννιάς και Κυριακές ο Λιβάνης, ας πούμε, φέτος. Ναι, αλλά παίζουν και DJ, ας πούμε. Ναι. Είναι αυτά τα γνωστά κλαμπο... Αυτό δεν είναι σκηνή μπουζούκια, όπως λέμε, το προσκυνόμιο. Είναι σαν live clubbing, ας το πούμε. Και νομίζω ότι η αρχή του, αυτή η αλλαγή του που έκανε, ήταν πριν από κάποια χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, με του Σουάν. Ναι. Απλά θέλω να σας πω ότι και ο Ηλίας, φαντάζομαι και πιστεύω ότι θα έχει κάποιες απαιτήσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά θέλω να το δω αυτό
να υλοποιείται. Γιατί θυμάστε και τότε με τη συνεργασία του Γιώργου Μαζονάκη με τον Διονύση Σκηνά, που βγήκε ο Σκηνάς και είπε ότι άλλα μου τάξανε και έφυγε γιατί δεν κάνανε όσα του τάξανε στην αρχή. Και δεν έγινε αυτό. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές την ίδια. Σε πολλά σχήματα, ειδικά στα δίδυμα. Με τις αφίσες, με τα ονόματα, τις γραμματοσυρές. Και ήταν και λίγο πριν ξεκινήσει και τα στοιχεία μάχη. Ένας. Ναι, αλλά τελικά τα βρήκανε. Είχε μπει και η Γκαρμπή στη μέση τότε. Ναι. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρο, παιδιά, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Μιλάμε μαζί, συνέχεια. Δηλαδή, οκ. Και δεν έχω καταλάβει, νομίζω ο κόσμος. Πες τα λίγο από την αρχή. Πήγε να γίνει συνεργασία του Μαζονάκη. Τότε, στο κέντρο Αθηνών, πριν από 3 χρόνια, ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Ναι. Και τελευταία στιγμή ο Διονύσης Σκηνάς αποχώρησε γιατί είπε ότι δεν τηρήθηκαν κάποια πράγματα που είχαν συμφωνηθεί. Και το θέμα νομίζω ότι θα έφτανε στα δικαστήρια, τελικά δεν έφτασε, δεν θυμάμαι. Μπράβο, το θυμάμαι και εγώ ότι έλεγε ότι θα ακολουθήσουν τη νομική οδό και οι δύο. Ένας για διαφυγόντα κέρδη από τη συνεργασία και ο άλλος. Και μπήκε και τη Γκαρμπή στη μέση. Ναι, γιατί ξέρετε, στα νυχτερινά σχήματα δίνονται και κάποιες προκαταβολές. Δηλαδή είναι πιο πολύπλοκο. Σωστό. Ο Ηλίας Καμπακάκης είπε πριν ότι θα έχει κάποιες απαιτήσεις για αυτή τη συνεργασία. Σίγουρα θα έχει κάποιες απαιτήσεις. Σας λέω, δεν είναι τυχαίο που έχει απορρίψει. Σχολής όμως άνθρωπος. Συνεργασίες σοβαρές και με πολλά χρήματα. Τις έχει απορρίψει. Βέβαια. Για ποιο λόγο όμως, ποιος να ξέρει. Ίσως αυτό που είπαμε πριν, το καλλιτεχνικό της υπόθεσης, ότι ένας τραγουδοποιός θέλει το χώρο του λίγο διαφορετικά, όταν πηγαίνει σε ένα μεγάλο μαγαζί με ένα όνομα πρώτης γραμμής λαϊκό. Αν έχει το πρόγραμμά του. Και επίσης όσον αφορά το θέμα του Διονύση Σκηνά, επειδή βγήκαν την ίδια εποχή με τον Γιώργο, υπήρχε ένα θέμα ότι βγήκαμε και οι δύο δεκαετία του 90, έχουμε κάνει hit. Εδώ πέρα μιλάμε ότι εκπροσωπεί ο Καμπακάκης μια νεότερη γενιά, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πρόβλημα. Για δεν γίνεται τώρα. Ο Ρόκος Μαζονάκης βρήκανε, λέει, σε 10 λεπτά το είχαν συνεννοηθεί το θέμα, όπως θα είναι. Απλά τώρα στο μαγαζί που είναι Μαζονάκης Καμπακάκης, νομίζω αυτονόητα πηγαίνει Μαζονάκης πρωτόνομα. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, Δημητράκο μου, σε ξαναβλέπουμε σε λίγο, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε σήμερα. Σήμερα κι άλλα ωραία νέα. Σκέψου κάτι ωραίο, έτσι, εφάνταστο, να σε δούμε μετά. Σε ξαπλώστρα, γιατί με αφήνω. Κάνε τον αόρατο. Τι ωραία θα ήταν. Λοιπόν, σήμερα κληρώνεται η δωροπιταγή αξίας 500 ευρώ από τη Βιοκαρπέτ με πάρα πολύ αγάπη. Και αν είστε από αυτούς που ζηλέψατε το χαλί στο οποίο το πάνε ο Δημήτρης Αράτος, να, που μπορείτε και δωρεάν να το έχετε, να το κάνετε δικό σας, αν κερδίσετε αυτή τη δωροπιταγή. Τηλεφωνείτε στο 14800 όσες φορές μπορείτε ή στέλνετε μηνύματα νιό μικρον κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό, γιατί σήμερα κληρώνεται. Επίσης, αν πάτε μέχρι και την Κυριακή στη Βιοκαρπέτ, κερδίζετε και 2 γούνινα χαλάκια με αγορές αξίας 300 ευρώ και πάνω. Ταυτόχρονα αυτό το τηλεφώνημα ή αυτό το μήνυμα σας βάζουν και στην κλήρωση για την αμαξάρα μας. Τη βλέπετε, είναι το Peugeot 208 έκδοση like, 19.000 ευρώ αυτοκίνητο, το ευρωπαϊκό και ελληνικό αυτοκίνητο για το 2020, παρακαλώ. Δυνάμωσε το, βάλτο και εσύ τέρμα και ερχόμαστε σε λίγο. Τα αμάρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα, στα φιλιά σου και στα χάδια παγιδεύτηκα. Τα αμάρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα κι ήταν όλα ψεύτικα, όλα ψεύτικα. Δεν είναι όλα ψεύτικα, αλήθειες μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγαπημένη μας ώρα της ημέρας, εδώ που μαζεύουμε σε ένα ωραίο και μεγάλο βίντεο όλα τα τελευταία νέα, τα πιο καυτά, τα πιο ωραία, γιατί βγήκαμε, βρήκαμε, είδαμε, μιλήσαμε με αγαπημένους ανθρώπους της ελληνικής showbiz και είναι όλοι σε αυτό το βίντεο με την υπογραφή της Μαρία Ζαφύρη. Παρακαλώ. Με ρωτάνε μέχρι που θα το πάω, πάω μέχρι τέλους. Σε μια εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούριου μέσα από την εκπομπή της για την μητρότητα
και τα σχόλια που ακούει κατά καιρούς για το πότε θα γίνει μητέρα. Έρχονται και με ρωτάνε καλά, είσαι 38, πότε όλα ωραία η δουλειά, καλά, δεν θα γίνεις μητέρα. Μετά αυτό, θα αυτό είναι αγένεια. Μετά συγχωρείς. Ναι, όμως δυστυχώς έτσι είναι. Αυτό είναι αγένεια, όπως είναι αγένεια να ρωτάς οποιονδήποτε και όταν παιδί, θέλουν να με κράξουν, να πούνε κάτι κακό για μένα. Προσπαθούν να κάνουν όταν παιδί. Όταν θέλουν να πούνε κάτι κακό για μένα, ξέρεις τι λένε, έλα μου, εντάξει, αυτή δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει κανένα. Αυτό είναι κακοποιητικό, δεν είμαστε να πω κάτι, επειδή είχα πάει στην ενδοκρινολόγο με την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τα ψαχνόμαστε όλοι με τα γυναικολογικά, τους αρμόνες κτλ. Μετά πριν από μένα βγαίνει μια κυρία που φαινόταν λίγο μεγαλύτερα από μένα. Και συζητάγαμε, τη λέω: εντάξει, έχω πάει 38, εγώ μελλοντικά δεν έχω σύνδεσμο, αλλά θα ήθελα να κάνω παιχνίδι. Παιδί, αλλά τα πράγματα δυσκολεύω. Μου λέει: βλέπεις την κυρία που βγήκε. 47. Και είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Εννοώ ότι η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Που μην χάνουμε την ελπίδα γυναίκες και μεγαλύτερες. Μπορεί να αποκτήσει το πρώτο της βιολογική. Μα για να έχω ελεύθερη καρδιά. Πρεμιέρα χθες βράδυ για την παράσταση Εκατομμυριούχος στο Θέατρο Παλάς με πρωταγωνίστρια την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πού είναι ο μπαμπάς, τον ψάχναμε. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς δικής μου, προσωπικής, και αποφασίσαμε να την πάρω όλη μόνη μου. Ούτε ο σύντροφός σας έγινε. Όχι, για τους ίδιους λόγους. Για τους ίδιους λόγους. Είναι μια μέρα που θέλω να μοιραστώ την χαρά αυτή με την ομάδα που ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το έργο. Θα σας ρωτήσω για το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά το bullying, το ηλικιακό, το τι επιτρέπεται να φοράνε οι γυναίκες και σε ποιες ηλικίες, στα κιλά. Είμαστε ελεύθεροι όλοι να φοράμε ό,τι μας αρέσει, όπως μας αρέσει. Σε όποια ηλικία μας αρέσει, τελεία. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα δεν νομίζω ότι χωράει η γνωμούλα του καθενός. Τελεία. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να ντύνεται όπως τον ευχαριστεί, απλά να μην ξεπερνάει τόσο πολύ τα όρια που να προσβάλλει την προσωπική του αξιοπρέπεια. Εφόσον ο ίδιος. Είναι αχρίαστο. Τώρα, ας πούμε, βλέπετε εδώ ένα χάσμα γενναιών που εγώ θέλω να τις πατήσω το πόδι κρυφά όση ώρα κάνει αυτή τη δήλωση, αλλά δεν γίνεται γιατί δεν ξέρω που δείχνουν οι κάμερες αυτή τη στιγμή. Ήταν αχρίαστο εντελώς η προσθήκη που έκανε στο τέλος. Πιο αχρίαστο δεν έχω ακούσει. Δεν με αφήνει από τη γνώμη αυτή τώρα, εσύ μην την πιάνεις. Ναι, εκεί στην τελεία που βάλαμε πριν, ας μείνουμε. Έχετε ξεκινήσει τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν. Έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν. Τι θα δούμε, έτσι, τι μπορείτε να μας αποκαλύψετε. Δεν θα σας πούμε τίποτα, γιατί αλλιώς δεν θα τα δείτε. Ετοιμάζετε και δική σας εκπομπή στην ΕΡΤ. Δική μου, κάτι δικό μου δεν ετοιμάζω τίποτα. Μου κάνανε μια πρόταση, αποδέχτηκα γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα δούμε τι θα γίνει. Μάκου, στη χθεσινή σας συνάντηση τη τηλεοπτική με τον κύριο Λιάγκα, συζητήθηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι ρωτηθήκατε για ακόμη μια φορά για το Instagram, για το πόσα χρήματα βγάζετε. Φανήκατε να έρχεστε σε δύσκολη θέση. Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που έρχομαι, με ρωτάς πόσα βγάζω από το Instagram. Δεν θέλω άλλο. Όχι, δεν ήρθε σε δύσκολη θέση. Το ξέρω, το Γιώργο το κάνει πάντα, οπότε ήταν αναμενόμενο. Δεν με ενόχλησε. Νομίζω απήντησα με τον τρόπο που νομίζω εγώ. Γενικά, πώς σας φαίνεται αυτό που γίνεται με τους influencers που θα αρχίσουν τώρα να το ψάχνουν παραπάνω. Ναι. Λογικό. Θα συνέβαινε κάποια στιγμή. Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω. Ώρες, ώρες μου λείπεις και θέλω να τηλεφωνήσω. Με αφορμή την περιοδία του Αντίπας μίλησε στην κάμερά μας και την Χαρά Μπουτσικάκη. Last tour σε Καναδά και Αμερική. Πώς το αποφασίσετε αυτό και πώς αισθάνεστε? Μετά από πολλές πιέσεις και προσκλήσεις και τηλέφωνα, δεν σου κρύβω ότι φοβόμουν τα αεροπλάνα, είχα να πάω 8 χρόνια. Το αποφασίσαμε, λέω, θέλω να πάω να τους επισκεφτώ, τους ομογενείς, που έχω περάσει πολύ όμορφα και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Υπήρξαν στιγμές στην καριέρα σας δύσκολες που σας βοήθησε η γυναίκα σας να τις ξεπεράσετε? Εντάξει, μαζί σε συγνώμηση, πιστεύω σε ένα γάμο, αν δεν κρατάει τις ισορροπίες και αν δεν διεκδικεί ο ένας τον άλλον καθημερινά, δεν κρατιέται ο γάμος. Εμείς πιστεύω ότι έχουμε διεκδικεί ο ένας τον άλλον καθημερινά. Οπωσδήποτε με στήριξε και σε δύσκολες στιγμές, που εγώ μπορεί να είχα άλλη γνώμη, η Στέλλα μου που όχι, το κάνουμε αυτό. Και πιστεύω ότι έπεσε μέσα σε πολλές περιπτώσεις και με έχει σώσει από τον κρεμό. Θα σκεφτόσασταν ποτέ να κάνετε έτσι μια ανανέωση των όρκων σας μετά από τόσα χρόνια, τώρα που θα πάτε και στην Αμερική? Το σκεφτόμαστε, ναι, το κάνουμε στη Φλόριντα, που είναι καλοκαίρι τότε εκεί.
Το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές και θα γίνει τώρα στη Φλόριδα. Μια μου last tour με τον Αντίπα, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Όχι last tour για μένα, είναι για τον κύριο Αντίπα. Για μένα είναι η αρχή. Άρα νιώθω πάρα πολύ καλά. Θα συνεργαστούμε με έναν τεράστιο όνομα. Εγώ θα συνεργαστώ και μαζί με τον γιο το πρόδρομο θα περάσουμε τέλεια και θα το δείξουμε αυτό στον κόσμο, στην Αμερική και βεβαίως θα στέλνουμε βιδιά και εδώ στην Ελλάδα. Πιο αυστηρός κριτής είναι η μαμά ή ο μπαμπάς? Δεν θα σε αφήσω να τελειώσει καν η μαμά. Η μαμά, ο μπαμπάς πάντα θα πει κάτι, είτε είναι αυστηρό είτε μία, αλλά η μάνα μου είναι πολύ αυστηρή. Είναι πάντα εκεί, θα πει τη γνώμη της, αλλά είναι πιο τελειωμένης ακόμα και από μένα, οπότε είναι πιο αυστηρή. Πες μου ποια είσαι απόψε και την καρδιά μου κόψε. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου έκαναν πρεμιέρα χθες με την παράσταση «Σεξ Λάντρι» στο θέατρο Κάπα. Κυρία Λουιζίδου, ακούγεται ότι η σκέψη του Άλφα είναι να επαναφέρει το σόι σου. Εσείς είστε θετικοί σε όλο αυτό το εγχείρημα? Ναι, αυτό είναι κάτι που έχει ξαναϋποθεί 2-3 φορές. Δεν είναι κάποια επίσημη, δεν έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση από τον Άλφα σε εμάς. Και εμείς, εγώ περισσότερο το διαβάζω. Ξέρω ότι, ας πούμε, ο σταθμός θα ήθελε να έχει το σόι. Δεν είμαι αρνητική στην ιδέα. Αρκεί να υπάρξει κάποια ιδέα για να γίνει, έτσι, όχι στα καλά καθούμενα, με κάποιο τρόπο να γίνει. Είναι όμως πρακτικά δύσκολο. Έχετε ξεκινήσει και μια πολύ ωραία κωμωδία στο Φόνι στο Καμπαναριό. Έγινε ένα θέμα με τους παλαιοημερολογίτες. Τι ισχύει τελικά, τι έχει γίνει? Πού να ξέρω, πού να ξέρω. Άδεια τελικά, υπήρχε άδεια. Προφανώς, βέβαια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτά είναι ερωτήσεις για την παραγωγή και για το κανάλι, όχι για μένα. Απλώς εννοείται ότι δεν βρήκαμε μια πόρτα ενός μοναστηριού, την ανοίξαμε και μπήκαμε. Έτσι προφανώς και είχαμε άδεια να μπούμε. Κυρία Λουιζίδου, θέλω λίγο να σας πάω στην τηλεοπτική σας κόρη, τη Λιδία, τη Βάσο Λασκαράκη. Κάτι τελευταίο. Την έχετε δει στο Break, στο Sky? Δεν έχω προλάβει να το δω ακόμα. Είμαι 100% σίγουρη ότι η Βασούλα θα είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και τη πάει. Θα πάω οπωσδήποτε καλεσμένη στην εκπομπή της και της εύχομαι απολύτως καλή επιτυχία. Κάνατε πολλά χρόνια στην υγειά μας, στην υγειά μας ρε παιδιά. Ξεκίνησε τώρα στην ΕΡΤ η κυρία Μελίνα Σλανίδη, μια μουσική εκπομπή, το Νύχτα Στάσου, μαζί με τον κύριο Νικολόπουλο. Το είδατε καθόλου? Άρχισε τώρα. Άρχισε να προβάλλετε ήδη? Ναι, ναι, το προβάλλετε. Όχι, δεν το. Πολύ χαίρομαι. Και όσον όπου ξεκινάει και στο Σκάι ο κύριος Φερεντίνος κάτι αντίστοιχο. Αλήθεια? Λέγεται η εκπομπή Ερεγλέντια. Έλα, αλήθεια. Δεν το ξέρετε? Θα πάτε να γλεντήσετε, το εισαγωγικό, να σας το ζητήσει. Χρόνο να. Άμα έχω χρόνο, βέβαια, και στο Φερεντίνο θα πάω. Και τι είναι φίλοι μου οι άνθρωποι. Με το Φερεντίνο είμαστε πολύ φίλοι. Με τον Νικολόπουλο και τη Μελίνα επίσης. Τον Εκατομμυρίουχο τον βλέπετε τώρα? Όχι. Ρε, δεν βλέπω τον. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Τον εαυτό μου αρέσει ο Γρηγόρης. Τα παιδιά μας. Θα ξαναπάς πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό. Μια τρέλα να σε συναντήσω. Ώρες, ώρες μου λείπεις και θέλω να τηλεφωνήσω. Για ένα, δεν είναι από τα κλασικά τραγούδια του Αντίπα, αλλά είναι μια επιτυχία που τον ξαναέκανε πάρα πολύ γνωστό και στον πιο νέο κόσμο. Από το Φίβος. Από το Φίβο. Είναι από τις μεγαλύτερες πρόσφατες επιτυχίες του. Ναι. Αυτό, τον επανασύστησε. Ναι. Και επειδή τον πέτυχα τώρα τελευταία στη Χείρα τον Αντίπα, έτσι και είπαμε δύο κουβέντες και μου έλεγε για αυτή την περίοδο. Δεν μας έχεις πάει ακόμα. Στη Χείρα, στη Χείρα να πάμε, παιδιά, να πάμε. Και, καλά, μην νομίζεις κι εγώ που ήμουνα θαμώνας, έχω από δύο μήνες. Έλα, με τον Παπανώτα πάτε συνέχεια, σας βλέπω. Και με τον Παπανώτα. Θα κάνω σκηνή ζηλοτυπίας. Ούτε με τον Παπανώτα πάω με κανένα. Δεν προλαβαίνω. Με ξεκάνετε εδώ τις καθημερινές ορμητικές. Λοιπόν, μου έλεγε για αυτή την περιοδία και πόσο ενθουσιασμένος ήταν για αυτό που ετοιμάζει. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές. Η φωνή του νομίζω είναι ανεπανάλητη. Αλλά είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και η Ευγενία η οποία θα τον συνοδεύσει σε αυτή την περιοδία. Και πάρα πολύ ωραία γυναίκα και πάρα πολύ δημοφιλής στις χώρες τις οποίες θα επισκεφτούν. Οπότε νομίζω ότι όπου υπάρχει Έλληνας θα είναι πολύ χαρούμενος. Και η σύζυγός του η Στέλλα που είπε ο γιος του ότι είναι αυστηρή, είναι πραγματικά σύζυγος μάνατζερ. Ναι. Ήταν αυστηρή, το έχουμε ζήσει στα 90's, με τον Αντίπα πρωτίστως και με τον γιο τώρα. Να τις ακούτε τις γυναίκες σας, άκουσες τι είπε ο Αντίπας.
Ό,τι μου έλεγε, μην το κάνεις ή κάνω. Είχε δίκιο πάντα. Οι νεότεροι αντιδρούν. Ο παλιότερος το δέχεται. Και στις χρυσές εποχές, είπε στα χάι μου, μωρό μου, καλησπέρα κτλ. Η Στέλλα ήταν πάντα δίπλα και μανατζάριζε σωστά την καριέρα του. Μπράβο, πριν από λίγο καιρό προχώρησε σε μια πάρα πολύ επικερδή πώληση του σπιτιού του στο παλιό ψυχικό. Διότι ξέρει και τα real estate, παιδιά. Βεβαίως. Πήραν αλλού. Βέβαια, πήραν αλλού. Μείνουνε. Δεν ξέρω. Μα πότε προλαβαίνεις αυτό που λέει Δημήτρης, τόση πληροφορία. Ωραία όλα αυτά. Σε στεναχώρησα. Τι σου αφιέρωσα την κυρία Αλεξίου. Η κυρία Αλεξίου είναι η μοναδική ως εθνική μας τραγουδίστρια που δικαιούται να κάνει εκπομπή Α και Ω μουσική στην ΕΡΤ, γιατί είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Αν δεν κάνει, γιατί από ό,τι ξέρω αυτό το κόμμα. Τα δικά μου σίκα το αλλού. Όχι, δεν είναι τα δικά μου σίκα, είναι η πραγματικότητα. Όχι, όχι, πως το όνομά μας δεν είναι εθνική μας τραγουδίστρια. Δεν είναι αρμόδια. Δεν αγγίζω τη Χαρούλα Αλεξίου. Να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω, να σου πω και εγώ μετά τη γνώμη μου. Δεν είναι αρμόδια λοιπόν η εθνική μας τραγουδίστρια, γιατί από ό,τι ξέρω αυτή η εκπομπή το γνώριζα, απλά πρώτη φορά το παραδέχτηκε η Χαρούλα. Ναι. Θα είναι κάποια αφιερώματα συγκεκριμένα. Αν λοιπόν δεν είναι αρμόδιος, παραδείγματος χάρη να ζούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, η Χαρούλα που είναι η σημαντικότερη ζωή ερμηνεύτρια, να παρουσιάσει εκπομπές στην ΕΡΤ, ποιος είναι. Φυσικά. Είναι φυσικά. Άλλο, μη μου το υποβαθμίζετε. Ναι, δηλαδή είναι άλλη Χαρούλα. Κανείς. Όχι, μου το υποβαθμίζετε, γιατί εγώ έχω σχολιάσει το τηλεπαιχνίδι με τον Καραμίχο και τη Σαμαρά. Δεν θα υποβαθμίσουμε τη Χαρούλα σε σύγκριση με τη Σαμαρά. Να πω κάτι, να μιλήσω κάτι, να πω κάτι. Τότε επανέλθετε να το συζητήσουμε. Ωραία, να σου πω κάτι άλλο, πως το να μου. Εγώ δεν υποβαθμίζω καμία Χαρούλα. Θεωρώ ότι είναι φυσικά, η Χαρούλα είναι άβατο. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι το α και το ω. Από την άλλη, όμως, είναι υποκρισία η άποψή του ότι να δώσουμε την ευκαιρία σε έναν, να μην δώσουμε την ευκαιρία σε άλλον. Σου το ανέλησα μόλις. Δεν θα συγκρίνω την ιέρια Χάρη Αλεξίου με τη Σαμάρα και τον Καραμίχο καμία... και whatever. Λέω γιατί δεν είναι όλοι, δεν είναι την αξία. Λέω για την οτροπία, για το σκεπτικό. Επειδή το πήγατε σε μένα και επειδή εγώ έχω κάνει σχόλια εδώ και ένα μήνα για την ΕΡΤ και για τους ηθοποιούς και τώρα συζητιούνται ναι, γενικότερα, αυτό σένα, λοιπόν. Διευκρινίζω λοιπόν το ευνόητο ότι άλλο είναι αυτές οι περιπτώσεις, δεν υποτιμώ, ειδικά ο Καραμίχος πολύ καλός ηθοποιός, τη Σαμάρα δεν την έχω παρακολουθήσει πολύ, γι' αυτό δεν έχω άποψη. Άρα να σε ρωτήσω κάτι. Άλλο αυτή και άλλο η Χαρούλα. Θα σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή με αυτό το σκεπτικό που έχεις εσύ, αν δηλώνει κυρία Αλεξίου, ότι εγώ είμαι, έχω κάνει την πορεία μου, την καριέρα μου και δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα τηλεθέαση στην Ελλάδα. Όταν το πει, είπα μόλις ότι όταν το πει, αν αυτό, το πει, ναι, δεν θα μ' αρέσει. Δικαιούται να μην την ενδιαφέρουν τα νούμερα. Όχι, δεν δικαιούται. Ο... Και θα πω το εξής, γνωρίζοντας τη Χαρούλα πολύ καλά, θα μου κάνει εντύπωση αν πει κάτι τέτοιο. Γιατί η Χαρούλα θα έχει τρομερό σεβασμό σε αυτό που τονίζουμε κι εμείς στους ανθρώπους που πρέπει να κοιτάνε. Άκουσε να δεις. Κάθε άνθρωπος που μπορεί να κληθεί, άκουσε να δεις άσχημο, συγγνώμη, καθόλου. Κάθε άνθρωπος που καλείται να παρουσιάσει μια εκπομπή, σίγουρα 1000% και για τον σταθμό να μην τον ενδιαφέρει, για την κρατική τηλεόραση, το πώς θα πάει να μην τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει για τη δική του προσωπική πορεία. Ακριβώς. Και εξέλιξη και επιτυχία. Γιατί άλλο να έχεις 3 επιτυχίες στην τσάντα σου, άλλο να έχεις 3 αποτυχίες. Όλοι θέλουν το καλύτερο. Άρα συμφωνούμε στο ότι όλοι δεν θέλουν να το καλό θα θέλει το ίδιο καλό που θέλει η κυρία Αλεξίου, το καλό που θέλει η κυρία Αλεξίου. Το ίδιο καλό θέλει και ο Καραμίχος και η Σαμαρά. Ναι, υποτιμούν τα νούμερα και λένε ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η Χαρούλα δεν υπάρχει περίπτωση. Ποντάρω σε αυτό, ίσως διαψευστώ, έτσι είναι η ζωή καμιά φορά. Ναι. Πιστεύω ότι η Χαρούλα ποτέ δεν θα πει ότι δεν με νοιάζουν τα νούμερα, δεν σημαίνουν τίποτα. Ότι η κυρία Αλεξίου έβλεπε τα νούμερα του μαέστρο. Όχι, πιστεύω ότι τα λάμβανε υπόψη της. Γιατί, γιατί η Χαρούλα είναι στο τραγούδι 50 χρόνια καριέρα στην πρώτη γραμμή. Γιατί κοίταγε πόσο πουλάει ο κάθε δίσκος της. Κοίταγε πόσα εισιτήρια κόβει η μεγάλη συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Καραμίχος και η Σαμαρά καταλήξω, το ίδιο θέλουν. Ναι, έχει άλλη σοφία η Χαρούλα και άλλη. Αλλά και ήταν το βασικό της αντικείμενο όμως. Ναι. Λοιπόν, η Χαρούλα έχει μάθει να κοιτάει τα νούμερα. Όταν έβλεπε ότι ένας δίσκος δεν πάει καλά, έκανε κάτι διαφορετικό στον επόμενο. Πιστεύω ότι με την ίδια υπευθυνότητα. Όταν λέμε δεν πήγε καλά, είχε πουλήσει 120.000. Ναι. Είχε πουλήσει 120.000 ο ένας και επειδή ο επόμενος πούλαγε 50, τον θεωρούσαμε αποτυχία. Γιατί δεν κάνεις λοιπόν, μια συνέντευξη στην κυρία Αλεξίου που είσαι ο πιο πιστός, αγαπητός. Μην του βάζεις το σέβομαι μια στιγμή για να το πω, γιατί σέβομαι. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της και με τους ανθρώπους που έχουμε μια αμοιβαία αγάπη, δεν τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Όταν βλέπω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που μου έχει δώσει 150 συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο δεν θέλει να μιλάει στην τηλεόραση και μίλησε μόνο σε ένα κανάλι, στο κανάλι στο οποίο ήταν ο μαέστρος, έτσι. Άρα, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών έπρεπε να μιλήσει στο Μέγκα.
Δεν θέλω να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Και σε αυτό στηρίζεται και η σχέση. Απλά τώρα να τη ρωτήσει, δεν είναι να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Να κάνει μια ερώτηση, δεν είναι δύσκολη θέση. Παιδιά, δεν δίνει τώρα, δεν θα κάνει τη Χαρούλα 10 λεπτά στην ένταξη βίντεο. Για την κυρία Αλεξίου, σου δίνουμε 3 ώρες την εκπομπή ολόκληρη, αγόρι μου. Θα είμαστε κι εμεί στο σπίτι. Θα καθόμαστε να πίνουμε το καφεδάκι μα και πάρ το πάνω σου. Θα μου να κάνω αυτή την πρόταση. 3 ώρες, με ό,τι θες. Κάνε break, Ελένη μου, γιατί έχουμε σοβαρές εξελίξεις εδώ στο κινητό, να ξέρεις. Και τώρα θα σου πει για τη βρυσίδα ανδριό του. Δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα θα κάνουμε τα τηλεφωνήματά μας στο break, γιατί έχουμε έκτακτο. Ούτε σε εμάς. Δεν ξεσηκώνετε εμένα. Σας έχω πει κάτι. Το μόνο πράγμα που είδε. Εγώ είμαι κρυός. Ό,τι μου το λέτε. Δεν έχω κρυώσει. Λοιπόν, συνεχίστε να τηλεφωνείτε στο 14800 γιατί η δωρεπιταγή μας φεύγει σήμερα και έρχεται σε ένα σπίτι. Σε έναν τυχερό ή μια τυχερή από εσάς. Αυτή η δωρεπιταγή που τόσο περιμένατε να πάτε στη Βιοκαρπέτ και να πάρετε ό,τι αγαπάτε. Αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, στείλτε μηνύματα. Νέο, ομικρον, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό 14800. Μην ξεχνάτε μέχρι την Κυριακή αν κάνετε αγορές πάνω από 300 ευρώ σε ένα από τα 45 καταστήματα της Βιοκαρπέτ ή στο e-shop biocarpet.gr, τότε κερδίζετε και 2 γούνινα χαλάκια δώρο. Αυτό το τηλεφώνημα ή αυτό το μήνυμα σας βάζουν αυτόματα και στην κλήρωση για το Peugeot 208, την έκδοση Like, 19.000 ευρώ αυτοκίνητο, 75 άλογα, 14.800. Αυτός είναι ο μαγικός πενταψήφιος αριθμός που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στα μεγάλα δώρα που δίνει το πρωινό σου σου. Μια ανάσα, Παναγία μου. Πιο γρήγορα. Ερχόμαστε με καυτά νέα να τα ψάξουμε, να τα βρούμε, να τα φέρουμε έτοιμα στο πιάτο σας. Ορμάτε του, λέγε τι έγινε. Επιστρέψαμε, βλέπω και τον Άσο Κουμενίδη, έτσι έχει έρθει στο πλατό μας, σχολιάζει και εκείνος τα τελευταία νέα. Θα τον απολαύσετε και αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 2 παρα 20 το Open, με πολλές αποκαλύψεις. Δεν μας δίνει και εμάς μερικές. Ατάκα και επιτόπου. Θα αρκεστούμε στο να σε δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε προχτές το βράδυ μετά τις δηλώσεις της Ευρυντίκης Βαλαβάνη, γιατί της Ευρυντίκης Παπαδοπούλου, συγγνώμη, γιατί θυμόμαστε όλοι μια φιλία ανάμεσα στην Ευρυντίκη Παπαδοπούλου και στη Βρυσίδα Ανδριώτου, η οποία τέλος πάντων έληξε με έναν άδοξο τρόπο. Οι δύο άλλοτε πολύ κοντινές και αγαπημένες και καλές φίλες πλέον δεν μιλάνε και είναι κάτι που το γνωρίζουμε το όλοι. Το Survivor και άνοιξε σπίτια και τα έκλεισε και ταυτόχρονα. Λάντε. Η Ευρυντίκη τώρα και η Βρυσίδα περπάτησαν στην ίδια πασαρέλα του Νίκο Στάκη στο Fashion Week στο Ζάπιο. Οι δηλώσεις της Ευρυδίκης ήταν αυτές που ξανανάβουν τα αίματα και ανάβουν μια φωτιά που να δούμε τώρα η Βρυσίδα αμέσως μετά από τις δηλώσεις που θα παρακολουθήσουμε της Ευρυδίκης τη σβήνει τη φωτιά ή ρίχνει λάδι. Αυτά σας λέω, έχουν πάρει τα μηνύματα. Μαζί με τη Βρυσίδα Ανδριώτου συναντηθήκατε σε μια επίδειξη μόδα στον Νίκου Τάκη. Θεωρείς ότι η Βρυσίδα ενοχλήθηκε επειδή άνοιξε εσύ την επίδειξη? Και διαστές ο Χάρης συγκεκριμένα μου έδωσε να ανοίξω την επίδειξη, καθώς και στο τέλος με έβγαλε μαζί του στο χαιρετισμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλήσαμε καθόλου. Εγώ γενικά δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακίες, συγχωρώ. Νομίζω ότι πλέον αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν, ότι ο κύκλος και η σχέση αυτή έχει κλείσει και ότι πλέον όντως είμαστε δύο ξένες. Εκείνη ενοχλήθηκε με την παρουσία σου? Κάτι έφτασε στα αυτιά μου, είναι η αλήθεια. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της και την ενόχλησή της που ήσουν εσύ στην επίδειξη? Ναι, μου είπαν αυτό και ότι άνοιξα εγώ την επίδειξη και ότι μετά με έβγαλε ο Χάρης μαζί του έξω στο τελείωμα για να ευχαριστήσει τον κόσμο που παρευρέθηκε. Αλλά εντάξει, δεν με ενοχλεί εμένα. Ο καθένας μπορεί να τράει όπως θέλει. Είναι δικό της πρόβλημα αν ένιωσε άσχημα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ cool. Η σχέση αυτή ανήκει στο παρελθόν. Εγώ εκεί που φτύνω ποτέ δεν πάω να γλύφω πάλι. Δεν τα κάνω αυτά τις κολοτούμπες. Δεν τη γυρίζω την πιφτέκα.
Άρα λέει ξεκάθαρα ότι η Βρυσίδα ενοχλήθηκε επειδή περπάτησε στην ίδια πασαρέλα ή επειδή η Ευρυδίκη περπάτησε, όχι, άνοιξε την επίδειξη. Όχι, είχε τη θέση αυτή που θέλουν να έχουν όλα τα μοντέλα, ξέρεις, να ανοίγουν, να κλείνουν την επίδειξη. Ναι, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις ένας σχεδιαστής πάντα παίρνει τηλέφωνο κάποια που τη θεωρεί τέλος πάντων εκείνη, που θέλει εκείνη τη συγκεκριμένη επίδειξη να την ανοίξει και τη θεωρεί, ναι, έτσι, αυτή που θέλει να βγάλει μπροστά και κάθε σχεδιαστής κάνει το ίδιο πράγμα. Και να αποφασιστεί και λίγο τελευταία στιγμή αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές. Μόνοι κάποιος με το σχεδιαστή και όχι με το συμμετέχοντα, έτσι δεν είναι? Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τη Βρυσίδα Ανδριώτου για να δούμε τελικά αν ισχύει αυτό που λέει η Ευρυδίκη. Και μαθαίνουμε λοιπόν ότι η Βρυσίδα έχει ήδη απευθυνθεί στον δικηγόρο της και ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου, γιατί λέει ότι αυτό ήταν, ας πούμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα που δεν ισχύουν, γιατί η Βρυσίδα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι εξέφρασε την ενόχλησή της στον σχεδιαστή, τον Χάρη, τον Τσιάρα, αν δεν κάνω λάθος, επιθετό του, από τον Νίκο Νικοστάκης. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της. Νομίζω ότι θα προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου για να μην ξαναναφέρει δημόσια το όνομά της. Γιατί θέλει να προστατέψει, λέει, τον εαυτό της από, ξέρεις, κάποια άλλα πράγματα που θα μπορούσε να πει. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι σε αυτή την περίπτωση θα βάζει με το σχεδιαστή, όχι με το συμμετέχοντα, για κάτι που είπε. Όχι, μα το διαψεύδει. Σου λέει ότι εγώ δεν εξέφρασα τη δυσαρεσκία, ούτε παράπονα, ούτε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν τα ξέρω αυτά καλά. Αυτό ήταν η κορύφωση ενός δράματος που εξελίσσεται εδώ και πολλούς μήνες. Έχω μία διαφωνία με την Ελένη. Μπορώ να πάω να απασχολήσω την ελληνική αστυνομία και τη δικαιοσύνη για να μου πει, έχω δίκιο στον πίκη με την Ελένη? Ένα εξώδικο που κάποιο μπορεί να μην ξαναμπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομά σου. Το εξώδικο είναι και ελαφρύ. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια αγωγή σε κουβαντική δυσφήμιση, για απλή δυσφήμιση. Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Νίκο, πρώτα κάνει το εξώδικο, ναι, και μετά προειδοποιείς ουσιαστικά. Προειδοποιείς κάποιον που δεν θέλει να ξανααναφερθεί σε σένα. Άρα είναι, ναι, πολύ, ναι, εχθρική, ναι, κίνηση. Όχι, τώρα αυτό έχει να κάνει και με το τι θα σε συμβουλεύσει ο δικηγόρο σου κάθε φορά. Κάποιοι δικηγόροι είναι πιο επιθετικοί, ναι, και κάποιοι είναι πιο συγκαταβατικοί. Και πόσο θα σου μείνει αυτό ο θυμό και αυτά τα νεύρα, ή πόσο θα επικρατήσει η ψυχραιμία. Ναι, οπότε τώρα έχει ενδιαφέρον. Προφανώ είναι αυτό που είπε, είναι σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή αποκλείεται να ήταν η αφορμή. Θα ήταν πολλά πράγματα τα οποία θα συνέβαιναν και εκείνη αποφάσισε τώρα να δώσει ένα τέλος με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Κοίταξε, καλό είναι για μένα οι άνθρωποι που κάποτε είχαν μία σχέση, όποια και να ήταν αυτή, προκειμένου μιλάμε για μία φιλία, να μπορούν να τα βάλουν κάτω και να πούμε, δεν σε συμπαθώ, μου έκανες αυτό, okay, και ακολουθούμε ξεχωριστούς δρόμους. Δεν έγινε. Αλλά και όλα κάτι. Καλά, ναι, ναι. Και οι φιλίες τελειώνουν και οι σχέσεις τελειώνουν και παρεξηγήσεις γίνονται. Τις ματιάσαν που ήταν αγαπημένες. Εκείνες ξέρουν. Λοιπόν, στα μισά της εβδομάδας ήπια ένα πολύ ωραίο καφέ στο κέντρο της Αθήνας με τη Χριστίνα Πολίτη. Η Χριστίνα είναι μια γυναίκα η οποία έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα. Όχι μόνο στην κοσμική Αθήνα, την Αθήνα που θυμούνται καλύτερα οι παλιότεροι, που τότε ήταν πιο λαμπερή, πιο διασκεδαστική, πιο διαφορετική, πιο αληθινή για εσάς που τη ζήσατε. Αλλά και τώρα συνεχίζει με το δικό της έτσι ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να καταγράφει τα όσα συμβαίνουν και να τα περνάει από το δικό της ωραίο φίλτρο. Πάμε να δούμε τι είπαμε για τη ζωή της, τα παιδιά της, τους γάμους της, τις σχέσεις της και μετά να τα σχολιάσουμε παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το καφεδάκι, για αυτή τη συνάντηση που έχουμε σήμερα. Κι εγώ. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, μια περιοχή γνώριμη σε σένα, φαντάζομαι. Μια περιοχή που την έχεις περπατήσει πολύ, που έχεις πολλές αναμνήσεις, πολλές ωραίες στιγμές να θυμάσαι. Και τώρα τελευταία μοιράζεις τη ζωή σου ανάμεσα και στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Θέλω να μου πεις τις διαφορές και τι προτιμάς όντως και πραγματικά. Αχ. Τώρα έπιασες μεγάλο θέμα, γιατί έχω πάθει μεγάλο έρωτα με το Λονδίνο τελευταία. Επειδή η Αθήνα υπήρξε αριστούργημα για μένα έτσι πριν 15 χρόνια και ξαφνικά, ξέρεις, και μετά την κρίση λίγο έτσι μιζέριασε, το Λονδίνο αντίθετα από ό,τι λένε, είναι πιο πολύ, είναι κάθε χρόνο καλύτερο, ξέρεις, και έχει και πολλά πράγματα να κάνεις, να δεις, να περπατήσεις. Είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη. Μένει και ο γιος μου, που τον έχω πεθυμίσει, τον πεθυμώ πάρα πολύ και θα τον σημαντικό. Βλέπω. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι το Λονδίνο πλέον έχει κερδίσει την καρδιά μου παραπάνω. Έτσι θα συνεχίσεις μοιράζοντας τη ζωή σου ανάμεσα σε Λονδίνο και Αθήνα. Τώρα που μεγάλωσε ο μικρός μου ο γιος, ταξιδεύω παραπάνω. Τώρα ο μικρός είναι 16. Ναι.
Ο μικρός είναι εδώ, στην Αθήνα. Ναι, 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 είναι στην Αθήνα. Ο μεγάλος είναι στο Λονδίνο. Ναι. Δύο γη. Τι μαμά είσαι, Νομίζω τελικά είμαι καλή μαμά. Δεν πήρε αυτολογό, αλλά έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Γιατί λες τελικά? Γιατί βλέπω το γιο μου, ξέρεις, και τον έβλεπα τώρα που μεγάλωσε και είναι άντρας-άντρας και τη σχέση μας. Και ενώ είναι πολύ δύσκολο γιατί τα έχω μεγαλώσει και μόνη μου τα παιδιά. Γιατί επειδή μιλάμε για πολλά θέματα γυναικών και μιλάμε για πολλά, καμιά φορά, χαζά θέματα γυναικών, δεν μιλάμε για την ουσία. Πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, χωρίς στήριξη, να επιλέγεις πάντα ένα σύντροφο που μπορεί να σε στηρίζει, ξέρεις, να έχεις χωρίσει. Να μπορούν τα παιδιά να ταιριάζουν μεταξύ τους από δύο διαφορετικούς γάμους. Ξέρεις, υπάρχουν πολλά θέματα. Πες μου, αφού αναφέρθηκες, πώς είναι να μεγαλώνει μια γυναίκα δύο παιδιά μόνη της, με πολλά χρόνια διαφορά το ένα από το άλλο, αλλά ουσιαστικά εσύ έχεις την ίδια εμπειρία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είχα ανάγκη από έναν άντρα, αλλά έχω μεγαλώσει δύο παιδιά μόνη μου. Είναι πολύ καλή η πρώην σύζυγη. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Το μεγαλώσα με τη μητέρα μου, επειδή έχασα τον πατέρα μου. Και ο δεύτερος είναι τυχερός, γιατί έχω και ένα καλό σύντροφο που βοηθάει, που είναι σαν φίλη όμως, όχι σαν πατριός. Και έχουμε κάνει μια ευρύτερη οικογένεια που λειτουργήσε. Τώρα βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο για τις γυναίκες, γιατί θέλεις και νέα να είσαι και να βγεις και να δουλέψεις. Και δεν μπορώ να σου πω ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να κάνεις παιδί. Υπέρ κατά υπάρχουν μικρότεροι, μεγαλύτεροι. Αλλά οι γυναίκες γενικά πάντα περνάμε κάποιο κάβο δύσκολο. Ποτέ δεν γίνεται πιο εύκολο. Δύο διαζύγοι, από τελικά να λαμβάνεις την ανατροφή και το μεγάλο δύο παιδιών. Πότε πιάνεις, ας πούμε, τον εαυτό σου να τα βρίσκεις σκούρα, δύσκολα? Κοίταξε, σκούρα δεν τα βρίσκω. Το οικονομικό είναι ένα θέμα που είναι πιο δύσκολο. Ειδικά τα παιδιά είναι ωραία όταν είναι μικρά, τα βλέπουμε, τα ντύνουμε, αλλά μετά αρχίζουν, είναι με ένα χέρι και σου ζητάνε λεφτά, ξέρεις, και θέλουν και μια στήριξη. Δεν έχω βρεθεί σε δυσκολία. Περνάω δύσκολες στιγμές. Και πάντα έχουν να κάνουν με το να συνδυάσω την προσωπική μου ζωή, γιατί έχω μια απόλυτη αίσθηση ελευθερίας στο τι κάνω. Είμαι πάντα ίδια, είμαι σε μια ηλικία, δεν έχω αλλάξει. Είμαι γύρω στα 30-40 συνέχεια και μικρή. Αυτό, να συντονιστώ και να, ξέρεις, να μπορώ να κάνω αυτό το ρόλο. Δεν υπάρχει ρόλος μαμάς. Χρειάστηκε να βάλεις την γυναικεία πλευρά πίσω πολλές φορές? Κοίταξε, και τα δύο παιδιά, τα δύο πρώτα χρόνια όταν τα είχα, η γυναικεία πλευρά είχε εξαφανιστεί. Ήμουνα μαμά κανονική. Αγκαλιά, συνέχεια, ξέρεις. Και νομίζω η φύση αυτά σε κάνει να είσαι πάνω στο μωρό και μετά από λίγο αρχίζεις και ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου. Τα δικά σου διαζύγια πώς ήτανε? Ήτανε αναμενόμενα. Γιατί αυτό που είχα πάντα την ανάγκη εγώ είναι ο σύντροφός μου να ακολουθεί αυτή την ταχύτητα την οποία έχω εγώ στο κεφάλι το δικό μου και τρέχω. Οπότε άμα δεν κάνει update, ναι, τι να κάνω. Δεν είχε να κάνει με άλλα πράγματα, οπότε να... Επίσης, ο πρώτος μου σύζυγος, είμαστε ακόμα πάρα πολύ φίλοι, είχαμε γνωριστεί, ήμασταν πάρα πολύ μικροί και έχουμε συμπορευτεί και με την επόμενη δική του σύζυγο. Και ο δεύτερος είναι ένας νέος άνθρωπος, ωραιότατος, που ξανακάνει τη ζωή του και είμαστε όλοι τέλεια, ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα. Χριστίνα, ένα τρίτο γάμο θα έκανες? Όχι, δεν νομίζω. Και οι δύο που έκανα, τους έκανα κακήν κακός. Τον ένα τον έκανα με δύο άτομα, τον άλλο τον έκανα με πέντε άτομα. Γιατί? Έκανα δύο πολιτικούς γάμους αναγκαστικά. Πολλοί μάχονται για το θεσμό του γάμου. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι και τεράστια επιτυχία. Δύο γάμοι, κάποια σχέση στη ζωή σου, εσύ ναι. Τις ξέρεις. Πόσοι έρωτες? Ξέρω, ένας. Ένας. Πώς είναι ο Κώστας, ο σύντροφος? Είναι πολύ καλός, είναι και πολύ καλός με τα παιδιά μου. Είναι πολύ καλός με το μικρό. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και είναι πάρα πολύ καλός με το μικρό παιδί. Έχουν κάνει φιλική σχέση. Είναι σημαντικό για σένα πάρα η σχέση του ανθρώπου που είναι δίπλα σου πάρα πολύ. Με το μικρό σου? Πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που είναι καλός με τα παιδιά σου είναι διαμάντι για μια γυναίκα. Ειδικά σε μεγαλύτερη ηλικία και ειδικά, ξέρεις, όταν έχει και τόσα πολλά πράγματα στη ζωή της που έχει να μανατζάρει. Πες μου αν σου αρέσει τηλεόραση, αν βλέπεις, παρακολουθείς όταν είσαι στην Ελλάδα και αν τα σκεφτώσουν ποτέ να ξαναγυρίσεις τηλεοπτικά. Ξέρεις τι, αυτό που λες να ξαναγυρίσω, δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ στην τηλεόραση σαν παράγοντας. Ήμουνα πάντα σαν ένα κομμάτι μιας παρέας. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω φύγει από τηλεόραση. Τηλεόραση βλέπω. Εκπομπές
το έχω ξαναπεί, δεν βλέπω γιατί βλέπω συνέχεια ταινίες και σειρές και βλέπω τα πάντα. Τη δικιά μας τηλεόραση, αν θέλεις να πω, βλέπω τα φορμάτ και είναι λίγο παλιακά. Mm-hmm. Επίσης δεν μου αρέσει αυτό το η αιμονή με το δικαστήριο να λέει κάποιος κάτι και να πρέπει να το σχολιάσουν μετά. Και αυτοί που σχολιάζουν, ποιοι είναι και σχολιάζουν αυτό που είπε κάποιος, ο οποίος τον βρήκαμε στον δρόμο και είπε κάτι. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να με κουράζει. Πιστεύεις ότι υπάρχει έλλειψη ιδεών, υπάρχει έλλειψη όρεξης, πάθος για τη δουλειά ή είναι κάτι το οποίο πουλάει και άρα okay, θα το κάνουμε. Δεν πουλάει ιδιαίτερα γιατί από ό,τι βλέπεις αρχίζουν και ψαλιδίζονται τι τηλεθεάσεις και όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει να μου πει κάποιος που συμμετέχει σε μια εκπομπή τη γνώμη του για κάποιον άλλον ο οποίος επίσης δεν με ενδιαφέρει. Και η τηλεόραση ασχολείται πάρα πολύ με την ίδια τηλεόραση. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να επέστρεφες ποτέ σε μια ομάδα μιας τέτοιας εκπομπής, ψυχαγωγικής, πρωινής? Ναι, με τελείως διαφορετικό φορμάτο όμως. Όχι να κάτσω να σχολιάσω έναν άνθρωπο που δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω να το σχολιάσω. Και ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να βρεθεί σε άσχημη θέση. Γιατί συνήθως τους ανθρώπους που τους έχουν στο πάνελ τους βάζουν και αν τους κακούς. Τους δίνουν ρόλο, λες? Δεν δίνουν ένα ρόλο. Θέλω να πιστεύω ή αναγκάζονται και παίρνουν ένα ρόλο οι ίδιοι για να μπορούν ή να αναπαραχθεί αυτό που θα πούνε στα μέσα γιατί θεωρούν ότι είναι σημαντικό και μπαίνουν και αυτοί μετά σε μια άλλη τρύπα και δεν μπορούν να βγουν από αυτό το πράγμα. Δεν σου έχουν κάνει ποτέ μέσα 40 χρόνια μια πρόταση να κάνεις μια εκπομπή εσύ σαν Χριστίνα και να απευθύνεσαι στην γυναίκα του σήμερα, την αντίστοιχη γυναίκα που σε βλέπει από το σπίτι? Ποτέ. Ποτέ. Πέρσι, αλλά ναι, ποτέ. Όλες οι προτάσεις αφορούσαν, ας πούμε, ναι, πάνελ, ναι, ομάδες. Συμμετοχή, ναι, ως λες και είμαι το κοσμικό κομμάτι. Η εμπειρία σου με το πρωινό του Αντένα είναι κάτι που σου άφησε εν τέλει μετά από τόσα χρόνια μια γλυκιά γεύση, μια πικρή γεύση, μια γεύση που λες δεν θέλω να την ξαναδοκιμάσω, μια γεύση που θες να ξεχάσεις. Εκείνο το πρωινό του Αντένα δεν μου τέριαζε. Νόμιζα ότι είχα πάει ότι θα ήταν αλλιώς και ήταν τελικά μία από τα ίδια. Αλλά γενικά ίσως και εγώ να μην κολλάω με αυτούς τους ανθρώπους που είναι δρομολογημένοι για να κάνω αυτές τις εκπομπές. Ίσως είναι δικό μου το λάθος. Κατάλαβες, γιατί βλέπω πολύ πιο παρείστηκα και τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Που εν τέλει δεν προκύπτουν έτσι σε μια συνεργασία, δηλαδή αλλάζουν. Γιατί όχι, γιατί όμως σε παίρνει κάποιος για να κάνεις κάτι, σε παίρνει γιατί έχεις να του δώσεις κάτι, έτσι, αυτό που έχεις να προσφέρεις. Όταν σου κόβει τα φτερά ή σε βάζει να μην κάνεις τίποτα, χάνεις τον χρόνο σου. Αν παρατηρήσεις τώρα και τα μεγάλα ονόματα στην τηλεόραση δεν έχουν λαμπερή πορεία ή κατάληψη. Ποιο θεωρείς μεγάλο όνομα στη τηλεόραση τώρα? Δεν είναι λιγάκι, είναι μεγάλο όνομα στη τηλεόραση. Είναι τεράστιο, βέβαια. Αυτό σου λέω. Και κάθεται και μιλάμε, ξέρω, για τηλεθέαση. Απομυθοποιούμε τα πάντα και μένουμε όλοι και βλέπουμε, ξέρεις. Ο ένας μιλάει για το τι είπε ένας που παίζει σε ένα reality. Εγώ πολλές φορές διαβάζω ονόματα ανθρώπων και δεν ξέρω ποιοι είναι. Υπήρξε ποτέ περίπτωση να έχει υποθεί κάτι για σένα που να ήθελες να παρέμβεις ή να πάρεις ένα τηλέφωνο και να του πεις αυτό γιατί το είπες για μένα? Το έχουν κάνει 2-3 φορές και έχω στείλει αμέσως μήνυμα. Και μετά σου λένε, όχι, εγώ που σ' αγαπάω και το είπα έτσι, είναι γιατί κάνουν αυτό το ρόλο. Ή μπορεί να πεις εσύ κάτι και να πρέπει να σε σχολιάσει αλλιώς. Να κάνουμε τώρα εμείς τη συνέντευξη και να πρέπει να δικαστώ. Το έχεις νιώσει αυτό? Το έχω νιώσει και έχω πει πολλές φορές πω από τι το ήθελα τώρα και έδωσα αυτή τη συνέντευξη. Τι το ήθελα, μια χαρά ήμουν. Έχω και τη μαμά μου που το βλέπει με αγωνία, ξέρεις και αυτό. Γιατί όλοι έχουμε έναν άνθρωπο από πίσω, ή αν πρέπει να σκέφτεσαι τι λες για κάποιον άνθρωπο. Σε έχει στεναχωρήσει αυτό? Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πιστεύεις ότι αυτό που έχει τη δύναμη η τηλεόραση να ανεβάσει, να κατεβάσει ανθρώπους, να φτιάξει καριέρες, να χαλάσει καριέρες, να αλλάξει εικόνες για τους ανθρώπους? Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει όρια η δική μας τηλεόραση ως προς τη δύναμή της. Εν τω μεταξύ είναι όλοι, δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δηλαδή μιλάνε για μια υπόθεση και άμα τους ρωτήσεις, ξέρεις αυτή την υπόθεση? Δεν την ξέρουν την υπόθεση. Και λένε κάτι που διαβάσανε σε ατάκα. Ξεχωρίζεις κάποιον όμως, λες ένα φωτεινό παράδειγμα της τηλεόρασης σήμερα είναι αυτός. Η Ελένη είναι, η Μενεγάκη. Δεν έχει πειράξει άνθρωπο. Ποτέ. Το έχει κρατήσει και μέσα στα χρόνια. Ναι, και ξέρει πολύ καλά τι είναι να σε πειράζουν. Γιατί την έχουν πειράξει αρκετά. Υπάρχουν τώρα stars με την έννοια των stars στην Ελλάδα. Υπάρχουν, θα το πω τώρα, γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο και έβλεπα το βίντεο κλιπ με το Σάκη Ρουβά και έλεγα συνέχεια πόσο star είναι ο Σάκης Ρουβάς. Συγγνώμη, παιδιά, το ξαναπώ. Αυτό το παιδί είναι star. Ο Κασελάκης έχει άστρο. Έχει. Έχει, λες. Έχει. Άσχετα με τις πολιτικές πεπιθήσεις. Δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Όταν τον βλέπεις, έχει φοβερή λάμψη. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Η εξωστρέφειά του με την προσωπική του ζωή, πώς σου φαίνεται? Μ' αρέσει σε ένα σημείο. Νομίζω το εμπεδώσαμε
Και οι προσωπικές ζωές γενικά νομίζω ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Το επόμενο βήμα που θα προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση με τα δικαιώματα και τους δικαιωματισμούς είναι να μην ασχολούμαστε με το τι είναι ο κάθε άνθρωπος. Πιστεύεις θα συμβεί αυτό ποτέ? Ελπίζω. Εγώ θα ήθελα να εμφανίζεσαι λίγο πιο συχνά, να σου πω την αλήθεια. Να έρχεσαι εδώ να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Και εγώ. Θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί ξέρω ότι είναι μια γυναίκα που πολύ θέλανε να τους δώσει μια συνέντευξη και να βρεθούν μαζί της. Δίνει πολύ σπάνια συνέντευξη και μιλάει πάρα πολύ σπάνια. Έχει επιλέξει έτσι να απέχει από όλο αυτό που εμείς ονομάζουμε Star System και οτιδήποτε, δώστε όποιο τίτλο θέλετε και όποια ονομασία. Και ήξερα πάρα πολύ καλά ότι η κουβέντα μαζί της θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα είπαμε μετά, τα οποία έτσι είναι και ιδιαίτερα, γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια πορεία ζωής με πολλά μικρά κεφάλαια μέσα, να είναι αληθινός, να είναι κανονικός και να αποζητά αυτή την κανονικότητα και στους ανθρώπους γύρω της. Δηλαδή, δεν ζει σε ένα ψεύτικο σύμπαν, ενώ θα μπορούσε με τις γνωριμίες της, την πορεία της, όλα αυτά που έχει κάνει. Να είναι μια γυναίκα η οποία να έχει τη μύτη ψηλά. Απρόσιτη. Είναι ένας άνθρωπος γλυκύτατος, δοτικότατος. Έχει μια εικόνα που είναι, συναναστρέφεται συνεχώς ανθρώπους που λέμε αυτό εντός και εντός εγγονικών star. Δηλαδή, θα πίστευες ότι η Χριστίνα Πολίτη είναι μια ενός τύπου στάρ? Όταν σου έχει βαφτίσει το παιδί, η Άννα Βύση. Κατάλαβες τι λέμε. Και είναι κολλητή της φίλη, ναι, έτσι. Ναι, και όντως σου συναστρέφεται. Δεν είναι ότι βάζω μια φωτογραφία, μια selfie και λέω, κοίτα, είμαι με την Άννα Βύση. Είναι μέρος ζωής τους. Είναι η φιλία ζωής. Ναι. Ότι αυτό που είπε και για το πρωινό του Αντένα τότε που ήταν με Φερεντίνο και Σίση, δεν ήταν? Ναι, είχε ζοριστεί, δεν είχε περάσει καλά. Είχε ζοριστεί και δεν είχε περάσει καλά και έκτοτε πολλές προτάσεις τις είχαν γίνει και εκείνη τις απέρριπτε. Η συνεργασία με τους Σεφερλί ήταν μετά ή πριν από αυτό? Γιατί είχε κάνει και πρωινό στο Μέγκα με τους Σεφερλί. Το Μέγκα με το Σεφερλί. Μετά. Είχε κάνει και με το Σεφερλί. Μετά. Αλλά είναι ακόμα ένας άνθρωπος που εκείνη η χρονιά ήταν και κακή για τον Αντένα, που λέει δημόσια και το λέει. Το παραδέχεται ότι δεν είχε περάσει. Δεν είχε καλά. Το λένε όλοι, ειδικά δεν για αυτό το δουλέψει. Σχήμα. Ειδικά για αυτό το σχήμα το λένε. Ναι, βέβαια είναι ένας ακόμα άνθρωπος, ίσως και το λέει μετά, το έχει ζήσει πρώτος. Ακολούθησαν Δούξα Νομικού, ακολούθησαν Ασημακόπουλος. Ενώ ότι για το πρωινό, όχι για τον Ελιάκα συγκεκριμένα. Για ποια εκπομπή για το λέμε? Του Αντένα. Με κάψατε τώρα. Το πρωινό γενικά. Ναι, αυτό λέω. Εγώ ξέρετε τι κατάλαβα από αυτό που είπε, ότι εκείνη η συγκεκριμένη συνεργασία ξεκίνησε και διαφορετικά. Γιατί το έχω συζητήσει μαζί τη. Αυτό εννοούσε. Κατάλαβα, ότι αναφέρεται στην περίοδο. Το εννοούσε. Γιατί λέει. Με τη Σύση Χριστίδου και το Φερεντίνο. Μπράβο, ότι παίρνει έναν άνθρωπο που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να σου κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και μετά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να τον εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών για αυτό που μπορεί να σου προσφέρει. Για το έχει μιλήσει αρνητικά και η Σύση Χριστίδου, που σημαίνει νομίζω ότι ο Χρήστος δεν έχει μιλήσει. Αρνητικά ο Φερεντίνος. Αλλά σε κάθε περίπτωση το καλό μεταξύ είναι αυτό, ότι είναι οι άνθρωποι που έχουν ως βάση τον γραπτό λόγο, γιατί κυρίως αρθρογραφούσε, φυσικά, που μετά όταν ενσωματωθούν στην τηλεόραση μπορεί και να μην λειτουργήσει και το ζητούμενο που έχουν από τις εκπομπές για το πρόσωπο και οι ίδιοι. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό και ο τρόπος που το θέτει και, πολύ και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά όταν ακούς κάποιους άλλους ανθρώπους να λένε, γιατί όταν προβλήματα γίνονται γνωστά σε μια συνεργασία από πολλές πλευρές, τότε καταλαβαίνεις ότι έχει βάση αυτό που λένε όλοι. Έτσι είναι. Όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να είναι δυσαρεστημένος από μια συνεργασία και είναι ο μοναδικός που θα πει ότι εγώ δεν πέρασα καλά γιατί δεν μου δώσανε το χρόνο που θα ήθελα. Γιατί πάντα οι άνθρωποι στις δουλειές μας προσπαθούμε και πρέπει να βρίσκουμε να τον τρόπο λύσεις εκείνων. Γιατί μια εκπομπή είναι ένας ζωντανός οργανισμός, θα γίνουν είναι αλλαγές. Είναι πολύ συλλεκτική, είναι πολλά πρόσωπα. Να βρεις εμένα, σου. Για να ταιριάξεις. Εμένα ξέρετε τι μου άρεσε πιο πολύ, αυτό που είπε για τον σύντροφό της, τον Κώστα Σπυρόπουλο, γιατί το ξέρω ότι είναι αλήθεια, γιατί ξανά δεν λέει φυσικά ποτέ κάτι έτσι απλά για να το πει, για το πόσο είναι κοντά στον μικρότερο γιο της. Είναι μια σχέση πια που είναι μαζί με τον Κώστα, πόσα είναι, 6-7 χρόνια. Δηλαδή, ήταν πιτσιρικούλης πολύ ο Άλεξ όταν ήρθε στη ζωή της ο Κώστας και μείνανε και μαζί. Και πραγματικά οι σχέσεις τους δεν είναι φυσικά, δεν πήγε να υποκαταστήσει τον πατέρα του, γιατί και με τον Σωτήρη, τον πατέρα του, ο Άλεξ έχει πολύ στενή σχέση. Μα μίλησε για αλλά έγινε μέλος της οικογένειας. Τον θεωρεί και ο Κώστας, τον μικρό, η οικογένειά του, και τους έχω δει και τους δυο μαζί, περνάνε και χρόνο, δηλαδή μόνοι τους. Και δυσκολεμένη γυναίκα, μεγαλώνοντας δύο παιδιά από δύο διαφορετικούς γάμους, μόνη της και τα δύο. Γιατί χώρισε πάρα πολύ γρήγορα και από τις δύο σχέσεις, αλλά διατηρώντας το χρόνο καλές σχέσεις. Ναι, γιατί εκείνη ήρθε στην Ελλάδα, ο πρώτος σύζυγος ήταν μετά στο εξωτερικό.
εξωτερικό. Για αυτό που όταν είπε. Χώρισε από τον πρώτο της γάμο. Δηλαδή ήταν, ήρθε μόνη της στην Ελλάδα. Αλλά είχε πάντα την. Μεγάλη απόφαση. Τη φανταστική, μαμά φοβερή της. Και τρομερή μαμά. Υπέροχη και κούκλα. Και άφησε τη γυναίκα πίσω, είπε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η κουβέντα της, ότι αναγκάστηκα να αφήσω πίσω τη γυναίκα για να είμαι εκεί για τα παιδιά μου, για να είμαι εκεί όπως έπρεπε να είμαι. Που είναι μια θυσία που δεν την κάνει εύκολα ένας άνθρωπος, έτσι. Και απολύτως λογικό. Και τώρα απολαμβάνει τη σχέση και με τους δύο της γιους. Ο ένας είναι στο Λονδίνο και ο άλλος ο μικρός είναι εδώ. Ένα γλυκό φιλί στην υπέροχη Χριστίνα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη γυναίκα που δήλωσε χτες και εξομολογήθηκε δημόσια ότι και σε, εκεί, και σε αυτή την περίπτωση. Το δικό της καμπανάκι χτύπησε από την αγάπη που έδειξε ο σύντροφός της, που δείχνει μάλλον ο σύντροφός της, στα δικά του παιδιά. Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου που χτες έκανε την πρώτη της κοινή συνέντευξη με τον σύντροφό της Διαμαντή Καραναστάση στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν χτες. Αρχίζει η οπτική του καθενός απέναντι στα πράγματα, που βγαίνει αυτή η ηρωίδα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο φουαγέ. Τη βλέπω μακριά. Ήθελα να συμμιλήσω, κάποιος είπε ναι από δίπλα μου, λέω Ζωή και λείπω σημάει. Πέφτει κάτω, με βλέπει και πέφτει κάτω. Λέω Ζωή, ο Διαμάντης ξυπνάει λίγο, ξαναλείπω σημάει. και αυτή είναι η δική μου οπτική στο πώς έγιναν τα πράγματα, με το που είδε μπροστά της και μπορεί να πει τη δική της οπτική Ζωή ελεύθερα. Εγώ πάντως δεν παίρνω κόμμα πίσω. Λέει η αλήθεια. Τον δεν θυμάμαι και... το κομμάτι της λιποθυμίας. Η αλήθεια είναι ότι είχα χάσει τις αισθήσεις μου, οπότε δεν το θυμάμαι. 9 Μαρτίου του 2016. Βγαίνουμε από την παράσταση και πράγματι με φωνάζει ο Διαμαντής. Πράγματι εντυπωσιάζομαι. Μέχρι λιποθυμία. μπορεί, δεν το θυμάμαι. Μπορεί. Και αρχίζει να μου λέει εκείνο το mail που μου είχε γράψει, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κενό μνήμης, κενό... μου λέει, σου είχα στείλει και ένα mail, του λέω, κάπου σε ξέρω, με ξέρεις γιατί είμαι ηθοποιός. Αρχίζει, μου μιλάει, πράγματι γοητεύομαι και από εκεί και πέρα δεν σταμάτησε ποτέ, Νίκο, αυτή η σχέση. Από εκεί και πέρα ήσασταν μαζί. Ναι, από τη... δεν ήμασταν μαζί απευθείας, αλλά νομίζω ότι συνέβη κάτι κεραυνοβόλη. Να σε ρωτήσω αν μαγειρεύει στο σπίτι η πρόεδρος. Όχι. Καθόλου. Σε κοιτάει λίγο αυστηρά. Δεν είναι το φόρτε. Από το πώς σε κοιτάει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει μαγειρέψει μια-δυο φορές. Όταν θέλει να μαγειρέψει, προσπαθεί να φτιάξει καριστουργήματα και τα πετυχαίνει. Αυτές τις δύο φορές. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μαγειρεύεις. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω και οπότε έχω πάρει αυτό το. Λοιπόν, είναι το άλλο πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Την έχουμε συνηθίσει δυναμική, έτσι, έντονη, πληθωρική. Εδώ άλλος είναι. Άλλο χρώμα φωνής, άλλη υποθέτηση. Ακόμα και το γέλιο. Το χαμόγελο, το χαχαχα, το ερωτευμένου. Που είναι το γέλιο της, είναι αλλιώς στη Βουλή, αλλιώς δίπλα στον Διαμαντή. Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα πρόσωπο που την επανέφερε στη Βουλή, μιας και αναφέρθηκε στη Βουλή. Δηλαδή, είχε βρεθεί εκτός Βουλής για πολλά χρόνια. Είναι και στο κόμμα της, δεν είναι στην πλειοψηφία. Με το που πρόβαλε αυτό το πρόσωπο, το λίγο πιο ανθρώπινο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατάφερε το κόμμα της να ξαναμπεί στη Βουλή. Ναι. Βέβαια από τότε έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία έχουν υπενθυμίσει τη σκληρότητά της. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτός ακριβώς ο λόγος. Και το πόσο απόλυτη είναι. Αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο παραμένει. Να που ένας άνθρωπος μπορεί να είναι δύο πράγματα. Βέβαια, και ας είναι βέβαια. Και εντελώς αντίθετα μεταξύ τους. Εκεί που πρέπει να είναι σκληρή και διεκδυτική και δυναμική είναι. Και εδώ μιλάω για γυναίκα που δεν γυναίκα... μαγειρεύει, βέβαια. Να πούμε αυτό ότι βλέπουμε την πολύ ωραία αθλητική πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και βλέπεις ξαφνικά και μια ωραία γυναίκα. Βέβαια. Γιατί όλη αυτή η συμπεριφορά, όλο αυτό ο δυναμισμός, δεν παρατηρούσες ότι έγινε τέτοιο χαμόγελο. Ο έρωτας σωματικά ομορφαίνει. Και έχει γράψει και ιστορία συγκεκριμένη και με τη σκληρότητά της. Μην ξεχνάμε ότι ξενύχτα για τη Βουλή μέχρι τις 5 το πρωί βασινόμων για να ψηφίζουν. Η αλήθεια είναι και... Να πω αυτό που έτσι πιστεύω, ότι όταν είμαστε πιο μικροί, λέμε, βρε παιδάκι μου, έναν άνθρωπο, ναι, να είναι πολύ καλός σύντροφος και σύζυγος, αυτό το θέλουμε. Και επειδή όλοι θέλουμε να κάνουμε παιδιά, ή κάποιοι όσοι θέλουν τέλος πάντων, λέμε να είναι καλός πατέρας για τα παιδιά μας, είτε είσαι γυναίκας, είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε άντρας, είναι το ίδιο πράγμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, βλέποντας την αγάπη που δείχνει ο ίδιος ως πατέρας για τα παιδιά του, της γεννάει την θέληση να το προχωρήσει και εκείνη μαζί. Και εκείνη η μαμά.
γιατί σου λέει θα γίνει ένας καλός πατέρας. Γιατί ένα ζευγάρι μπορεί να χωρίσει, αλλά αν έχουν ένα παιδί οι δυο τους, πάντα θα υπάρχει στη ζωή ο ένας του άλλου. Σαν μητέρα, σαν πατέρας. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας και για το μετά. Πάντα το παιδί είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Το κοινό φαίνεται ότι απόλαυσε αυτή τη συζήτηση, γιατί χάρισε ένα ωραιότατο 15,3% στον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί, γιατί είναι ακριβοθόρητη και η ζωή σε αυτό. Πρώτη φορά, το παιδί μου, μιλήσατε. Τόσο υψηλό νούμερο επίσης δεν έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Ήταν η συνέντευξη που ήθελε πολλοί κόσμος και κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου να έχει το ζευγάρι μαζί για πρώτη φορά. Όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Να ζήσουν και να ευτυχήσουν, μας αρέσανε πάρα πολύ. Και να χαλαρώσει λίγο η ζωή γιατί έχει αγριέψει πάλι. Το είπαμε 10 καλά. Στο τέλο να φανεί ότι ξέρουμε, παρακολουθείτε την επικαιρότητα γιατί στην επικαιρότητα και για κάποια άλλα θέματα πολιτικά. Ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάει για την ανθρώπινη. Την πλευρά τη, σα την επικαιρότητα. Μόλι το είπαμε και αυτό, αλλά ξέρω. Ορίστε, ναι, εγώ φταίω πάλι. Μα καλέ μου άνθρωπε, ανάβω. Αναφέρομαι, είναι στην επικαιρότητα πρώτη γραμμή. Ναι, ναι, αλλά τώρα βλέπουμε. Ένα... πάλι τη στάση τη. Ναι, βλέπουμε όμω. Πολιτικό. Ναι, δεν μιλάμε για τα πολιτικά. Βλέπουμε μια προσωπική στιγμή. Πρέπει να αναφερθούμε στα πολιτικά και σε αυτό. Εντάξει, Δημητή μου, να με ενημερώνει τι κάνει και τι δεν κάνει. Μα είναι δυνατόν. Χάζετε την τρούφα. Η τρούφα έχει συνδυαστεί. Σας έχει μάθει όπως βλέπεις. Ναι, ρε εσύ που στον αλλά όταν δεν σου δίνει. Αν δεν κάνει να αναφερόμαστε σε κάποια, να μου δώσει μια λίστα να το ξέρω. Όχι, σου λέω ότι έρχεσαι και μου μιλάς για τη δουλειά σου. Και θα σου πω εγώ, ναι, αλλά πώς τον μου είπε. Ωραίο το τραγούδι που συνάψει. Λοιπόν, για τη θεματολογία. Ωραίο το τραγούδι που συνάψει, αλλά είχε πει τότε αυτό. Μιλάμε για μια πολιτική. Είναι πολιτικό πρωτίστως και δευτερευόντω δημόσιο πρόσωπο. Συγγνώμη, είναι πρώτο άνθρωπο. Φυσικά και θα αναφερθούμε. Είναι πρώτο άνθρωπο και μετά. Ωραία. Είναι πολιτικό. Από Δευτέρα να με ενημερώνει για τη θεματολογία. Αφού το θες, θα σου πω κάτι μήνυμα την Κυριακή. Και όχι. Ευχαριστώ. Να, ορίστε. Να. Κλείνω την πλάτη και εσύ μια και εγώ. Μην τα στείλει, ναι. Έμα τώρα δηλαδή. Όχι, δεν μου έχει πλάτη. Κλείνω και εγώ πλάτη. Ορίστε τι. Δεν θα κοιμηθείτε και στο ίδιο κρεβάτι. Εγώ θα τρελαθώ λίγο εδώ πέρα, να το ξέρετε. Μα. Ο Ποσειδώνας δεν έχει καταλάβει. Βλέπεις. Άνοιξα εγώ αυτό το θέμα. Όχι, βλέπεις το πλάνο σας. Όχι, έτσι καθόν πάντα. Πλέον έχει γυρίσει ο Δημήτρης. Όχι, δεν γύρισα εγώ. Μου γύρισε την πλάτη σου και εγώ την πλάτη τώρα. Καλέ, εδώ είμαι πάντα εγώ το πλάνο μου. Δείτε το συγκριτικά. Και το δικό μου. Τώρα γύρισε εκείνο πλευρό. Καλέ, έχουμε μουσαφιρέου. Τι κάνετε. Πάντα του γυρνά την πλάτη. Όχι, έτσι κάθομαι σε όλα τα πάνελ. Σε τέσσερις εκπομπές που ήμουν, κάθομαι πάντα έτσι. Εντάξει, θα κάνουμε πλατούλες. Πώς κάνουμε μητούλες, αλλά εμείς θα κάνουμε πλατούλες. Καλέ, έχουμε κόσμο. Συγγνώμη που διακόπτω το ερωτικό σας. Πάω λίγο να συναντήσω την Εύη μου. Είδες τι τραβάω. Είδες Muppet Show. Muppet Show. Muppet Show σας είπε. Γκρινιάζουν τα παιδιά. Ταιριάζουν με τους Muppet Show. Πολύ ωραία. Εντάξει, είναι πιο μικρή σε ηλικία και οι δυο τους από τους Muppet Show. Δεν το είπα για την ηλικία, για την γκρίνια το είπα. Λοιπόν, και ωραίο να μας μαγειρεύουν οι άντρες, Ελένη μου. Όποιος ζωή Κωνσταντοπούλου, μια χαρά. Τις μαγειρεύει, σε ένα σπίτι, το ζευγάρι, βάζει τους δικούς του κανόνες και τους δικούς του. Μια χαρά. Να μαγειρεύουν. Όποιος θέλει ο καθένας και αισθάνεται ότι αυτό θέλει να κάνει για τον ουσίδο. Να μαγειρεύουν οι άντρες, να τρώμε εμείς. Και μετά να ερχόμαστε να τα χάνουμε σε εσάς. Ναι. Τέλειο. Κοίταξε, εγώ ειδικά όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο τώρα έχω day free. Έξε. Δηλαδή και θα φάω και θα πιω αφού τη Δευτέρα μπορώ να πάω να κάνω no touch. Αυτό θα έρθω και εγώ τη Δευτέρα. Να δώσουμε ραντεβού. Ωραία. Συγκεκριμένη ώρα που γελάμε πολύ. Λοιπόν. Είναι το αδυνάτισμα 3x3. Το ξέρουν πια, διότι έκανε θράψη, έκανε τη διαφορά σε πόντους. Έχουμε εσάς τη μεγαλύτερη μας διαφήμιση. Δείχνουμε τα ανατομικά σημεία. Η είδηση είναι μία, ότι κάθε φορά που βλέπεις μία προσφορά από τα Μεντίζενες, πρώτον είναι αληθινή και δεύτερον πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά, σαν την ευκαιρία. Έχει χρονοδιάρκεια, ισχύει μόνο μέσα από την εκπομπή και σήμερα θα κάνουμε δύο τεχνολογίες δώρο. Ναι, καλά ακούσατε, είναι το 3x3. Θα πληρώσεις μία και θα πάρεις τρεις τεχνολογίες για αδυνάτισμα πραγματικά ολικό, λιπογλυπτική και σύσφιξη. Δηλαδή το 139 το γράφουμε, είναι σαφέστατο, είναι η τελική τιμή. Παίρνεις τρεις, πληρώνεις μία, αν μας πεις πρωινό σουσού. Στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Λοιπόν, θα σου περιγράψω πώς είναι η δική μου εκδρομή στα Μεντίζενες, Ελένη. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινάω τη μέρα μου με χαμόγελο. Πάω, έχω το ραντεβού μου, μπαίνω στο No Touch. Αυτός είναι ένας βραχίωνας τεράστιος που μας σκανάρει από πάνω μέχρι το μικρό μας το δαχτυλάκι και ανοιχνεύει και το τελευταίο λιποκύτταρο. Δες αυτό τον κύριο τώρα, έχει καμία σχέση, είναι σαν να είναι ο μπαμπάς και ο γιος. Όταν χάσει ο άντρας από τη
περιοχή της κοιλιάς και το σωσίβιο φαίνεται νέος, ρε παιδί μου, μετά. Όπως και εμείς. Άμα χάσουμε λίγο την κοιλίτσα, σφίξουν λίγο τα χέρια, φοράμε και τα σακάκια, τώρα δεν μπορούμε να δείξουμε... Βγάλ τα, Έφη μου, βγάλ τα εκεί να φαίνονται τα ομάκια σου τα ωραία. Λοιπόν, αλλά για να μην... Α, έβγαλες το μικρόφωνο. Ναι, για να μην κάνει χρατσικρούτσι το μικρόφωνο, το ξαναφοράω. Λοιπόν, και... Τα διασπά, οπότε αποβάλλεται το λίπος με τις φυσικές μας λειτουργίες. Μπρος πίσω, βλέπετε, πολλά κορίτσια ζητούν το πίσω μυρών. Αυτό εδώ το σημείο, δηλαδή το κάνει τόσο λίο, τόσο ωραίο, χωρίς να μας ακουμπάει, αφού δεν το πιστεύουμε και μετά μετράμε τη διαφορά σε πόντους. Δες το, κάνουμε το πείραμα με τον λαμπτήρα για να δείξουμε πώς ανοιχνεύει το λιποκύτταρο και το σπάει. Μετά είναι τα ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που μας δίνουν 20.000 μυϊκές συσπάσεις. Φαντάσου τώρα. Εμείς θα θέλαμε 5,5 ώρες γυμναστικής για να καταφέρουμε να τους δούμε πιο ανάγλυφους, ρε παιδί μου. Ναι, είναι φανταστικό. Ναι, μήπως λες και λίγα. Λίγο χρόνο. 5,5, όχι, είναι το στατιστικό στοιχείο. Τα 30 λεπτά στο μηχάνημα, στην τεχνολογία, αντιστοιχούν με 5,5 ώρες δυναμικής γυμναστικής. Τρομερό, Ποιος μπορεί από εμάς τώρα 5,5 ώρες. Καλά, με και δεν είναι ότι είναι μια φορά 5,5 ώρες, είναι ότι πρέπει για καιρό. Και να περιμένεις ένα χρόνο για να δεις το σώμα να αλλάζει. Ενώ η τεχνολογία κάνει θαύματα. Προστίθεται σε όλο αυτό και η πρεσοθεραπεία, η οποία μας αποσυμφορεί από τη λέμφο, διώχνει τις κατακρατήσεις, εδώ τα ειδήματα που νιώθουμε πολλές φορές μέσα στο μήνα, εμείς οι γυναίκες πιο πολύ, και με τα ορμονικά, οι άντρες, το στομαχάκι, τα πλαϊνά, μας σιδερώνει, φτιάχνει και το δέρμα με την πρεσοθεραπεία, διασπά την κυταρίτιδα και μας δίνει ομοιόμορφο περίγραμμα. Νομίζω ότι η σιλουέτα φτιάχνει από το περίγραμμα του σώματος. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί εκεί καταλαβαίνουμε και εμείς από τα ρούχα μας, από την εικόνα, το πώς φαίνεται. Το πώς στεκόμαστε. Δηλαδή, ναι, φαίνεται στη ζυγαριά, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι αυτό που μας χαροποιεί. Ακόμη και το πώς περπατάμε, η γλώσσα του σώματος αλλάζει, ρε παιδί μου, είναι πιο νεανική. Λοιπόν, αυτή η τιμή είναι αληθινή, αυτή η προσφορά είναι τηλεοπτική, με σειρά προτεραιότητας. Μέχρι τιμή αυστηρά ο τελευταίος, που θα μας πει πρωινό σουσού, κερδίζει τρεις τεχνολογίες 139 ευρώ. Οι δύο είναι δώρο, όπως κατάλαβες. Για σένα που λες πρωινό σουσού, στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Σε όλο το δίκτυο η ενημέρωση είναι δώρο, έτσι. Πάρουν δεν πάρουν το 3x3. Φανταστικά. Τηλεφωνήστε δυνάδισμα 3x3 από την Έφη μας. Καλό Σαββατοκύριακο να φας, να πιεις. Εννοείται. Θα βάλω άντρες να μου μαγειρεύουν. Ραντεβού. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και εσείς. Αυτό θα είναι το Σαββατοκύριακο μας. Αυτό θα κάνουμε. Ο στόχος του Σαββατοκύριακου θα είναι να περάσουμε καλά κάθε φορά. Έτσι. Εσείς μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα πάω εκεί στα αγόρια μου, τα γλυκά που με περιμένουν, με καυτά νέα. Watch me. Τους φέρατε κοντά. Ναι, εντάξει. Λείπει η Μέρια Διερνοπούλου. Λείπει. Αλλιώς θα πάρει στον καναπέ του. Από Δευτέρα. Έχει προσωπικό το καναπέ. Εγώ τώρα ένα γυαλί να βάλω, ίδιος εθνικός θα με το σκυλί στο χέρι. Πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει φανατικούς τηλεθεατές κάθε βράδυ στις 8 εδώ στο Open. Νέο επεισόδιο Έρωτας Φυγάς. Βλέπουμε ήδη τα πλάνα. Είμαστε σε πολύ σημαντικό κομβικό σημείο. Ο Ιάσονας σημαδεύει τον Στέφανο και είναι έτοιμος να τον στείλει στον άλλο κόσμο. Έρχεται όμως ο Μάρκος ως απομηχανής θεός την κατάλληλη στιγμή και σώζει την κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, ο Ιάσονας ανακαλύπτει και το παρελθόν των οικογένειών τους. Πολύ, πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Σε άλλα νέα, η Μαριέτα αγνοείται. Έχουμε βρει και τα προσωπικά της αντικείμενα στις όδους του ποταμού. Εκεί να γίνεται χαμός, η ζωή της είναι σε κίνδυνο. Τι έχει συμβεί, θα έχουμε εξελίξεις σήμερα το βράδυ στις 8. Από την άλλη, η Νότα είναι σε μια έξαλλη κατάσταση ψυχολογικά, δεν είναι καθόλου καλά. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζει να κινδυνεύει και ο Στεφανάκος, ο μικρός Στέφανος. Οι εξελίξεις είναι μαγικές, γιατί στο τέλος του επεισοδίου σχεδόν η Γεωργία καταλήγει στο νοσοκομείο. Απόψε στις 8, καταιγιστικός Έρωτας Φυγάς, φυσικά στο Open. Πάντοτε την αγαπούσα, Ιάσονα. Και εκείνη το ίδιο. Όταν όμως έμαθα τι είχε κάνει στο Μάρκο και πως είχε φερθεί στην Αλεξάνδρα, απομακρυνθήκαμε. Εγώ βέβαια δεν έπαψα ποτέ να νοιάζομαι για εκείνη.
Όσο για το γάμο, ήταν ένας λευκός γάμος. Έγινε μόνο και μόνο για να μπορέσει η μητέρα σας να προστατέψει το όνομά σας και την υπόλοιψή σας. Για σένα το έκανε. Και για τα εγγόνια της. Και τον εαυτό της δεν την ένοιαζε πια. Και διαθήκη, γιατί τα άφησε όλα σε σένα, τόσο πολύ μας νοιάζεται και μας αγαπάει όλους εμάς. Όσο γι' αυτό, θα πρέπει να ρωτήσεις την ίδια. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου δώσω το τηλέφωνο του δικηγόρου μου. Να του τηλεφωνήσεις να συναντηθείτε για να μπορέσει να σου δείξει ότι εγώ ήδη έχω υπογράψει αποποίηση αυτής της κληρονομιάς. Ποτέ δεν θέλησα δραχμή από την περιουσία σας. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα τα είχες αλλιώς στο μυαλό σου. Αλλά τι να κάνουμε. Βλέπεις καμιά φορά η αλήθεια είναι μπροστά μας, αλλά δεν θέλουμε να τη δούμε. Να ξέρεις ότι για μένα η μητέρα σου ήταν και παραμένει πολύ ψηλά. Αγάπη βλέπεις, μεγάλη. Απ' τις παλιές. Και αφού την αγαπάς, όπως λες, γιατί την έσπρωξες στην πολιτική. Αν δεν το έχεις κάνει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει γίνει. Ούτε οι φωτιές, ούτε η απόπειρα δολοφονίας, ούτε η ανεψιά μου θα είχε κινδυνεύσει. Έχεις δίκιο. Αντρίκια σου, λέω ότι έχεις δίκιο. Ήταν λάθος μου μεγάλο. Μας παρέσυραν. Και πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για τούτον εδώ τον τόπο. Και πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτή την αφέλεια που είχαμε. Τουλάχιστον γνωρίσαμε από κοντά τι σημαίνει πολιτική. Συγκλονιστικές ερμηνείες, συγκλονιστικές εξελίξεις απόψε στις 8 εδώ στο Open. Να καλωσορίσω και να καλησπερίσω την Αρετή Λύση, είναι η fashion expert της εκπομπής μας. Ελένη μου. Πάντα πάρα πολύ σήμερα ωραία αντιμένη. Είμαι rockstar, ναι, έτσι γεννήθηκα. Σήμερα να βύσει. Ξύπνησα με αυτό, οπότε ξεκινάει αργά. Έχω μάθει. Τα έχω μάθει όλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα, Αρετή μου, για τα αντρικά κομμάτια. Ακριβώς, η ντουλάπα μιας γυναίκας. Πώς μπορούν να φορεθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το πρώτο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι τα φαρδιά τα παντελόνια. Έτσι. Έχουμε τώρα εδώ πέρα τον Justin Bieber, ο οποίος φοράει ένα φαρδί παντελόνι. Του τα φοράει η Hailey Bieber. Και τα φοράει και η Hailey Bieber, αλλά βέβαια με τα κούνι και δείχνουν πάρα πολύ feminine. Έτσι. Μπορείς με ένα ωραίο crop top, με ένα ωραίο... Να πάρεις π.χ. το παντελόνι του συντρόφου σου, μπορείς με ένα flat, κοίταξε, έχει ένα see-through, μία διαφάνεια. Και επίσης ένα τζάκετ. Παίρνεις δηλαδή ένα αντρικό κομμάτι και το συνδυάζεις με κάτι πιο θηλυκό για να το ισορροπήσεις. Ακριβώς, για να το ισορροπήσεις. Έτσι η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπορεί με να είναι ανδρόγυνη, αλλά κάνει και πάρα πολύ σεξι. Εδώ βλέπουμε επίσης μια κεντρική παρουσία της Ριάννα, η οποία φοράει συνήθως και τα δύο φαρδιά. Κοίταξε πόσο ωραίο και αυτό το jeans look. Πάρα ενώ πολύ. Είναι όλα φαρδιά, φαίνεται τόσο σεξι εικόνα, γιατί όπως είπαμε, επειδή αρκετοί σχεδιαστές έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά να κάνουν πλέον υπερμεγέθη. Ρούχα. Αυτό βοηθάει και τις γυναίκες και τους άντρες ώστε να είναι ένα που είναι ουσιαστικά unisex. Ακριβώς. Έχει βαρεθεί και ο κόσμος και οι γυναίκες. Έχουν βαρεθεί να φοράνε τα στενά, τα πολύ κολλητά, κατάλαβες, ναι, ρούχα. Ναι, τα σφιχτή που είναι σφιχτικά μέσα. Έχουν την ελευθερία τους. Αυτό ισχύει και πολύ τάση. Επίσης θα έχει σίγουρα κάποιος φίλος σας ή ο πατέρας σας ένα τζάκετ το οποίο το έχει φορέσει την δεκαετία του 80 και μπορείτε πάλι να το επαναφέρετε σε πολύ μοντέρνα εκδοχή. Θα είναι τέλειο. Όντως, και να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, για να μην αγχώνεστε ότι πρέπει να είστε και ίδιο size, ίδιο μέγεθος με τον τα γόρι σας, τον μπαμπάτσικα. Ακριβώς. Φοριούνται και μπαμπάτσικα πια. Φοριούνται μπαμπάτσικα και αν δεν αρέσει σε μία γυναίκα, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ένα must. Είναι απλά δείχνουμε μία ιδέα η οποία μπορεί να φορεθεί. Μπορεί να το βάλει και με μία ζώνη, όπως είπαμε, η οποία δεν θέλει να είναι τόσο oversize ντυμένη. Και επίσης μια έξυπνη ιδέα που ενδεχομένως να μου πεις αν μπορεί να γίνει ή όχι. Έχεις ένα παλιό τζάκετ, ας πούμε, δερμάτινο, που δεν είναι τώρα τα κουμπάκια του φερμουάρ του στη μόδα. Μπορείς να κάνεις μεταποιήσεις πάνω στο ρούχο. Ναι, μπορείς να κάνεις μεταποιήσεις, μπορείς να αλλάξεις φερμουάρ, μπορείς να αλλάξεις κουμπιά, μπορείς να το βάλεις χωρίς κουμπιά. Μπορείς επίσης να προσθέσεις κλωστές, όπως έχουν κάνει αρκετές ανερχόμενες εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν, η Μαρτζελά. Μπορούμε να τα μεταποιήσουμε και να τα κάνουμε σύμφωνα με το δικό μας στυλ. Σωστό. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσαν όλα. Θα τα φορούσα όλα. Αρετή μου, γλυκιά και όμορφη, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα να δούμε επίσης κάτι πάρα πολύ ενερχόμενο. Πώς μπορούμε με οικολογικό τρόπο να αλλάξουμε επίσης για να συμπεριφερόμαστε. Οικολογική μόδα, ας πούμε, πώς και η οικολογική συνείδηση μπαίνει και στη μόδα. Φανταστικά, σε περιμένω την άλλη εβδομάδα. Σου στέλνω πολύ. Ένα γλυκό φιλί και δεν ξέρω αν το πιάσετε, γι' αυτό είπα. Του μπαμπά, μπαμπάτσικα. Δημητράκη, το πιασές.
του μπαμπά, μπαμπά. Καλά μιλάμε, ήταν μαγικό. Έχεις πει κι αν έχεις πει, αλλά αυτό ήταν η κορονίδα σου. Το λοιπόν, έχουμε νικήτρια για τη δωρεπιταγή των 500 ευρώ από τη Βιοκαρπέ, την η κυρία Σοφία Χουλιαρίδου. Μπράβο, σε καλή μεριά στο φάκι. Γιατί ένα θα το δει για το παιδί. Για το παιδί, επειδή ξέρει δίπλα του και δεν έχει ησυχία. Α, το παθαίνουν και άλλοι. Παναγία. Έλα, φέρ την. Πάρτο το. Λοιπόν, το πάει κράκερ. Και αυτή η εβδομάδα, παιδιά. Σαν έλουρος το έκανε όλο αυτό το πράγμα. Τέριαζε το σαν Catwoman. Ναι, μου έβαλε εδώ και το τραγούδι των. Πάρα που τα πάμε στο ξεκίνημα. Σίξτις είναι αυτό. Αυτό είναι 80's. Φαντάσου, το νέο παιδί του φαίνεται 60's. Πόσο ρετρό έχουμε γίνει, Παναγία. Σας χώραμε. Τι θα κάνετε, σουκού που θα είστε εδώ, θα φύγετε. Θα κάνουμε ρεπορτάζ. Εννοείται. Νικό, έχω υψηλές προσδοκίες από σένα για την επόμενη εβδομάδα. Εγώ δύο μέρες προσπαθώ να πω έναν έρωτα στη showbiz που έχει γίνει χαμός. Έχει πει ήδη αμέτρητος αυτή τη βδομάδα. Και δεν έχουμε προλάβει να το πούμε. Δεν πειράζει να περιμένουν τη Δευτέρα. Και να μην το βάλετε στη σκαλέτα, εγώ θα μπορώ να το πω, να το ξέρετε. Διαμαρτυρόμενος. Θα σου λέγανε πει τώρα, θέλω και πλάνα. Και δεν θέλω να το έτσι να φύγει. Και να ασχολούνται με τα Σαββατοκύριακα. Να το πούμε από Δευτέρα. Ωραίο, φρέσκο, καυτό, ερωτικό. Όπως μόνο ο Νίκος Γεωργιάδης ξέρει. Ποσειδονάκο μου, τι θα κάνεις εσύ. Εγώ το Σαββατοκύριακο λέω, μια και θα χαλάσει από Δευτέρα καιρό, αν προλάβω να κάνω άλλο ένα μπάνιο ως Ποσειδώνας με την Τρία. Τι κάνεις, Φρεντινά, πηγαίνω. Όχι, πηγαίνω αυτές τις μέρες που κρατάει ακόμα καλά ο καιρός, τα Σαββατοκύριακα, πηγαίνω θάλασσα. Εντάξει. Ναι. Αφού είχαμε, να σου πω κάτι, πώς το λέμε, 61η Αυγουστού που λέμε. Εντάξει, εγώ το βράδυ θα πάω Fame Story, λέω. Θα πάω στο βράδυ Fame Story. Story. Καλή επιτυχία και να δείτε και βράδυ ζωντανά το Fame Story σε ένα ακόμα ολοκένουργιο live από τη Μουσική Ακαδημία. Εσύ, καρδούλα μου. Εγώ τα γνωστά. Ποια είναι αυτά. Δεν θα βγω, θα τσαντηθώ, θα φτιαχτώ και. Και μετά θα πάω στα στάδια να ξέρεις, για να μάθω και θα πας και στα στάδια. Θα ξεπορτήσεις πολύ. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, να βγείτε, να περάσετε καλά, να πάτε να πιείτε, να ξεκουραστείτε αν έχετε ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο που τόσο πολύ όλοι το περιμένουμε. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα σε μια νέα εβδομάδα με κέφι, χαρά, όρεξη για να περάσουμε μαζί και την επόμενη μας εβδομάδα. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 10 παρά 10 έχει πρωινό. Σουσού! Με Μέρη στην παρέα μας, Μερούλα μου. Φιλάκια πολλά, γλυκό φιλί. Τα λέμε τη Δευτέρα. Στις 2 έχει Ζαρίφη, στις 8 έρωτα φυγά. Μείνετε συντονισμένοι στο Open για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας. Γλυκό φιλί. Μουά!